Καλή σας ημέρα! Μπήκα σωστά! Τετάρτη φτάσαμε. Άντε Παναγίτσα μου, μπήκα σωστά, παιδιά. Εσύ μπήκες σωστά, αλλά εγώ δεν έχω φέρει σωστά και τα ακουστικά. Αλλά έχω εντοπίσει ποιο είναι το πρόβλημά μου. Λοιπόν, Βασιλική. Έχω εντοπίσει ποιο είναι το πρόβλημά μου και δεν έμπαινα τόσο σωστά. Τόσο χρόνια, 9 προσπαθούμε να το εντοπίσουμε. Και δεν έμπαινα σωστά στο καλημέρα. Υπάρχει ένα μικρό κενό ανάμεσα στο καζανάκι και στο τέτοιο. Και εκεί μπερδευόμουν και επειδή δεν θέλω να αφήνουμε κενά στον αέρα. Τώρα σοβαρά μιλάς. Είδαμε επαγγελματία. Έχουμε το ίδιο ακριβώς. Ό,τι φίλερ κι αν έχουμε αρχής, ό,τι intro κι αν έχουμε, πάντα αυτό είναι σταθερό εδώ και 18 χρόνια. Είναι. Σε σένα πόσο είσαι, 9, 10 πόσο είσαι στο μάτι σου. 9. 9 χρόνια είναι αυτό κάθε μέρα. 220 εκπομπές. Δεν είμαι σίγουρος. Είμαι σιγουρότατος. Όπως και να έχει, μπήκαμε σωστά. Ελάτε κι εσείς. Μπείτε κι εσείς σωστά. MyRadio 104,6. Φτάσαμε Τετάρτη. Είμαστε εδώ live. Έχουμε επιστρέψει για τα καλά. 4 λεπτά μετά τις 7. Μάπες, καλημέρα. Είναι... Μάπες, σου. Ναι, 4 λεπτά μετά τις 7. Όχι, 4 Σεπτεμβρίου. Καμία σελίδα. Σήμερα είναι κάτι φταίει, γιατί από χτες μου πάει κολοφεράτζα. Έχουμε νέα σελήνη. Με πάει χάλια. Αλήθεια. Ναι, έχουν πει ότι θα είναι ζόρικη πολύ. Έδωσα και έναν ορισμό. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά. Αλλά έδωσα έναν ορισμό στο τι σημαίνει καντεμιά. Καντεμιά σημαίνει όταν έχεις βάλει κάτι να κάνεις στο μυαλό σου, το πιο απλό, με το maximum κόπο να πετυχαίνεις το λιγότερο αποτέλεσμα. Το λιγότερο από αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Ναι. Δηλαδή, το πιο απλό, ρε παιδί μου, θα πάω να πάρω ψωμί. Να έχει κλείσει ο δρόμος, να βάζεις τα μούτρα σου, να αργήσεις, να σε πιάσουν στον δρόμο, να σου πιάσουν την κουβέντα. Να σου πάρει ο μπροστινός την τελευταία φρατζόλα. Και να φτάσεις εκεί και να πάρεις και να σου πει: έχει τελειώσει το ψωμί που θέλετε, μπορώ να σας δώσω αυτό το μικρό ψωμάκι. Ναι. Έχω το γερμανικό, αυτό το μαύρο που τρίβεις μόνο φτέρνα. Ο ορισμός της καντεμιάς. Δηλαδή, εχθές ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ και πέτυχα ούτε το μισό από αυτό που. Το οποίο ήταν κάτι κανονικό, δηλαδή απλά έκανα ένα πρόγραμμα στη μέρα μου και δεν μου βγήκε ούτε το μισό πρόγραμμα και ταλαιπωρήθηκα και από πάνω. Λοιπόν, να σου πω κάτι, εγώ είχα ακριβώς το αντίθετο, παιδιά. Με πήγαινε πάρα πολύ. Ναι. Και να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Ρε παιδιά, μου φτιάξε τη μέρα κάτι. Τι. Πάω λοιπόν. Μας πιάσε την πορτοκαλάδα. Είχα πάει να. Ναι, ναι. Γιατί δεν παιδί μου. Είχε καθόλου κρύα. Ναι. Αγρότοπος. Έχει το αγρότοπος. Λοιπόν. Ο Κώστας Βαρογκολιάς μας ακούει. Καλημέρα, Κώστα. Ναι, καλημέρα, Κωστή. Έλα, καλημέρα. Ωραίο για ξύρι. Μόνο αυτό έχει. Έλα, μωρέ. Υπερβολικός είσαι. Όχι, ρε, είναι το. Είναι πολύ ζεστό για ξύρισμα. Α, είναι ζεστό. Βάλτε το λίγο στο ψυγείο, αφού έχουμε ψυγείο. Το πιέσα 10 λεπτά. Κάτσε να ακούσω την ιστορία σου και θα πάω να βάλω από το ψυγείο κάποιον. Λοιπόν, είχα ξεκινήσει και πλήρωνα. Γιατί έγραφα το παιδί τώρα μπαλέτα, αγγλικά, το ένα το άλλο. Και εκεί που είχα πάει και είχα παρκάρει το αμάξι μου, είχε ένα. Θα το πω γιατί είναι πολύ καλοί άνθρωποι εκεί. Ένα με φρούτα που λέγεται σοδιά. Με λαχανικά και τέτοια. Η σοδιά. Μπαίνω λοιπόν μέσα, ήθελα να πάρω δύο φρουτάκια, δύο ντομάτες, δύο αυτό. Και βλέπει η κόρη μου φράουλες. Λέω, παιδί μου, φράουλες αυτή την εποχή. Την άνοιξε οι φράουλες. Ναι. Βλέπω όμως ότι ήταν αυτές οι ωραίες οι μικρούλες, λες και τις είχα μαζέψει μόλις τώρα από τη γλάστρα. Τις παίρνω. Πάω στο ταμείο. Και μου λέει η κοπέλα μετά από λίγο, αφού τις κοίταζε. Δεν μπορώ να σας δώσω, μου λέει, δεν είναι καλές. Και δεν μπορώ να σας τις πουλήσω. Είναι αγκούρια θα λέω, εντάξει. Άκου, περίμενε, δεν έχω τελειώσει. Ναι. Και μου λέει μικρή, ρε μαμά. Τι είναι αυτό, ρε Βασιλική. Έχει στάξει το. Κοίταξε όμως τι ωραίο. Δες πιο κάτω. Έχει γίνει abstract το αποτύπωμα αυτό. Παιδιά, είναι σαν να έχουμε φωτιστικό. Σαν. Όχι, δεν είναι καθόλου σαν φωτιστικό. Σαν καλλιδοσκόπιο είναι. Ναι. Έχει πέσει, παιδιά, το νερό από το air condition και έχει φτιάξει ένα ωραίο σχηματισμό. Σαν καλά, σάπιο είναι. Και θα σα πει και περισσότερο άμα παραμείνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ω σχήμα μοιάζει με το καλλιδοσκόπιο. Συγγνώμη, η δεύτερη φορά που σε διακόπτω. Μη σα πω εμένα τι μου θυμίζει, θα με πείτε τέτοιο. Λοιπόν, πάμε. Τσουτσούνα. Ωραία. Το ξέρουμε, όλα σου θυμίζουν τσουτσούνα. Και μου λέει. Απλά και αγαπημένα. Και μου λέει η κυρία, γιατί ακούει τη μικρή που λέει μαμά θέλω φράουλες. Μου λέει, θα σας τις δώσω, δεν θα σας τις χρεώσω, να ξεκαθαρίσετε αυτές, μου λέει, που τρώγονται. Και η γυναίκα μου έδωσε, παιδιά, τις φράουλες, ολόκληρο και σεδάκι, χωρίς να μου τις χρεώσει. Το τσάμπα δηλαδή πάλι. Ναι, αλλά είναι τίμια η γυναίκα. Γιατί κάτω-κάτω ήταν λιωμένη. Πώς ξεκίνησε έτσι. Πώς ξεκίνησε. Ότι με πήγε τίμια καλά. Τίμια δεν είναι η γυναίκα αν πουλάει σάπιες φράουλες. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πουλάει σάπιες φράουλες. Εσύ το λες και κατηγορείς και τη γυναίκα που σε βοηθήσει στο τέλος. Όχι, δεν το είδε μόνο. Τη λες απατεώνησα. Τι δεν το είδε. Το να βάζουμε από κάτω τις σάπιες και από πάνω τις φρέσκες. Μας συνιστά απατεώνες. Περίμενε όμως. Όλο αυτό έχει παρεκκλίνει αυτό που ήθελες να πεις, διότι εσύ ήθελες να πεις ότι σου έφτιαξε τη μέρα. Τι σου έφτιαξε τη μέρα στο τέλος της ημέρας και πας να το διπλαρώσεις.
Ότι. Ότι πήρε τσάπα φράουλε. Όχι μόνο. Κι ας είναι και σάπιε. Δηλαδή σου λέει, είχα χαρεί γιατί ας πούμε κατάλαβα ότι δεν θα τις αγοράσουμε για το παιδί που μου σπάσε τα νεύρα 7,5 ευρώ το κεσεδάκι έχει πάει και εδώ. Πόσες από αυτές θα φάει. Άρα αυτές που θα φάει δεν θα είναι οι φρέσκες. Χαίστηκα να πετάξω τις υπόλοιπες. Ναι. Και κάθισε και μας λες τώρα για τη σοδιά και πόσο τίμοι είναι οι άνθρωποι. Μέσα στο, τίμια η κυρία. Μέσα στο storytelling εντωμεταξύ στην διήγησή σου, κοίτα που θα τους προσβάλλεις και από πάνω. Γιατί λες ότι είχαν στον πάγκο ένα κεσεδάκι φράουλες που από κάτω ήταν σάπιες και από πάνω ήταν καλές. Αχ, Παναγία μου. Ναι, εγώ πιστεύω ότι πες από την αρχή. Πες από την αρχή μου. Έφτιαξαν τη διάθεση κάτι άνθρωποι που μου δώσαν τσάμπα φράουλες. Και ας ήταν και δύο. Yeah. Γιατί τα άλλο το ήταν σάπιο. Ρε παιδιά, οι άνθρωποι, η γυναίκα δεν το είχε δει. Άμα ήταν απατεώνησα, θα μου τις πούλεγε. Εγώ χαμπάρι εσύ δεν πήρα. Εσύ την είπες απατεώνησα, όχι εμείς. Όχι καθόλου. Την είπες στον αέρα του ελληνικού ραδιοφόνου, ακούσαμε. Δεν ήταν κάποιες σάπιες και κάποιες καλές. Εγώ θέλω να πηγαίνω συνέχεια τώρα εκεί. Βέβαια, που του πήρε τσάμπα. Καλά δεν τρέπ, θα περιμένει να πηγαίνει τέλος της ημέρας να έχουν σαπίσει μπας και πάρει σπασμένη τη μούλα. Όχι ρε παιδιά, αλλά βρήκα έναν τίμιο άνθρωπο. Ένα τίμιο! Εσύ δεν την είπες τίμια. Δεν το καταλαβαίνει. Εσύ είπες ότι επειδή βαριότανε να ξεχωρίσει τις καλές από τις σάπιες, τις έδωσε τσάμπα. Εσένα σε ωφέλησε που σε έδωσε τσάμπα. Καλώς τα παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι το Mother Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που παρουσιάζουμε την πραγματικότητα με τη δική μας οπτική. Από τη δική μας οπτική. Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχτή. Ό,τι του φανεί. Ακριβώς αυτό όμως. Έτσι λοιπόν, εμείς δεν λέμε ψηλά. Άκουγα τώρα τον κύριο Στραβελάκη στον Real που έλεγε ψηλά το κεφάλι, αισιοδοξία. Δείτε τα πράγματα με άλλη ματιά. Όχι, όχι. Με ποια ματιά? Με καμία ματιά. Τι κάνουμε, όπως είμαστε, ξυπνάμε. Δεν αγχωνόμαστε καθόλου και δεν στεναχωριόμαστε καθόλου για το πώς ξυπνήσαμε. Ακόμη και αν είμαστε στεναχωρημένοι, αγχωμένοι, έχουμε κάτι που περιμένουμε σήμερα, κάτι μας στεναχώρησε χθες, έχουμε γκρίνια. Όπως είστε, ελάτε. Στο τέλος της ημέρας θα καταλάβετε ότι θα σκάσουμε στα γέλια με ό,τι μας προβλημάτιζε το πρωί. Θα καταλήξουμε δηλαδή να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Αυτή είναι και η οπτική της Ιωάννας. Δείτε την εξώφθαλμη πραγματικότητα όπως σας συμφέρει. Αυτό λοιπόν κάνουμε εδώ στο Μαπεσό και στο τέλος καταλήγουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Ακούγομαι κανονικά. Σε εμάς ακούγεσαι πολύ ωραία. Ναι, καμπάνα ακούγεσαι. Εσύ μπορεί να έχεις λίγο έτσι μια άλλη αίσθηση. Έχω. Μου θύμισε πάντως έτσι αυτή σου ικανοποίηση μια θεία μου εκεί στη γειτονιά στο χωριό, η οποία είχε αυτό το βίτσιο, ρε παιδί μου, του να βρω τζιν παντελόνι με ένα ευρώ. Το βρίσκε λοιπόν. Θα πήγαινε στη Λαϊκή, θα πήγαινε στα διάφορα μαγαζιά εκεί, έτσι τα μεγάλα εμπορικά, θα το βρίσκε. Θα το έπαιρνε τεράστιο. Και τι να έκανα, να μην το έπαιρνα. Πού θα το ξαναβρεις αυτό? Μα δεν μπορείς να το βάλεις. Πού θα το ξαναβρεις αυτό, 2 ευρώ σου λέει. Εντάξει, δεν έχω καμία σχέση με τη θιά του Βασίλη. Έφαγες τη σάπια φράουλα. Συγγνώμη, 45 χρονών νησιτή σε καμιά νιά. Φιά είσαι. Στο χωριό. Τελείωσες. Θεία θα σε λέγανε. Ναι, πάντα σορτσάκια σου, πάντα παντοφλάκια σου. Μου έστειλε ένας εχθές, μου λέει, είσαι μόρτη μου, είσαι φοβερός. Σας ακούω το πρωί, τα σπάς. Είμαι ερωτευμένος με την Ιωάννα. Α, μόρτη μου. Έλα ρε μόρτη, του λέω, μπράβο. Δεν λέω λεπτομέρειες γιατί. Πολύ καλός. Δεν λέω λεπτομέρειες γιατί. Γιατί δεν λες τίποτα. Μην το κόψουμε, ρε. Κοιτάζω τη φωτογραφία, είναι ακόμα μαζί. Μόρτι μου, του λέω, σε ευχαριστώ. Μάγκα, του λέω, μεγάλο, σε ευχαριστούμε. Ποια είναι η κοπέλα μαζί σου? Έλα, μωρέ, μην ασχολείσαι, μου λέει. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, καλώ, ε. Φίλοι μου, λέει, φίλοι μου. Και εσύ αδίστακτη πια. Μάπε, ω παιδιά, σα αγαπάμε πάρα πολύ. Όπως είστε, ελάτε όπως είστε. Στείλτε ό,τι γουστάρετε, ακόμη και να μας βρίσετε και να σας βρίσουμε. Έτσι ξεθυμένουμε εμείς. Αυτή είναι η ψυχανάλυσή μας. Αυτή είναι και η διαφορά της εκπομπής εδώ και 18 χρόνια, γι' αυτό και ακούμε στο όνομα η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σήμερα λοιπόν είναι 4 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Δίπλα μου είναι η Ιωάννα Λαΐου, απέναντί μου ο Βασίλης Βλάχος. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Έξω αριστερά διαγωνίως είναι η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Σήμερα ξεκινάμε. Ενότητες. Mm. Έχουμε διαγωνισμό κλαψομάπα, οπότε ετοιμάστε τη θλιβερή ιστορία σας. Όσο πιο χάλια είστε, τόσο πιο τυχεροί θα φανείτε, γιατί σας στέλνουμε διακοπές. Όποιος δεν πήγε διακοπές, τον στέλνουμε εμείς. Διαγωνισμός κλαψομάπας. Μετά τις 8 στέλνετε σε τίτλο «Γιατί δεν πήγατε διακοπές» και η πιο θλιβερή ιστορία κερδίζει διακοπές στην Άνδρο, στο Hotel Περάκης. Μπείτε να το δείτε, hotelperakis.com, με 2 παραλίες μπροστά, δικές σου, ολοδικές σου. Και πληρωμένα τα ανάβλα να πας με την Fast Ferries, είτε με το Θεολόγο Σπ, είτε με το Εκατερίνη Πι. www.fastferries.com.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν πήγες διακοπές? Είσαι θλιβερός? Είσαι για να σε κλαίνε οι ρέγγες?
Πάρα πολύ ωραία, μας κάνεις. Θα σε στείλουμε διακοπές. Να πω λοιπόν ότι ξεκινάνε και οι... Να πούμε ότι σήμερα θα βγάλουμε δύο στον αέρα, γιατί χθες δεν είχαμε θέμα με τις γραμμές. Οπότε περιμένουμε δύο ιστορίες να ακούσουμε. Ωραία, μήπως θέτε, ναι, να βγάλουμε έναν νωρίτερα, έναν λίγο πιο μετά. Επίσης ξεκινάνε οι ενότητές μας, δηλαδή θα βγει στην αρχή το φροντιστήριο, μετά είναι η Αμάντα, μετά θα βγάλουμε... Αυτές οι προγραμματικές δηλώσεις πρωί-πρωί ξεκινάνε. Και αμέσως μετά αλήθειες με τη Γιάννα, που θα είναι τα ζητήματα καρδιάς. Συμβουλεύει η Γιάννα. Αλήθειες με τη Γιάννα. Ναι. Τι πιστεύουμε. Ξέρετε τώρα, τι θα κάνει. Κάνα διάολο με τη Ό,τι πρόβλημα έχετε θα το κάνει δικό της και θα λύσει τα δικά της. Ναι. Δηλαδή, ό,τι έχετε εσείς, στο τέλος θα καταλήγει να βρίζει η Ιωάννα τους άντρες. Όχι, μωρέ. Δεν το λέμε. Ας πούμε, παίρνετε να πείτε πρόβλημα για την πεθερά. Να τον χωρίσεις τον αλήτη. Κάπως θα καταλήξει να βρίζει την. Στείλτε τώρα στο Viber ζητήματα καρδιά. Σας έχω πει ότι αν θέλετε, ρε παιδί, μπορείτε να στείλετε και στο Instagram στο Ιωάννα Λαϊού. Μπορείτε να σας έρθει να στείλετε το απόγευμα. Mm-hmm. Το μεσημέρι, δεν μπορείτε τώρα. Στείλτε, εμείς θα φιλτράρουμε και θα τα. Απλώς είχαμε πει να μην βρούμε τέρια από την εκπομπή ούτε φέτος. Αυτό το κρατάμε, είπαμε. Όχι. Λοιπόν, δεν γίνεται γι' αυτό το λόγο η στήλη, σήμερα. 4 Σεπτέμβρη γιορτάζει ο Άρων, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Για σταθείτε ρε παιδιά, χθες δεν τον γιορτάσαμε τον Άνθιμο. Ναι, όχι, σήμερα είναι η Ερμιόνη, ο Μωυσής, η Ροζαλία και ο Ωκεανός. Αυτά τα έλεγε η Ιωάννα χθες. Εγώ και τον Άρων σήμερα. Δεν πειράζει, σήμερα για το διήμερο και τι έγινε. Λοιπόν, οι βαθμοί, να ξέρετε και η θερμοκρασία που θα κινηθεί για να πάρετε τα ανάλογα ρούχα. 32, μέχρι 32 και ψηλοσυννεφιά. Λοιπόν, διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό. Και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Όταν λέμε Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας, τι εννοούμε? Ότι είναι η ημέρα κατά την οποία έχουμε πάντα στο μυαλό μας και ενημέρωση. Ενημερωνόμαστε και προφυλάξεις, ενημέρωση. Επιβεβαιώνουμε ότι προσέχουμε την υγεία μας από τη σεξουαλική οπτική. Και ενημερωνόμαστε για το τι πραγματικά ισχύει σε αυτά τα θέματα, γιατί πολλά δεν τα γνωρίζουμε ενώ θα έπρεπε, και άλλα θεωρούμε ότι τα γνωρίζουμε και είμαστε εντελώς λάθος. Εχθές που έψαχνα διάφορα πράγματα στο ίντερνετ, θέλω να σας πω ότι τις πρώτες ημέρες. Σε ποιο site? Σε πολλά site, Βασίλη. Βρήκα, παιδιά, ότι τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη γιορτάζει η Εκκλησία κιόλας. Εσύ θα έπρεπε να το ξέρεις. Γιορτάζει ο Διάκονος Αμούν και οι 40 Παρθένες και Ασκήτριες. Τι παρατήρηση ήταν αυτή που σου έκανε τώρα για τον Αμούν? Περίμενε, ποιες πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη? Τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Ποιες? Ποια μέρα εξήγησε? Τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, λέει. Μα τι είπες τώρα, μα τι? Οι πρώτες είναι 1 με 10. Εδώ που τα λέμε. 1 με 10. Τι να ξέρω εγώ, ότι 1 με 10 γιορτάζουν γενικά όλοι αυτοί? Όχι όλοι αυτοί. Ο Διάκονος Αμούν. Είναι στο Διακοναμόν. Έχει κάποια ιστορία λοιπόν, από πίσω. Θες τώρα, ναι, όχι, θέλει και τώρα να κάνει την πλάκα της. Τώρα επειδή είναι το όνομα της, επειδή το όνομα σου ακούγεται αστείο και γι' αυτό το λέει. Μα δεν είναι, αυτό που μας λες δεν είναι κάτι. Τις πρώτες και τις τελευταίες γιορτάζει ο Διάκονος Ιεχβέ. Ρε παιδί μου, τον γιορτάζει η Εκκλησία. Δεν τον γιορτάζει η Εκκλησία. Τις πρώτες μέρες τι εννοείς? Μας λες για ένα σύλλογο ημερών που γιορτάζουν κάποιοι άγιοι. Και το χάσαμε κιόλας. Γιορτάζει και ο Αμούν, ρε παιδί. 1η Σεπτέμβρη ήτανε. Λοιπόν, 1η Σεπτέμβρη. Ορίστε. Σαν σήμερα το 1600. Ορίστε, εσύ λες που γιορτάζουν. Κυριακή ήτανε, δεν ήμασταν στον αέρα. Το είπες τη Δευτέρα. Έπρεπε. Το είπε τη Δευτέρα. Εχθές το είπε. Τι σου ήρθε και μου το ότι είμαστε 4 του μήνα. Μου είχαν εντύπωση ο Διάκονος Αμούν. Τη κέντρισε. Παίζει λοιπόν από την αρχή ότι μου κέντρισε το ενδιαφέρον ένα όνομα Αμούν που είναι Διάκονος Αμούν. Πρέπει να μου την πει σε μέρα ότι δεν ξέρω τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου γιορτάζουν αυτοί. Όχι, ρε άνθρωπε, δεν την είπα. Έτσι και ενημέρωση, ναι. Ενημερώνω το. Κάτι να σα πει. Γιορτάζει, ορίστε, γιορτάζει ο Κομίτη Χάλεϊ. Έλα τώρα. 1682, ο Βρετανός αστρονόμος Έντμουντ Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομίτη. Στον οποίο θα δει το όνομά του. Κομίτης Χάλεϊ, εσύ έχεις παρατηρήσει κανένα κομίτη? Όνα τον ευρώ. Πρέπει να έχει το καλοκαίρι κάποια βραδιά μίνι φαινόμενο τώρα, όχι αυτό που πέφτουνε τα πολλά τα αστέρια. Ναι. Γιατί είδα και 4-5 σε μια ώρα που καθόμουν έξω. Πέφτουνε, ρε εσύ, Βασίλη, τα αστέρια. Ρε, ήταν σε ένα τέταρτο 4-5. Βάραγα εγώ ευχές εκεί όταν μπορούσα. Είναι αστέρια αυτά που πέφτουνε. Πάντως να ξέρετε ότι τα αστέρια που βλέπετε. Ναι. Τα σταθερά εννοείς. Ναι. Ναι. Το καταλάβετε τώρα αυτό. Εγώ ξέρω ότι βλέπουμε και κάποιους πλανήτες. Ε, η Αφροδίτη δεν φαίνεται κάτι ώρες περίεργες? Τελικά αυτά που πέφτουν είναι ώρα αστέρια. Για μάθημα. Δεν έχουμε βιβλία και τα τμήματα είναι πολύ άριθμα. Δεν πειράζει. Επίσης, δεν έχουν ξεκινήσει τα σχολεία ακόμα. Εσείς κάνετε ενισχυτική διδασκαλία. Κάνετε δηλαδή τη διδασκαλία ώστε να είστε έτοιμοι όταν θα πάρετε βιβλία να μπορέσετε να τα διαβάζετε. Τα άκοψε αυτά το κράτος, κοστίζανε. Ούτε σε αυτή την. Παράλληλη στήριξη τώρα ενισχυτικές και ιδέες. Ούτε σε αυτό το στάδιο δεν είστε.
Ξέρετε ότι όταν βλέπουμε ένα αστέρι. Εμείς μείναμε και πάμε τώρα για Σεπτέμβρη, τα γνωστά. Εσείς μείνατε στην προ-προηγούμενη. Λοιπόν, ξέρατε ότι όταν βλέπουμε ένα αστέρι. Τι βλέπουμε όταν βλέπουμε ένα αστέρι στον ουρανό? Μία λάμψη στον ουρανό. Τι είναι αυτό? Το αστέρι τι είναι? Ρε παιδί μου, βλέπεις ένα αστέρι. Τι μπορεί να είναι? Διάφορα ουράνια σώματα, ας πούμε, τα οποία ναι. Έτσι υπάρχουν στο περιβάλλον της Γης και στο ηλιακό μας σύστημα, ας πούμε. Και εκτός αυτού. Ναι. Αν τα βλέπουμε και τα εκτός. Εντάξει, πάρα πολύ μακριά. Ναι. Ξέρετε πως αυτά που βλέπετε είναι εκατομμύρια χρόνια πίσω? Ναι. Είναι η διαφορά που λέμε με τα έτη φωτός. Τώρα δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι ξέρω να το εξηγήσω στις μαθήτριες τουρνάρι, αλλά είναι η διαφορά με τα έτη φωτός, δηλαδή βλέπουμε μια εικόνα του παρελθόντος. Η εικόνα του πλανήτη που βλέπεις, που τον λες άστρο εσύ, είναι αυτό που ήταν πολλές χιλιάδες χρόνια πριν. Ναι. Γιατί? Ξέρετε πώς λειτουργεί το μάτι? Το μάτι μέχρι, δηλαδή μέχρι να φτάσει εμένα το μάτι μου πάνω. Όχι το μάτι σου, το φως. Ναι. Που αντανακλάσαι. Γιατί το μάτι, πώς βλέπεις, ξέρεις πώς βλέπεις? Εμείς βλέπουμε φως που πέφτει πάνω στο λάπτοπ. Πέφτει πάνω στο λάπτοπ φως και σένα χτυπάει πάνω στο μάτι σου και εσύ βλέπεις ουσιαστικά κατοπτρικά το είδωλο του αντικειμένου που έχει πέσει πάνω το φως. Κατάλαβες τι λέω? Ναι. Αυτό είναι άρα εσύ βλέπεις, επειδή έτσι το βλέπουμε. Άρα εσύ βλέπεις, είναι όπως είναι ξεκάθαρα έτσι. Όπως λειτουργεί το, το σινεμά. Βλέπεις δηλαδή το ότι πέφτει το φως πάνω στο λάπτοπ, έρχεται στο μάτι σου και εσύ βλέπεις. Το κάτωπτρο του λάπτοπ. Βλέπεις δηλαδή το είδωλο του λάπτοπ που στο φτιάχνει το φως πάνω στο μάτι σου, στον αμφιβληστροειδή σου. Υπάρχει το λάπτοπ, το πιάνει. Δεν είναι κάποιο είδωλο. Μπορεί να μην το πιάνεις. Τι το ήθελα και το έλεγα κι εγώ. Κοίτα, εκεί είναι η καρέκλα. Ναι. Δεν την πιάνεις την καρέκλα. Όχι, τώρα δεν την πιάνω. Πώς ξέρεις ότι είναι εκεί? Αφού τη βλέπω. Γιατί τη βλέπεις, ξέρεις γιατί? Πέφτει φως επάνω. Η διαδικασία που σου είπε. Το φως αντανακλάς την καρέκλα. Έρχεται πάνω στα μάτια σου και έτσι τη βλέπεις. Το φως βλέπεις. Okay. Το είδωλο τη βλέπεις. Γι' αυτό αν κλείσεις το φως. Δεν βλέπεις την καρέκλα. Άστι μωρέ να πάει για τζάμπα φράουλες. Αν κλείσεις το φως δεν βλέπεις την καρέκλα. Τι βλέπω ρε. Όχι. Απ' τα γύρω γύρω από τις οθόνες ε. Τη βλέπεις σιγά. Προσπαθείς να τη δεις. Αν είναι σκοτεινά τη βλέπεις την καρέκλα. Στο σκότατο το όχι. Ξέρεις γιατί? Δεν πέφτει φως. Μπράβο. Το φως πέφτει πάνω στην καρέκλα και έρχεται πάνω στο μάτι σου και έτσι βλέπεις. Άρα λοιπόν αντίστοιχα. Το φως των διαφόρων άστρων όπως είναι ο ήλιος πέφτει πάνω στα ουράνια σώματα. Και το φως αυτό έρχεται πάνω στο μάτι σου. Επειδή είναι πάρα πολύ μακριά αυτά όμως. Μέχρι να έρθει, έχουν περάσει. Έχει συγκεκριμένη ταχύτητα. Δεν είναι στιγμή όπως εδώ που είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι. Μέχρι να έρθει το φως από εκεί εδώ, περνάνε χιλιάδες χρόνια. Οπότε όταν έρχεται, εσύ βλέπεις το είδωλο όπως το εξέπεμψε χιλιάδες χρόνια πριν μέχρι να έρθει το μάτι σου. Τι λέτε, ρε παιδιά. Είδες τώρα πώς τα λέει. Αυτό που βλέπεις εσύ τώρα ως άστρο είναι. Δηλαδή αυτό το άστρο που βλέπεις τώρα μπορεί να μην υπάρχει. Ναι. Και μάλλον δεν υπάρχει, γιατί και αυτά δεν έχουν έτσι μεγάλη διάρκεια ζωής, ας πούμε. Μπορεί να έχει εκραγεί. Άρα αυτά που πέφτουν. Όταν εκραγεί, θα το δεις εσύ χιλιάδες χρόνια μετά. Άρα αυτά που πέφτουν δεν πέφτουν. Τώρα έχουν πέσει. Γι' αυτό σου λέω μπορεί να μην είναι άστρα. Άρα μην κάνετε ευχές. Μπορεί να είναι, ας πούμε. Τώρα μπορεί να πω βλακία, αλλά μπορεί να είναι και κομμάτια, ας πούμε, έτσι από τα διάφορα που βλέπουμε από τα διαστημόπλια που όταν φεύγουν αφήνουν πίσω για να διαλυθούν στην ατμόσφαιρα. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Κάτι ταλέπορους που τους είχαν στείλει για κάτι μέρες πάνω και μείναν ένα εξάμηνο και θα μείνουν κι άλλο. Νομίζω του Elon Musk είναι αυτή η ιστορία. Για φαντάσου τώρα να σε έχουν ανεβάσει. Τουρισμό είχαν πάει για λίγες μέρες. Και δεν μπορούν να τους κατεβάσουν και λένε ότι θα πάρει κανένα εξάμηνο. Ναι, ο ένας από αυτούς προχθές άκουγε κάτι περίεργους θορύβους και ειδοποίησε από εδώ και αυτοί τι του είπανε, ρε φίλε. Και λες, α, είστε σίγουρα από τη. Πετάτε σίγουρα διαστημόπλοι εσείς. Του λένε, βάλε το ακουστικό να ακούσουμε κι εμείς. Καθόλου τρομακτικό. Έλεγε ο άνθρωπος, ακούω απ' έξω κάτι σαν ήχους απόκοσμους, περίεργο αυτό, σαν σόναρ, κάτι μας στέλνουνε. Και του λέει, για βάλε λίγο ανοιχτή. Βάλε λίγο ανοιχτή. Πάντα λίγο ανοιχτή. Ναι, αφού είναι εκεί πάνω τουλάχιστον να μας στέλνουν καμιά πληροφορία, ρε Βασίλη. Γιατί εσύ θα την κάνεις την πληροφορία, ρε Ιωάννα? Οι άνθρωποι εκεί στην Άσα δεν θα την κάνουν την πληροφορία. Εσύ τι να την κάνεις την πληροφορία? Χαίστηκες. Την καθημερινότητά σου πώς θα την αλλάξει? Ρε παιδί μου, δεν λέω, αλλά αφού έχουν εξωμήνει που έχουν εξωμήνει εκεί πάνω, ας κάνουν και καμιά δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά τους. Παρατηρούν. Ναι. 1998, σαν σήμερα ιδρύθηκε. Σαν σήμερα ιδρύθηκε. Τα μισά από αυτά που έχουμε πει εδώ και μια ώρα, αλλά. Η Google. Δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google Inc. Μάλιστα. Στο γνωστό γκαράζ που λέμε. Ακριβώς. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Beyoncé το 1981. Πω, από ίδια ηλικία που η Beyoncé.
Καλά, η ίδια, τη ρίχνω ένα χρόνο. Αλλά ζήσε το 80. Κοίταξε, να σου πω κάτι μπροστά στην Beyoncé. Πιπινάκι σε βρίσκω εγώ να ξέρει. Εντάξει, είναι, έχει κάνει και παιδιά αυτή, έχει κάνει οικογένεια. Καλά, έχει... ένα παιδί έχει κάνει. Και τι έγινε που έχει κάνει. Κρέμασε Beyoncé. Κρέμασε Beyoncé επειδή έκανε ένα παιδί. Εγώ ρε παιδιά, είμαι να πούμε, δεν έχω τίποτα να κάνω. Να πούμε. Εσύ τώρα κάνει blooming. Τίποτα δεν κάνω. Α, τι κάνει. Πάλι! Κοιμάμαι τις 7 η ώρα και τα λοιπά. Τώρα είπα, μην ανθείς. Τώρα να δεις που τα ξεκινάμε από τις 6. Παιδιά, 16 του μηνός ξεκινάμε 6. Το Muppet Show 6 με 10. Η παρακμή θα φτάσει πιο κάτω από τον πάτο. Θα σκάψουμε κι άλλο. Αν δεν βρούμε νερό. Ναι. Δεν σταματάμε. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, λέγαμε τόσα χρόνια. Ρε, παιδί μου, να γινότανε κάτι, να μην σηκωνόμασταν τόσο πρωί. Δηλαδή, λέγαμε, γιατί να μην γίνεται εκπομπή 8-11, ας πούμε. Όχι, εκεί, εμείς πάμε μία ώρα πίσω. Είδες όμως. Σαν τον άλλον, έλεγα πέρσι, που σαν τον άλλον που την ξεκίνησε την εκπομπή 9. Λες και αν μπορούσαμε να την ξεκινάμε 9. Όλα τα ραδιόφωνα. Γινότανε. Όλοι παλεύουμε ποιος θα ξεκινάει πιο νωρίς. Και ήρθε ο άλλος ο μάγκας να ξεκινήσει 9 και να πάρει το χαρτί. Πάντως, εύκολα το παραδεχτήκαμε ότι ναι, πάμε να το κάνουμε, δεν έχουμε ζωή. Ναι, δεν έχουμε ζωή. Λοιπόν, καλημέρα να πω στην Καλαμάτα, τη Μεσίνη, την Πύλο, τα Φιλιατρά, την Κυπαρισία, το Μελιγαλά, τη Στούπα, την Καρδαμίλη, την Αρεόπολη, τη Δυτική Μάνη, τη Ζαχάρο και τα Κύθυρα. Να πω καλημέρα στα Γιάννενα, να πω καλημέρα στο Νέον, μάλλον από το Νέον, γιατί μας βοηθάει και εκπέμπουμε στην Κέρκυρα, την αγαπημένη μας. Καλημέρα στη Λάρισα, εκεί εκπέμπουμε μέσω του ρυθμού. Καλημέρα σας. Και καλημέρα φυσικά σε όλους τους μάπες που μας ακούνε από το κρεβάτι του πόνου, που έχουν ξυπνήσει με άγχος, που έχουν ξυπνήσει με νεύρα, ερωτευμένοι. Στενοχωρημένοι, ενθουσιασμένοι, όλοι είστε ευπρόσδεκτοι εδώ. Πάρτε τα κινητά στα χέρια, μάπες είναι τα μικρόφωνα. 6, 9, 8, 104 και 6. Να πω καλημέρα ειδικά στους μάπες που μας ακούνε από το κρεβάτι του πόνου, από τα νοσοκομεία, στους μάπες που πάνε για την θεραπεία τους, την αιμοκάθαρσή τους, στους ναυτικούς μας, στους ταξιτζίδες μας ειδικά, στους φαντάρους και στους μαθητές που ετοιμάζονται σιγά σιγά. Σας έχω και αμαρέτη μετά. Να σας πω επίσης, να πούμε καλημέρα στους μάπες που μας ακούνε από το εξωτερικό. Από το Ριάντ, από τη Στουτγκάρδη, από τη Ζυρίχη, από τη Στοκχόλμη, από το Μόναχο. Καλημέρα από την Αυστραλία και το Λονδίνο. Θα ήθελα κάποια στιγμή να συζητήσουμε, και Ιωάννα, εσύ θα πρωταγωνιστείς στη συζήτηση αυτή. Το κομμάτι, ρε παιδιά, σχολικά προετοιμασία τιμές. Καταλαβαίνω ότι ειδικά φέτος έχουν πάθει μεγάλο τσότσο οι γονείς εκεί έξω. Έχουν ανέβει όλα πάρα πολύ. Ή ζητάνε όλο και περισσότερα τα σχολεία, τα φροντιστήρια. Και αν μιλάμε για την εστίαση, ότι ανέβηκε το λάδι, άρα ναι, και ο άνθρωπος που παράγει κάτι πρέπει να βάλει το καπέλο που και εκείνος πληρώνει αντίστοιχα. Ή ο καφές, ας πούμε. Που... η κασετίνα, το στυλό, το μολύβι, οι πλαστελίνες, η κόλλα κτλ. Γιατί ανέβηκαν. Το χαρτί, ας πούμε, το 2024 που παίζουν, θέλω να πω, και ανακυκλωμένα και πράγματα και όλα αυτά. Δεν έχει βγει και το καλάθι του μαθητή. Έχει βγει. Έχει βγει το καλάθι του μαθητή. Ναι, αυτή η ιστορία τι θα γίνει, παιδιά, με τα καλάθια. Ρε φίλε, άμα έχει κάποια προϊόντα, έχει επιβάλει η κυβέρνηση, έχει μπει από πάνω και έχει βάλει. Επιβάλλει να είναι σε μειωμένη τιμή, γιατί να μην είναι. Έτσι λειτουργεί το καλάθι. Πώς λειτουργεί. Επιβάλλει μείωση σε προϊόντα ή απαιτεί να υπάρχει προϊόν συγκεκριμένη τιμή. Ζητά, λέει τις κατηγορίες και ζητά κάποιους κωδικούς, όπως λέγονται από τα σούπερ μάρκετ, που λέει στην κατηγορία τετράδια. Ναι. Θέλω να μου δώσετε δύο κωδικούς που να τους έχετε με μειωμένη τιμή. Δεν τα είχαν πάντα αυτά τα σούπερ μάρκετ. Τα δικά τους μπραντ, τα πολύ πιο φτηνά. Εγώ δεν έχω βρει μειωμένες τιμές. Λόγω καλαθιού, λόγω οτιδήποτε. Εσύ πήγες να δεις για σχολικά. Όχι, για τα διάφορα καλάθια που κατά... Γιατί είσαι ριζαίος, αγοράκι μου. Για τα διάφορα καλάθια που κατά καιρού συζητάμε, βλέπω απλά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που γνωρίζαμε από τα σούπερ μάρκετ με χαμηλότερη τιμή να είναι απλά μαζεμένα σε μια γωνία. Δεν βλέπω το προϊόν που παίρνω να έχει πέσει η τιμή του. Ναι. Εκτός και δεν το έχω καταλάβει καλά και δίνω παραπάνω, ρε παιδί μου, και είμαι και λίγο χαζούλης. Καλά, είσαι λίγο. Ναι. Εσύ δεν είσαι και παραπάνω, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν έχω καταλάβει και εγώ πώς λειτουργεί. Άμα σε πιάσω, Γιάννα, πονεμένη. Το καλάθι αυτό. Εγώ, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι είναι αρκετά προϊόντα σε έκπτωση. Όχι. Τι είναι. Δυστυχώς. Είναι ότι επιβάλλεται να υπάρχουν προϊόντα, όπως το είπε ο Δημήτρης. Έρχεται και σου λέει στην κατηγορία τετράδια, θέλω ένα, δύο ή τρεις, δεν ξέρω πόσους κωδικούς. Να μου τους δείξει. Μέχρι εκεί την τιμή. Δεν ξέρω. Ωραία, αν τους καλύπτει την διαφορά, αλλά σίγουρα τους επιβάλλει να είναι μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο η τιμή. Γιατί δεν πας να πας λοιπόν από αυτά τα τετράδια και θες να μου πας από τα άλλα που είναι πιο ακριβά. Γιατί τα άλλα που είναι πιο ακριβά μπορεί να είναι αυτά που μου έχουν ζητήσει. Όχι, επίσης, δεν είναι έτσι. Επίσης, το καλάθι δεν περιλαμβάνει μία σειρά πραγμάτων, όπως για παράδειγμα είναι τα βιβλία τα ξενόγλωσσα που τα παιδιά πάνε τώρα μία και δύο γλώσσες. Καλά, το μπεσερέλ. Είναι και παιδιά, είναι και. Το κομπάνιον που είχαμε εμείς. Το μπεσερέλ στα γαλλικά με τα ρήματα. Και είναι και βαρβάτες οι τιμές στα βιβλία. Βαρβάτες και απαγορεύονται και οι φωτοτυπίες, εννοείται δηλαδή, γιατί και αυτό θα μπορούσε να είναι μία λύση μεταξύ των παιδιών, αλλά δεν είναι νόμιμο. Πρέπει να αγοραστούν τα βιβλία, βέβαια. Μάλιστα.
Παιδιά, CCR. Τι CCR? Αυτή είναι η λύση. Α, αυτό, έτσι θα το λέει. Έτσι θα το λέει. CCR. Τι είναι το CCR? Συνασπισμός της σύγχρονης αριστεράς. Το νέο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. CCR. Άμα περάσει, γιατί τώρα συγγνώμη, αλλά έχει μείνει ο πρόεδρος και δύο-τρεις να το προτείνουν αυτό. Αν κατάλαβα και εγώ καλά. Και στη Σοβιετική Ένωση, έτσι. Που ήταν CCP, δεν ήταν η Σοβιετική Ένωση. Είναι η Σοβιετική του μάρα. Δεν μπορεί να ενωθούν μεταξύ του εδώ στην Κουμουνδούρου. Πάντως η αλήθεια είναι ότι και το ΣΥΡΙΖΑ, σε πολύ χειρότερη βέβαια μοίρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ δεν συνιστούν αξιόπιστη αντιπολίτευση και σε ένα δημοκρατικό σύστημα όπως είναι το δικό μας, σε μια δημοκρατική χώρα χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση για να μπορέσει να ελέγχεται και η κυβέρνηση. Βέβαια, γιατί δηλαδή, τώρα η κυβέρνηση, το μόνο που αναμετράται είναι με τον εαυτό της και με την καθημερινότητα με τους πολίτες. Ναι, θα καταλήξουμε δηλαδή να αλλάξουμε κυβέρνηση όταν αυτή θα έχει πια φθαρεί εντελώς χωρίς να έχουμε άλλη επιλογή ή κάποιο άλλο όραμα. Ναι, από μόνη της, ναι. Μέχρι να το κάψουμε. Ακούς μέχρι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σχεδόν να ανησυχούν που δεν έχουμε αντιπολίτευση. Μα είναι αυτό αστείο. Μα να σου πω κάτι, είναι ανησυχητικό. Γιατί αλωνίζουν τώρα και γίνονται πράγματα και θάματα. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της MRB, πήρε 50% πάνω η Λατινοπούλου και δεν ξέρω πόσο % πάνω ο Βελόπουλος. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά, αν και εγώ δεν τους θεωρώ. Κόμματα. Δεν τους θεωρώ. Δική μου άποψη βέβαια αυτή, αλλά θέλω να πω ότι δεν τους θεωρώ. Σταθερούς αυτά τα ποσοστά, εννοείς. Επικίνδυνη ακροδεξιά με την έννοια του ότι. Αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνη. Θέλω να πω, όχι, δεν υποτιμώ, αλλά θεωρώ ότι τα λένε για να τα λένε. Δεν είναι σκληροπυρηνική αυτή, αλλά. Αυτά που αλλά πώς εξελίσσονται σιγά σιγά, αν δουν ότι. Δηλαδή, αν τρέφονται από, το ότι, από την ψήφο του κόσμου και δουν ότι τσιμπάει ο κόσμος, μπορεί να αρχίσουν να γίνουν σκληροπυρηνικοί ακροδεξοί. Ναι, θέλω να πω βέβαια. Ότι λίγο τα λένε για να τα λένε. Είναι όμως και μία σειρά θεμάτων, γιατί τα κόμματα αυτά είναι και στην Ευρωβουλή, αποφασίζουν και για άλλα θέματα. Είναι και μία σειρά θεμάτων, όπως είναι για παράδειγμα και οι αμβλώσεις που συζητούνται. Ναι, είναι ακριβώς. Το ακροδεξιού που αυτός είναι. Είναι επικί, πολλά θέματα. Μπορεί αυτά τα δύο κόμματα κυρίως να βγήκανε δείχνοντας εικόνες της Παναγίας της Γκέι σας ή μιλώντας, ας πούμε, για το Pride και για τα Family Pride στη Θεσσαλονίκη. Αλλά υπάρχουν και μια σειρά άλλων θεμάτων, όπως είναι το μεταναστευτικό, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι η ισότητα μεταξύ των μελών της κοινωνίας, στα οποία νομίζω ότι θα τρομάξουμε πραγματικά να ακούσουμε τις απόψεις τους. Βλέπετε λοιπόν ότι πηγαίνει προς τα εκεί η ψήφος όταν δεν υπάρχει αξιοπιστία. Πιστή αντιπολίτευση και μια αντιπολίτευση που να μπορείς, ρε παιδί μου, να βρεις τον εαυτό σου να συμφωνεί μαζί της. Όταν τρώγονται μεταξύ τους. Στο ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, λοιπόν, είναι δεύτερο το κόμμα το ΠΑΣΟΚ, με 13%. Αλλά χωρίς να έχει πάρει τίποτα από όλη αυτή την ιστορία που γίνεται στην κεντροαριστερά. Δεν είπαν δηλαδή οι άνθρωποι, πάμε στο ΠΑΣΟΚ που ξέρουμε. Ναι, και πρόεδρο το Δούκα, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση. Ναι. Α, γιατί, ξέρεις. Συγγνώμη. Προηγείται δηλαδή ο κύριος Δούκα. Ναι, σωστά το είπες. Δεν είναι με πρόεδρο του Δούκα 13%. Ναι, ναι. 13% ξεχωριστά το βάζω. Πάμε. Άλλο θέμα. Στην μάχη της διαδοχής, βλέπει αυτή η δημοσκόπηση το Δούκα. Αν δεν κάνω λάθος, στο σύνολο των ψηφοφόρων, αλλά στο σύνολο των πασοκτζίδων που προτίθεται να ψηφίσουν, ήταν πρώτος ο κύριος Ανδρουλάκης, δεύτερος ο Δούκας, τρίτη Διαμαντοπούλου. Α, δεν το είδα αυτό. Γιατί έβλεπα που το παρουσιάζανε σήμερα το πρωί στο Sky, ήταν η δημοσκόπηση του Άξιον. Να ψηφίζουν και δεν ξέρω. Τη MRB, αλλά δεν ξέρω για του λογαριασμού του Action ήταν. Νομίζω, γιατί άκουγα σήμερα που την έδιναν το πρωί στο Sky. Α, δηλαδή το σύνολο όλων όσοι θέλουν να ψηφίσουν λένε Δούκα και το σύνολο των Πασοκτζίδων ναι. λένε. Οι Πασοκτζίδες το είδα σίγουρα ότι δίνουν Ανδρουλάκη με μικρή διαφορά Δούκα και μετά η κυρία Διαμαντοπούλου. Για να κλείσουμε το εμείς με την Άντια είμαστε λίγο πάνω από το 3, δεν πάμε καλά. Άργησε να το πει και η Νάντια. Πολύ. Ναι, ρε, παιδί. Περιμέναμε πρώτη-πρώτη να δηλώσει την υποψηφιότητα. Κοίταξε, Δημήτρη. Όχι όταν γίνεται χαμός να βγούμε και εμείς να πούμε «Α, εγώ». Δώσαμε λίγο χρόνο. Κάπως πρέπει να βγει όμως μπροστά. Δεν γίνεται. Θα συμβουλευτώ Μαρίνο Μαρίνη να μου πει για Νάντια. Λοιπόν, ναι. Να πω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Και μετά διαβάσω το μήνυμα και μετά να πας. Mm-hmm. Απ' την άλλη, γίνεται το εξής παράλογο. Διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα των Πολάκη ο Κασελάκης για την ανάρμοστη συμπεριφορά ξεκάθαρα σε συνεργάτητα του Άδων Γεωργιάδη. Mm-hmm. Ξεκάθαρα ανάρμοστη και για βουλευτή και για άνθρωπο. Mm. Και κάτω από την πίεση της κυρίας Λινού, να το πούμε αυτό, ναι. Έστω επικοινωνιακά. Ναι, επικοινωνιακά, γιατί έβαλε τα κλάματα ναι, η γυναίκα. Γιατί άμα τον πήρε τηλέφωνο, εμείς δεν το ξέρουμε. Εντάξει, σωστά. Λοιπόν, τον διαγράφει γι' αυτό. Και τον επαναφέρει για κάτι ακόμη, για κάτι χειρότερο. Τον βρίζει δηλαδή, λέει ξεκάθαρα ότι δεν κάνει για αρχηγός ο Κασελάκης και τότε τον επαναφέρει. Δηλαδή, τον διαγράφει για κάτι που συγκριτικά με το άλλο δεν είναι τόσο προσβλητικό. Είναι προσβλητικό για ένα τρίτο άνθρωπο, να σου το πω και έτσι. Ναι. Είναι προσβλητικό για την κοινωνία μας, αν με ρωτάτε. Αλλά εκεί που τον βρίζει, τον επαναφέρει.
Επί προσωπικού τον βρίζει. Mm. Παίρνοντας πίσω και όλο αυτό. Το προηγούμενο. Τέλος παράλογο. Ναι, και παίρνει πίσω και όλο το προηγούμενο και λέει ότι εξέτησε την ποινή του. Και προσπαθεί να σκεφτεί και να πει, μα γιατί τον έφερε πίσω, εφόσον δεν τον έφερε. Για να μην τον ρίξει, γιατί το Σάββατο έχουν κεντρική επιτροπή. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα πολιτικά. Αλλά ο άλλος θα τον ρίξει, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα τον ρίξει, ναι. Αυτός μέχρι το βράδυ έστελνε πάλι ότι θα το ρίξω. Ναι. Λέει και δεν είμαι εγώ, λέει τίποτα να πούμε. Τι με έκανα παιδάκι με να με πηγαίνουν και να με φέρνουν. Αν τα έχουμε καταλάβει καλά, πείτε μα. Ξέρετε ότι αυτές τις συζητήσεις κάνουμε όλοι μαζί. Εμείς εδώ πέρα δεν πουλάμε. Δεν πουλάμε δάχτυλο ούτε και χέρι. Ούτε πουλάμε ότι παπά, ότι τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε. Συζητήσεις όπως τις κάνουμε με τον πρέποντα τρόπο και χωρίς να προσβάλλουμε ούτε όλους τον άλλον ούτε τους ανθρώπους στους οποίους αναφερόμαστε. Αυτή είναι η φάση Mappe Show. Ήρεμα, κατανοητά και με όλες τις απόψεις να έχουν χώρο στη συζήτησή μας. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Για να μην καθυστερήσουμε, να πάμε στο τραγούδι ημέρας και να διαβάσουμε μετά και λίγα μηνύματα που έχουν έρθει όντως για το καλάθι που μας λένε. Άνθρωποι που έχουν πάει και ψωνίσει. Και για τα πολιτικά. Πολλά, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι της ημέρας. Πριν από αυτό όμως, επιτρέψτε μου να σας δώσω, που θα θέλετε κιόλας, προσκλήσεις για το Primer Music Festival. Όχι εγώ. Το Vodafone See You μέσω του See You Around έχεις δωρεάν data για τις δύο ημέρες του φεστιβάλ Primer Music Festival. Μπαίνεις My See You Application, ανακαλύπτεις όλα τα προνόμια, ξεκλειδώνεις νέα συναισθήματα και φυσικά απολαμβάνεις τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες στο Primer Music Festival. New Feelings Unlocked λοιπόν μέσα από το Vodafone See You Around. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε. Mappe Show, αυτό που ακούτε, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, στον My Radio 104,6. 43 λεπτά μετά τις 7. Ελπίζω να σηκωθήκατε ωραία. Έχει και αυτή τη δροσιά πια που δεν είναι τόσο βαρύ το ξύπνημα. Το πρωί. Επίσης είναι το ωραίο το ότι εμείς που ξυπνάμε είναι ακόμη. Έχει βράδυ. Είναι βράδυ. Νύχτα. Είχα αρχίσει και αγριευόμουν το καλοκαίρι που κάναμε εκπομπές, που ξυπνούσαμε μέρα, κοιμόμασταν μέρα. Λέω πότε είναι η ρημάδα η νύχτα. Αυτό ήταν, ήταν από τις πιο δύσκολες περιόδους γιατί είχε και ζέστη πολύ. Δεν είναι ότι ξυπνάγαμε με φως και λίγη δροσιά. Είναι ότι πήγαινε σε ρή. Βελτιώνονται τα πράγματα, θέλουμε να πιστεύουμε. Σε κάθε περίπτωση και να μην βελτιωθούν, έχουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε η χειρότερη παρέα, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτό είναι το Mappe Show. Να σας πω ότι έχουμε καβάντζα στο ντουλαπάκι, έχουμε καβάντζα στην τσάντα, έχουμε στο ντουλάπι της κουζίνας, εκεί που βάζουν οι γονείς τα. Ή εσείς ρε παιδί μου, βάζετε τα snacks. Η μάνα μου τα άκρυβε πίσω από τα μακαρόνια να μην τα βρούμε και καλά. Μπράβο. Όλοι έχουν το σημείο που πάνε και τσεκάρουν που βάζουν οι γονείς, κάνα πατατάκι, κάνα snack. Εδώ όμως μιλάμε για αμαρέτη. Μιλάμε για υγεία, μιλάμε για νοσταλγία, μιλάμε για αναμνήσεις, μιλάμε για τα πιο iconic ελληνικά γκοφρετάκια, είτε στην κανονική την πλακέ τη συσκευασία, είτε στα minis που τα απολαμβάνεις επίσης. Και τα κερνάς κιόλας. Βασικά δεν κερνάς κανένα, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, ξεκινούν και τα σχολεία. Ένα αμαρέτη είναι πάντα. Δεν είναι μόνο χρήσιμο, είναι και γούρι. Να σας το πω και έτσι, είναι και γούρικο. Είναι νόστιμο, είναι χρήσιμο, είναι και γούρικο. Είναι το σύμβολο της καθημερινότητάς μας, των σχολικών μας χρόνων, της επανέναρξης της σχολικής χρονιάς. Έχει και διαγωνισμό. 10 νικητές θα κερδίσουν στο πιο γλυκό back to school διαγωνισμό. Το πιο στυλάτο eco-friendly lunch bag, το κουτάκι τέλος πάντων του κολατσιού σας, γεμάτο με τα αγαπημένα αμαρέτη classic, και το πιο γλυκό ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς είναι γεγονός. Μπαίνετε στην επίσημη σελίδα των αμαρέτη, στο αμαρέτη κάτω Παύλα Γκρίς, στο Instagram. Αμαρέτη, άμα βάλετε στο Instagram, θα μπείτε εκεί, θα ακολουθήσετε τις οδηγίες και θα κερδίσουν 10 νικητές. Όχι ένας και δύο, 10. Το πιο στυλάτο eco-friendly lunch bag γεμάτο με τα αγαπημένα αμαρέτη classic. Προσέξτε, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Να το ξέρετε. Τι ωραίο, ρε παιδί μου, αυτό. Ειδικά το αμαρέτη, όταν λες, αχ, να είχα λίγο γλυκάκι τώρα, είναι όνειρο. Παιδί μου, εμάς το πιο παλιά στο σχολείο κερνούσαν και για γιορτές. Ναι, και ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε και στη δουλειά μπορείτε να κεράσετε, ναι. Και για την επάνωδο, ας πούμε, για το καλό φθινόπωρο. Όχι, δεν χωνευόμαστε στα γραφεία, δεν θέλουμε καλά. Να δίνουμε. Είναι το. Χωνευόμαστε, δεν μας χωνεύουνε, γιατί εδώ πέρα είναι γεμάτο γλυκά το ψυγείο. Εσύ δεν κεράστηκες τίποτα κι εγώ. Ούτε εγώ. Αυτοί μεταξύ τους κερνούνται. Άρα αυτοί μεταξύ τους πηγαίνονται. Ποιος έχει φέρει γλυκά. Κερνιούνται. Χωνεύονται. Άλλο αυτό. Να πούμε. Να πω καλημέρα στο κουμπάρο μου. Λέει, ο κουτσούμπας είναι η λύση. Λέει ο Γιώργος. Ναι, ναι. Ορίλη. Εγώ, ο πατέρας μου και εσείς, κύριε Λιλί μου. Εμείς οι τρεις άνθρωποι. Μαζευτείτε να πάτε. Ναι. Ρε, παιδιά, θα σας το πω τώρα. Ήτανε στο χωριό καμιά δεκαριά. Ναι. Ο πατέρας μου, ο νονός μου και 5-6 άλλοι.
Καθαρή κουκουέ, κανονική δηλαδή, χωρίς λεφτά, χωρίς πισίνες και χωρίς τίποτα. Και σκάει ρομαντική, εκείνη, ρομαντική. Και πηγαίνανε, ας πούμε, σε κάτι εκεί τέτοια, τιμάγανε κάτι δικούς τους, κάτι ωραία, αυτά. Ναι, μαζευότανε 5 αγροτικά να κάνουν δίθεν συλλαλητήριο αγροτικό. Τέλος πάντων. Κάποια στιγμή σκάει αυτή η ιστορία με το ΣΥΡΙΖΑ εκεί κοντά στο 15. Φεύγουν οι μισοί. Πω. Και μένει πατέρας μου, νονός μου και άλλος ένας. Και τι ανακαλύπτουμε? Τι? Ότι ο τρίτος είχε λεφτά πάντα. Oh. Άντε ρε. Ναι. Oh, μεγάλη απογοήτευση. Εντάξει, μπορεί να είσαι ρε παιδιά τώρα. Πάνε αυτά. Πάνε αυτά τα στερεότυπα ότι αυτός που δεν έχει λεφτά είναι αριστερός και αυτός που έχει λεφτά είναι δεξιός. Α, όχι, εμείς έχουμε τα στερεότυπα. Ναι. Ως πολιτική ιδεολογία, ένας άνθρωπος που έχει λεφτά δεν μπορεί να υποστηρίζει την αριστερά. Μακάρι θα τους θέλαμε. Πάντως κάποιος το έλεγα, κάποιον διάβαζα έτσι βιομήχανο. Ο οποίος έλεγε πώς μπορώ εγώ να έχω την ίδια ιδεολογία με τον εργαζόμενο, ο οποίος, πολιτική ιδεολογία, ο οποίος διεκδικεί τα δικαιώματά του από εμένα. Και εγώ να μοιράζομαι την ίδια πολιτική ιδεολογία μαζί του. Ποιος φταίει, ποιος ψηφίζει δηλαδή, λάθος. Ναι, δεν μπορεί αυτός που ζητάει λεφτά από μένα να έχω την ίδια πολιτική ιδεολογία και εγώ με εκείνον, σαν να ζητάω κι εγώ λεφτά από μένα, ενώ εγώ τα έχω. Ναι. Δέσμο, προχωράμε. Κουτσούμπας μόνο. Έλα, τα μηνύματα των Απόρ γιατί τους πήραμε. Κάναμε φροντιστήριο, παιδιά. Δεν θα γίνεται έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων τώρα επειδή το πήρε η κουβέντα. Μετά έχουμε την Αμάτα και θα τηρηθεί το ημερολόγιο. Το πρωτόκολλο. Να πούμε καλημέρα στις μάπες μας. Ο Αλέξανδρος λέει: καλημέρα. Δουλεύω ως πολιτής σε είδη σούπερ μάρκετ. Έχει δίκιο ο Βασιλάρας. Ναι. Το καλάθι είναι τρομερή παπάντζα. Ούτε η Ιωάννα λέει να το έχει φτιάξει. Ευχαριστώ, ρε Αλέξανδρε. Τα προϊόντα αυτά, λέει, είναι τα προϊόντα που έτσι κι αλλιώς είναι πιο φθηνά. Ιδιωτική ετικέτα που έχουν πάρει 40% αύξηση και τους κάνανε μια έκπτωση 5%. Που και καλά θα μείνει σταθερή για ένα διάστημα όμως. Περίμενε, δηλαδή, εγώ σου κάνω ψεύτικη όπως κάνανε παλιά στις εκπτώσεις. Ναι, τα ανεβάζανε. Στο Black Friday. Ναι. Ανεβάζανε και μετά λέγανε. Και μετά σου λέγανε φοβερή έκπτωση και τέτοια. Ναι. Είναι νομίζω η άνοδος. Ανεβάζανε, ξέρω, 60% και μετά κατεβάζανε 40 και λέγανε 40% μείον. Ενώ ουσιαστικά είχαν 20% κέρδος. Εδώ νομίζω ότι η αύξηση στις τιμές είναι πιο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, σου λέει, εκεί ας πούμε που το μακαρόνι ιδιωτικής ετικέτας είχε πριν κάποια χρόνια 50 λεπτά σταθερά. Όταν λες ιδιωτικής ετικέτας, τι εννοείς? Αυτά που φτιάχνουν τα σούπερ μάρκετ του Γκαρέζο, μακαρόνι Ουγγαρέζο. Κατάλαβα. Εκεί, όπως λοιπόν, τα παλιά τα ποιμή. Ακριβώς. Ναι. Αυτό, ας πούμε, εκεί που είχε το μακαρόνι, θυμάμαι εγώ, γύρω στα 50 λεπτά, 1 ευρώ ξεκίναγαν τα μπραντ και πάει λέγοντας. Τώρα έχει φτάσει αυτό γύρω στο 1 ευρώ, σου λέει. Οπότε η μείωση 10% που θα μου κάνει για το καλάθι δεν το φτάνει ούτε στην προγενέστερη τιμή. Μάλιστα. Ερώτηση. Ναι. Αυτά τα ιδιωτική ετικέτα. Ναι. Μάπες και εσείς πείτε. Ναι. Είναι. Πώς τα παράγουν αυτοί οι σούπερ μάρκετ έχουν? Δεν έχουν βιομηχανίες? Υπάρχουν πολλά. Όχι, υπάρχουν σούπερ μάρκετ τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν δική τους παραγωγή. Δηλαδή έχουν όσπρια. Φτιάχνουν μακαρόνια τα σούπερ μάρκετ. Συνεργάζονται με μικρές εταιρείες που τους δίνουν το δικαίωμα να βάζουν την ετικέτα αυτό πάνω. Αυτό ακριβώς. Λογικά κάνει Mary, ξέρω εγώ, MV by Mary, Σνατσάκι. Λογικά κάπως έτσι γίνεται, γιατί έχουν όσπρια, έχουν ζυμαρικά, έχουν αλεύρια. Μεγάλα. Μα μου λες ότι το σούπερ μάρκετ φτιάχνει τα μακαρόνια. Δεν είπα ότι έχει φτιάξει με ένα ολόκληρο εργοστάσιο και παράγει. Προφανώς κάνει κάποιες συνεργασίες. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν και σούπερ μάρκετ. Δεν μπορώ άμα να το δεις σούπερ μάρκετ, στον το πίσω διάδρομο, που πίσω από τα απορριπαντικά, έχει μια πορτούλα. Εκεί από πίσω φτιάχνουν τα μακαρόνια. Σταμάτα, μωρές. Έχει εργάτες από πίσω. Έχει εργάτες. Είναι ανάλογα τη συνεργασία. Μπορεί να είναι είτε αυτό που λέμε μια μικρή βιοτεχνία, που πολλές φορές αναφέρεται κιόλας. Μηχανία, ρε. Μία μικρή βιομηχανία, ναι, ή μικρές φάρμες, ας πούμε, ανάλογα με τα προϊόντα. Ή μπορεί να είναι και η περίπτωση που παίζει πάρα πολύ και στο εξωτερικό. Τι, ήρθε το κορίτσι σου? Ήρθε η μπούκα. Ανθισμένη μπούκα. Μπούκα μου! Α, τι μαλάκι είναι αυτό. Το σκούρι, ναι. Μπράβο, αγαπητέ. Είσαι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εμένα μ' άρεσε το λίγο πιο ανοιχτό. Γυναίκες, μην πει μια καλή κουβέντα. Α, μ' άρεσε όμως. Τονίζει τα μάτια σου αυτό. Το τονίζει τα μάτια σου. Κοίτα. Να τα. Αχού. Είσαι και το κονσίλερ. Για πες ρε Βασίλη. Είναι λοιπόν και η περίπτωση που παίζει πάρα πολύ και στο εξωτερικό αλλά και εδώ. Μεγάλα εργοστάσια που παράγουν γνωστά μπραντ παράγουν και δίνουν προϊόντα για να βάλεις εσύ τη δική σου ετικέτα. Δηλαδή, εγώ που κάνω. Και έχουν κέρδος. Βέβαια έχουν κέρδος. Δηλαδή, αν εγώ είμαι ο Ακάκιος, σου λέω τώρα. Ναι. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Και σου δίνω και μερικά μακαρόνια σε ένα που έχει στο σούπερ μάρκετ Βασίλης για να λες Βασίλης. Ναι. Εγώ βγάζω κέρδος από αυτό, αφού εγώ ως Ακάκιος τα πουλάγα πιο ακριβά. Μπορεί. Εκτός αν είναι τίποτα περισσευούμενα. Όχι, μπορεί να γλιτώνεις από τη διανομή, μπορεί να γλιτώνεις από τη συσκευασία. Έχουν αυτοί τρόπους. Για παράδειγμα, διάβαζα τις προάλλες, γιατί διαβάζω με πιάνει και διαβάζω και κάτι οικονομικά νέα, για μια παγωτοβιομηχανία την οποία ο ιδιοκτήτης την πούλησε. Την αστή. Διατηρώντας το δικαίωμα να παράγει εκείνος το παγωτό. Σου
πουλάω το brand, αλλά εγώ το παράγω. Και στο πουλάω για να το πουλήσει. Όπως το Μάτι που όταν ήθελε να το πουλήσει ο Αντρέας έλεγε θα σας το πουλήσω, αλλά θα είμαι εγώ ο general manager. Αυτό. Έτσι γίνεται. Πάω μαζί. Ναι, κατάλαβα. Η Αγγελική λέει. Sorry, επειδή το διάβαζα επίσης. Το διάβαζα. Όχι, προχωράμε. Ναι. Η Αγγελική λέει: παιδιά, έπαθα σοκ. Πήγα σε γνωστό παιχνιδάδικο να αγοράσω όλη τη γραφική για τον παιδικό σταθμό τη μικρή μου και έδωσα 85 ευρώ για όλα αυτά που ζητούσαν. Και την άλλη εβδομάδα λέει: θα ψωνίσω για την άλλη μου κόρη που πάει Δευτέρα Δημοτικού. Πω, πω, παιδιά, και δεν βάζω μέσα λίγα παπούτσια, ρούχα και όλα μια αυτά. Φόρμα, που τα παιδιά, μια φόρμα, ένα τζακετάκι. Και, όλα αυτά. Και εδώ μιλάμε, παιδιά, για την μέση τάξη. Τη μεσαία τάξη. Ναι. Δεν λέμε για ανθρώπους που λένε ότι έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε λεφτά. Λένε, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν και τη δουλειά τους, μπορεί να έχει και η σύζυγος ή ο σύζυγος τη δουλειά και έχουν, επειδή τα έξοδα είναι συγκεκριμένα, τα καθημερινά αλλά και τα έκτακτα, που μπορεί να είναι από το Νίκη μέχρι τις διακοπές μια φορά το χρόνο που πρέπει να πας. Εννοείται. Έτσι, δεν τα βγάζουν πέρα. Και ξαναλέω, δεν μιλάμε για ανθρώπους που είναι στο όριο της φτώχειας. Όχι. Ούτε για υπερβολές αυτά, τώρα είναι σχολική γραφική ύλη. Δεν είναι το πάρτι γενεθλίων του παιδιού με κλόουν και πυροτεχνήματα. Κοίταξε τώρα, εξαρτάται και το σχολείο που πηγαίνει το παιδί. Ας πούμε, εγώ στο προηγούμενο που ήταν ιδιωτικό, μας ζητούσανε καπέλο, κρατήστε λίγο τα μαλλιά σας, 300 ευρώ για τη γραφική ύλη. Δεν την παίρναμε εμείς. Ζητούσαν να τους το δώσουμε, που συγγνώμη, ό,τι και να πάρεις, δεν κοστίζει τόσο. Στο σχολείο που πάει τώρα η κόρη μου πέρυσι. 300 ευρώ είναι για να τους το γράφουν οι ίδιοι. Αυτό ακριβώς. Ναι, μα πραγματικά να γράφει το μολύβι μόνο του. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, που μας δώσανε τη λίστα με όλα αυτά που έπρεπε και ζητούσε το σχολείο, στο παιχνιδάδικο που πήγα έδωσα 30 ευρώ. Για όλο το χρόνο. Okay. Που θέλανε και χρωματιστά. Και ήταν και δραστηριότητες. Και ήταν δραστηριότητες. Σημασία έχει και αυτό, ναι. Πήγες, θα πήγες τη γραφική του παιδιού, τα τζάμπο. Γιατί να μην πάω. Πήγες. Μωρή ο Άννα. Ρωτάω, ρε παιδί μου, ρωτάω. Παιδιά, συγγνώμη, ναι. Δεν πουλάνε, δεν πήρα αυτά που χρειαζόταν. Όλα ιδιωτική ετικέτα. Όλα ιδιωτική. Δίπλα και κάτι καθαριστικά για πέτα. Να σου πω, το τζούμπο μου πήρε ιδιωτική. Το χάραγα του παιδιού να πάρει με κανένα όμο. Σταμάτα. Έλα, μόνο να πα στο χαρτί να μου το ρωτήσω. Ήσχενη συσκευασία. Να πάρει το στυλό, το τραβήξει. Δεν σου πήρα μπλοκ ζωγραφική, εδώ στο λαδόχαρτο. Δεν τρέπεστε. Η Αθηνά όμω λέει: να δει, λέει, τη βάζουν μέσα στο καλάθι. Λέει: πήγα προχθέ στη βαφτιστήρα μου. Τα παιδάκια θέλουν τα σχολικά με του ήρωε πάνω που θαυμάζουν. Δεν θέλουν, λέει, τα άκυρα που βάζουν στο καλάθι. Και αυτό είναι αλήθεια, ρε παιδιά. Τώρα τι να κάνουμε. Επίση, μην νομίζετε ότι μπορείτε να τα κουμαντάρετε τώρα 5 χρονών και 5,5-6 να πάρετε ό,τι θέλετε εσεί. Αυτά έχουν κοπεί. Έτσι και πάρεις το παιδί μαζί, θα σου πει: εγώ θέλω αυτό, τον ήρωά μου. Εντάξει. Δεν είναι κάπου στη μέση η αλήθεια. Άμα του πει σε όλα ότι θες εσύ, θα του πει: θα πάρεις εσύ αυτό, αλλά το άλλο θα πάρεις αυτό. Ναι, εντάξει, σίγουρα κάνεις μια συμβόλαια, αλλά τα παιδάκια θέλουν αυτά που του. Για τον Νίκο που λέγαμε πριν για τα αστέρια, λέει: παιδιά, λάθος. Άσε μας, Νίκο. Έλα, περίεργο. Δεν το πιστεύω. Εμείς λάθος το μάθος. Έλαξτε και πάλι. Τα πεφταστέρια είναι κομίτες, λέει, που πέφτουν και μπαίνουν στην ατμόσφαιρα και λόγω της τριβής καίγονται. Μάλιστα. Τα αστέρια δεν είναι πλανήτες που φωτίζονται από τον ήλιο, αλλά άλλοι, άλλων ηλιακών συστημάτων που φωτίζονται από άλλο ήλιο. Νίκο, μισά τα ξέρεις. Έλα και τώρα. Εσύ μάπας είσαι, μισά τα ξέρεις. Επειδή σε βλέπω ποιος είσαι, μια ζωή αντίδραση είχες. Έλα, Νικολάκη, προχώρα. Προχώρα, προχώρα. 104,6 My Radio. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. My Radio 104,6 και Mappe Show, αυτό που ακούτε. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Χειρότερη, παιδιά. Προσπαθούμε να τη βάλουμε σε μια σειρά, αλλά δεν γίνεται. Γιατί 18 χρόνια τώρα αυτό είναι το Mappe Show. Δεν έχει αρχή, δεν έχει μέση, δεν έχει τέλος. Είναι μια παρέα. Μια παρέα που έρχεσαι όπως ξύπνησες και καταλήγεις να χαμογελάς για να κάνεις τους άλλους να ανησυχούν. Λοιπόν, έχω συγγνώμη, Ιωάννα, ξέρω ότι θες να μιλήσεις. Καταρχάς βγήκε το κείμενο όμως του YouFly. Τετάρτη σήμερα, ε. Μπείτε, γιατί λέω αλήθειες σοβαρές. Φοβερές αλήθειες. Ελεύθερο να σου πω κάτι. Ναι. Έγραφες όλο το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, και ναι, δεν είναι τώρα το θέμα ξεκούρασης μόνο. Δεν υπάρχουν και πολλά θέματα τώρα. Δύσκολο, για να κρατήσεις το επίπεδο που έχεις όλο το χειμώνα. Πόσα να πεις και πώς να τα πεις. Εγώ το κρατάω το κείμενο αυτό στο YouFly, το οποίο μάλιστα από ό,τι. Να το πω, δεν πειράζει. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται η συνεργασία μου, γιατί αλλάζει στυλ το site. Δεν θα έχει πια συνεργάτες. Και εκπομπές τι θα κάνουν, καλέ, που βγάζανε 5 θέματα από αυτό το κείμενο κάθε εβδομάδα. Είναι αυτό. Με στεναχωριέμαι περισσότερο που θα χαρούν κάποιοι. Που το είχαν λίγο, σφίγγανε που έβγαινε το κείμενό μου, γιατί ξέρανε ότι. Και αντίστοιχα. Καλά, δεν υπάρχουν άλλα site να κάνεις το κείμενο. Πολύ εύστοχο αυτό που λες. Δεν υπάρχουν, δυστυχώς θα το πω και θα το παύλα το καταγγείλω. Χαίστηκα δηλαδή, αλλά θα το πω.
δεν υπάρχουν, Ιωάννα, γιατί ο καθένας έχει τα συμφέροντά του και δεν σε αφήνει να γράψεις. Ενώ στο youfly.com, στον Κατσαρίδη, να το πω κιόλας, ποτέ δεν μου είπαν. Την ελευθερία, βέβαια. Και αυτοί έχουν συμφέροντα. Είναι, έχουν και την, το Παλάς και την. Πώς λέγεται η εταιρεία όλη. Τέλος πάντων. Ναι. Όχι, δεν είναι ελληνική θεμάτων αυτή. Τέλος πάντων, έχουν τα θέατρά τους. Εκεί πέρα υπάρχουν συμφέροντα με ηθοποιούς, με την τηλεόραση. Ο Αλέξανδρος ήταν. Στα media, ο άνθρωπος ήταν. Στη ΦΕΗ. Όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε, ήταν με τη Μαλέσκου που την έχω πάει γόνα. Φέτος είναι στο breakfast που το έχεις πάει γόνα. Το breakfast το έχω πάει γόνα. Δηλαδή, ποτέ δεν μου είπε, έχω να το λέω, ποτέ δεν μου είπε, ο Χρυσή με ζορίζει, φάτο αυτό. Ακόμη και για τη Μεσαροπούλου που είμαστε ομόσταυλοι, βέβαια και εγώ το σεβάστηκα αυτό. Ποτέ δεν την. Εντάξει, είπα κάποιες φορές στις αντιρρήσεις μου, αλλά ως εκεί. Ακόμη και στις αντιρρήσεις όμως ποτέ δεν μου πέρεσε μου. Τι να μην πώς παρεξηγηθεί κτλ. Οφείλω να το πω αυτό. Αυτό δεν το βρίσκεις. Δεν το ξαναβρεις βασικά. Δεν υπάρχει πουθενά. Θυμάστε ότι στο προηγούμενο. Άλλη μια στέγη που έχω αλλάξει δηλαδή. Στην Parking Well εκεί. Μου κόβανε τα κείμενα κάθε φορά που μιλούσα για την καινούριο. Πετσόκομα. Ναι, γιατί και εμείς εδώ έχουμε μια παρουσιάστρια. Κάτσουμε να μας τη βρεις εσύ με το κειμενάκι σου. Σωστό, δεν λέω. Αλλά την τελευταία φορά που μου κόψανε κάτι που είπα καλό για πανελίστα της. Ναι, αλλά θα τους έκοβε καλό για καινούριο. Τέλος πάντων. Έτσι να κάτω. Δεν θα το ξαναβρεις αυτό. Τέλος πάντων, αλλάζει τώρα το προφίλ του site. Θα γίνει και έτσι το ολοκληρώνουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση κρατάω με ένα προφίλ εγώ. Συγγνώμη τώρα που λέω για το εγώ, αλλά εντάξει. Χρονογραφήματος, δηλαδή μπορεί να πάω ένα ταξίδι και να γράψω για το ταξίδι. Μπορεί να πούμε μια συζήτηση έκανα με την Ιωάννα και να γράψω συζητούσα με την Ιωάννα αυτό. Δεν είναι αμιγώς τηλεοπτικό να πρέπει να έχω ρεπορτάζι άποψη. Ναι, εννοείται. Γι' αυτό με πήγε περισσότερο, με τράβηξε και το καλοκαίρι και το έχω και ανάγκη να γράφω πολύ. Μακάρι να βρω να συνεχίσω να γράφω κάπου που να μπορώ όμως. Γιατί άμα είναι και προσβλητικό για έναν δημοσιογράφο, δεν δηλώνω, αλλά έναν άνθρωπο που. Δημοσιολογεί, είναι προσβλητικό να τον λογοκρίνεις. Νιώθεις ότι σε υποτιμούν, ότι σε υποβιβάζουν. Τι κάνουμε τόσα χρόνια, δηλαδή, άμα έρχεται ο ένας και. Κάθομαι, γράφω και πηγαίνει και με ένα delete μου κόβει ολόκληρα κομμάτια κειμένων ή υπεραγράφους. Πώς θα σου φαινόταν αν άνοιγε ένα site? Είναι στο εξωτερικό, είναι μεμτό. Ε? Αν άνοιγαμε ένα site και έγραφε σε εμάς. Και ξέρετε τι έγινε. Να ψαχτώ για ΕΣΠΑ. Άντε να σας πω τώρα. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Θυμάστε επί COVID που δόθηκαν οι επιστρεπτές. Βέβαια. Ωραία. Και όχι μόνο. Όχι, βλακία είναι αυτό. Οι επιστρεπτές πήραν πολύ χωρίς να. Είναι άλλη συζήτηση. Το έχουμε και ξαναπεί. Η περίφημη λίστα Πέτσα. Ναι. Έχει σχέση με τον COVID. Ναι. Αυτό, μάπες, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, ήταν κάποιοι άνθρωποι που η κυβέρνηση. Στα μέσα. Media. Ναι. Άνθρωποι media, ναι. Που είχαν site ή κανάλια. Ανάλογα με το μέγεθος, τέλος πάντων, του media που είχες, έπαιρνες κάποια χρήματα αντί για διαφήμιση. Ναι. Σου πληρώναν το χρόνο σου για να παίζεις αυτά τα spot με τον Παπαδόπουλο που έλεγε. Θα μου πείτε, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ναι. Ναι. Τι να κάνουμε. Για τον COVID. Για να ενημερωθεί η κοινωνία. Δεν κακό. Όχι, όχι. Σωστό είναι. Το κακό είναι τα χρήματα αυτά και τα κονδύλια να κατευθύνονται ανάλογα με ακριβώς τα κόμματα, τις πολιτικές, ναι, της κυβερνήσεως. Το λέω γιατί το λένε η αντιπολίτευση ως λίστα Πέτσα για να κατηγορήσει. Ναι. Η ιδέα είχε μια λογική. Ναι, ότι βέβαια. Εσύ το χρόνο σου που θα μου δώσεις για να παίξεις το σπότ με τον Παπαδόπουλο για να ενημερωθεί η κοινωνία για τον COVID, θα τον έδινες στη διαφήμιση του τάδε απορριπαντικού. Ναι. Οπότε τον πληρώνω. Αυτό ήταν η αρχική σκέψη. Έλα όμως που αρχίσαν. Μάλλον αυτό που φέρονται να έκαναν είναι να έδιναν από εδώ και από εκεί στα μίντια, σαν να τα εξαγόραζαν λεφτά. Γι' αυτό κατηγορούνται. Ακριβώ. Αυτό είναι όταν λέμε λίστα Πέτσα. Αυτό εννοούν. Ότι δίνατε. Ήταν μια δικαιολογία για να δώσετε στους ημέτερους, στους δικούς σας δηλαδή, ότι λεφτά από κάτω το τραπέζι. Και να σας δώσουν και με τη σειρά τους μετά, δηλαδή κάνε μου ένα καλό κειμενάκι για το Βλάχο. Ακριβώς. Τότε λοιπόν, ακούστε τι παίχτηκε. Πήγανε διάφοροι που δεν είχαν καθόλου site και είχαν μόνο το domain. Δηλαδή άνθρωποι που είχαν. Έχω εγώ το ungarezos.gr. Ανενεργό. Πολλοί το κατοχυρώνουν για να μην τους το φάνε και μετά τους το πουλήσουν. Ακριβώς. Μάλιστα, για να μην τους πούνε και τίποτα, πήγαιναν και. Ας πούμε, εγώ είναι σαν να παίρνω τώρα τον Κατσαρίδη και του λέω: να σου πω, Αλέξανδρε, δώσε μου κάμια εικοσαριά κείμενα από αυτά που έχω γράψει. Μέσα στη χρονιά. Μέσα στη χρονιά. Τα κουμπώνω μέσα στο ungarezos.gr. Ναι, ναι. Και πήγαιναν και πήραν λεφτά. 10 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, 50. Καλά, τα κανάλια πήραν περισσότερα χρήματα. Ναι. Λέω, μικροσάιτ. Σε πόσα χρήματα. Κάνανε την αρπαχτούλα τους. 40 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα και καλά μέσω της λίστας Πέτσα για να προωθήσουν τα σποτ για τον COVID, για να ενημερώσουν τον κόσμο. Σε ένα μέσο όμως που ήταν φάντασμα, που δεν υπήρχε. Που δεν υπήρχε, δεν έμπαινε ο κόσμος, δεν ενημερώνονταν, δεν χρειάζεται
να υπάρξει από τη διαφήμιση. Αν βλέπετε τώρα ένα υπέροχα γεγονότα.gr. Ναι. Αυτά είναι κάτι μούφες. Το μοναδικές αλήθειες. Μούφα blogspot. Αυτό, αυτό. Λοιπόν, πάμε μάθος, μιλάτε. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και να θυμίσουμε για ακόμα μια φορά ότι θέλουμε τον κλαψομάπα να βγάλουμε. Σήμερα θα βγάλουμε δύο. Οπότε λοιπόν. Γιατί δεν πήγες διακοπές, ναι. Πες μας τη θλιβερή σου ιστορία. Όσο πιο μίζερος, όσο πιο χάλια, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να πας στην Άνδρο. Θα μπει στην κλήρωση σήμερα, δύο θα βγάλουμε σήμερα, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση, πέντε όλοι και όλοι θα είστε. Τσάπα τα εισιτήρια, τσάπα το ξενοδοχείο και φοβερό ξενοδοχείο, παιδιά, το Περάκης. Έτσι, θα κλάψετε, μπείτε αλλά να... δεν θα είναι τζάμπα. Μπείτε να τσεκάρετε πραγματικά και χρειαζόμαστε και τα προϊόντα της Tommy G, εννοείται. Θέλουμε. Τα έχουμε όλα στον SSR ακόμα, εγώ και τα αντιλιακά μου τα έχω κανονικότατα, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω ότι θα συνεχίσετε το καλοκαίρι. Έχουμε όμως νέα σειρά περιποίησης προσώπου από την Tommy G, με γύρι από μέλισσα, βασιλικό πορτό, πρόπολη και αλουρονικό οξύ νέας γενιάς. Είναι η σειρά B-Line Skin Care. Έχει τέσσερα προϊόντα. Βγείτε στα καταστήματα και βρείτε το χρυσό κουτάκι στα ράφια της Tommy G. Αυτό, με τη μελισσούλα. B-Line Day Cream είναι η κρέμα ημέρας. Έχει κρέμα για τα μάτια. Έχει τη Sleeping Mask, αυτή που βάζουμε εμείς το βραδάκι και σκονόμαστε φράπες. Και έχει και το Serum. Οπότε λοιπόν μην το χάσετε, γιατί όλα αυτά τα προϊόντα που έχει μέσα, ειδικά η γύρι, ο βασιλικός πολιτός, η πρόπολη και το αλουρονικό οξύ, είναι ότι πρέπει για το δέρμα. Να μας το επαναφέρει μετά τις διακοπές, ρε παιδί. Βέβαια. Καλημέρα να πούμε εδώ στους μάπες που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber, στο 698-104-1046. Καλημέρα, λέει η Μελίτα. Επιτέλους από Δευτέρα που αρχίσατε, ξεκινά η μέρα με χαμόγελα και καλή διάθεση. Καλημέρα. Θέμα ημέρας δεν έχουμε βάλει. Να πω εγώ, ναι. Γιατί εκκρεμεί από χθες το θέμα γάμι. Σωστά. Ποιο ήταν το κόστος γάμων? Α, αν βγάζουμε. Αν βγάζουμε ή μπαίνουμε μέσα. Αυτό. Πήρε για το θέμα ημέρας, παιδιά, να το ξέρουμε. Πάμε. Έτσι. Καλημέρα να πούμε και στον Νικόλα που ήταν σίγουρος όταν ξεκίνησε την ιστορία σου το πρωί ότι κάποιο οικονομικό όφελος είχες και είχες χαρεί. Έλα, μωρέ. Ναι. Μετά, θυμίστε μου να σας πω δύο πράγματα. Βασιλική, θέλω ένα φίλερ να φτιάξουμε που θα λέει το θέμα ημέρας για να μας το θυμίζεις, να μας το πετάς και να βρίσκουμε θέμα ημέρας πρωί-πρωί. Πριν ξεκινήσουμε. Το δεύτερο, μετά να μου θυμίσει να σα πω τι έπαθα εχθές. Σας είπα ότι εχθές είχα πολύ καντεμιά. Ναι. Αφού μου λέει και το κανάλι, έλα μου λέει να. Είχες μάτι. Να υπογράψουμε και παίρνω και τη λέω τη γραμματέως του διευθυντή. Τη λέω να σας πω κάτι με όλο το σεβασμό. Εγώ προληπτικός δεν είμαι. Ούτε θα σας πω αυτά τα. Ναι. Αστρολογικά, άστρα, ναι. Ανάδρομοι ερμηνείες. Ναι. Αλλά επειδή σήμερα είναι σαν να μου λέει το σύμπαν. Μην. Ότι δεν με πολύ θέλει. Δηλαδή γίνονται πράγματα απίστευτα. Και τα δύο κλειδιά του αυτοκινήτου μου δεν λειτουργούσαν. Α, και δεν μπορούσα να μπω στο αυτοκίνητό μου, το οποίο ήταν κλειστό. Το οποίο επίσης δεν έχει και χώρο για να μίζας. Έχει δηλαδή, αλλά είναι ένα κάλυμα που πρέπει να το ξεκαλύψεις και άσε να πας στο διάλογο, ταλαιπωρήθηκα. Της λέω αφήστε να το κάνουμε άλλη στιγμή. Όχι, σου λέει έλα. Ναι. Όχι, σου λέει σου είπε έλα. Στο λέω επειδή σε ανακοινώσανε, δεν ξέρω αν πρόσεξες. Μα κάνει να πάνε όλα καλά, χαίρομαι πολύ που σε γύρω. Να πάνε όλα τέλεια. Γλυκάκια δεν βλέπω, εκείνα εκεί τα ταρτάκια με τις φράουλες δεν βλέπω. Γλυκάκια θα πάρεις μόλις υπογράψω και στο ραδιόφωνο. Θα μας φέρεις όμως. Είμαι για να φεύγω και μιλάω και με τον κύριο Τσαπανίτη γιατί χρειάζονται πρωινό στο ρητό στο δρόμο. Για να σφίγγουν οι κόλλοι. Θα βγεις πεζοδρόμιο τελικά. Για να σφίγγουν οι κόλλοι. Να πούμε καλημέρα. Στην κουμπάρα δεν πάω. Ναι. Και εκεί δεν με θέλουν. Δεν θέλουν, οπότε δεν πάω κι εγώ. Τι έχεις κάνει σε αυτή τη ζωή, μωρή κουμπάρα. Ούτε στα ελικόπτερα δεν θέλουν. Να πούμε καλημέρα στη Βάγια που λέει δουλεύω σε εταιρεία που φτιάχνουμε σοκολάτες. Τι ωραία δουλειά, ρε παιδιά. Για μεγάλο σούπερ μάρκετ. Δεν τις τρώνε. Ναι, γιατί. Να σε απογοητεύσω. Θα τις τρώνε κιόλας. Στα ζαχαροπλαστεία μπορεί να τις τρώνε. Εκεί στο εργοστάσιο δεν βάζεις το χέρι σου μέσα στην παραγωγή να τρως σοκολάτες. Καλέ, εκεί που είναι μπροστά σου, δεν θα πάρεις να φας ένα μια κομματάκι. Μια φορά που είχα πάει σε εργοστάσιο που έφτιαχνε σοκολάτες και πάρα πολύ καλές, είναι πολύ βαριά η μυρωδιά γιατί είναι πάρα πολύ η σοκολάτα. Δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Κακάο. Ναι, είναι πολύ βαριά η μυρωδιά. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Έτσι βαριά τι θέλω. Έτσι. Να μείνει αυτό. Ναι. Κράτησε το. Στην εταιρεία λοιπόν που δουλεύω και φτιάχνω σοκολάτα. 8 και 13 είναι. Α, δεν τρέπεστε λίγο. Είναι βαριά η σοκολάτα. Λοιπόν, για μεγάλα σούπερ μάρκετ λέει. Φτιάχνουμε. Να σήκα. Καντολή στην μπάντα. Φτιάχνουμε λέει με δική τους ετικέτα. Ορίστε η Βάγια. Το έστειλε τώρα ο Γιάννης Βαπτιστής Ζαν Μπατίστ Μωραΐτης. Έλα στο φίλο μας καλημέρα. Έστειλε, αλλά τώρα επειδή κάτι ανεβάζω τώρα το σωρέ θα το διαβάσω. Κι άλλη μάπησα εδώ μας έχει. Ιδιωτικής ετικέτας λέει είναι. Να το.
Και άλλη μάπισσα μας έχει στείλει εδώ ότι γνωστή η εταιρεία, ας πούμε, τα μακαρόνια που ξέρουμε, φτιάχνει και για ιδιωτική ετικέτα σούπερ μάρκετ. Το οποίο προφανώς έχει την ίδια τεχνογνωσία και ποιότητα της εταιρείας. Ναι. Τώρα κάτι εκεί με τη διανομή, ναι, με τη συσκευασία, στο... με τη διαφήμιση. Συνήθως αυτά είναι που τα έχεις, είναι προϊόντα τα οποία είναι αποθηκεύσιμα. Ναι. Ή αυτά που μπορεί να δίνεις, πώς τα λένε όταν πηγαίνεις προϊόντα που λένε φέρτε μας, αλλά να είναι προϊόντα. Μακαρόνια, ναι, αλεύρια, ναι, ναι, φρυγανιές, αυτά που διατηρούνται. Ναι, που διατηρούνται, που δεν χαλάνε. Αλλά εγώ, αν πάθει κάτι, από ποιο θα ζητήσω το λόγο, άμα το κάνεις το σούπερ μάρκετ. Όχι, είναι, έχει... Δεν το πω, είναι ποινή. Δεν ναι. Υπάρχει πια. Α, υπάρχει Μαρινόπουλος. Αλλά δεν υπάρχει Πριζουνίκ. Έχει μπραντ. Εννοείται. Με την τούφα στο μαλλί. Σαν ανθρωπάκι αφροδίσιο νόσημα ήταν. Αυτό έχει μπραντ. Δηλαδή το σούπερ μάρκετ Ουγγαρέζος έχει το μπραντ Cooper και εκεί θα πας να ζητήσεις τα ρέστα. Α, έχει. Ναι, ναι, ναι. Έχει πάνω. Ναι, ξέρω. Αλλά ας πούμε, ένα που σκέφτηκα τώρα ότι γλιτώνει πάρα πολύ είναι το κομμάτι της διαφήμισης. Τώρα που μιλάτε αυτό για αυτά και λέμε και επιχειρηματικά. Ναι. Γιατί πήγα να σας πω πριν ότι η μαγιά ενός επιχειρηματία που εμένα δεν πάει καθόλου το μυαλό μου σε αυτά είναι να φτιάξεις ένα μπραντ, να γιγαντωθεί αυτό, να το πουλήσεις, να μην σε πιάσουν τα συναισθηματικά ψυχοπονιάρικα και να, αυτό που έλεγες πριν, να μείνω CEO, να τη δώσω την εταιρεία. Για να πάρεις ένα κομμάτι από την εταιρεία που έχεις φτιάξει εσύ, να πάρεις τα λεφτά. Αυτή είναι η επένδυση. Και να φτιάξεις αν θες κάτι άλλο. Να κοιτάς όμως τα λεφτά, να μην λες πως το είχα και πως μου το κάνανε και δεν ήταν αυτό το όραμά μου. Φτιάχνεις την εταιρεία, την πουλάς. Την παίρνεις ένα ευρώ και τη φτιάχνεις ένα ευρώ και την κάνεις 10 ευρώ. Την πουλάς λοιπόν, έτσι έκανε τα πολλά λεφτά ο Κοντομινάς. Ναι. Λοιπόν, περίμενε. Και όταν την πουλάς, παίρνεις πίσω 5, δικά σου 5, η μισή εταιρεία είναι. Αλλά εσύ δεν έχεις σχέση πια με την εταιρεία. Πρέπει να αφήσεις τους συναισθηματισμούς και να την αφήσεις να φύγει την εταιρεία και να φτιάξεις πάλι καμία άλλη. Αυτό λέω. Ότι την πουλάω εγώ την εταιρεία, παίρνω 10, ας πούμε. Όχι, 10 την πουλάς. Αφού την έφτιαξε ένα, έχει 100. Κάτσε, ρε φίλε, άμα την πουλήσω 10, γιατί να πάρω 5. Πόσο. Τι. Θα φτιάχνω μια εταιρεία. Η αξία της είναι 10. Α, η αξία της είναι 10, αλλά εγώ την πουλάω 5. Όχι. Αχώ. Δεν κατάλαβα. Ωραία, τι πάθαμε. Εκεί που θέλω να κάνω. Την πουλάς και κρατάς ένα μικρό ποσοστό στην εταιρεία. Α, για να έχεις και ένα εισοδάκι. Ναι, τα 10 τα παίρνεις. Ωραία. Αλλά δεν θα έχεις πια το 100%. Ναι, ναι, συμφωνώ. Αυτό είναι το 5. Απλά ρωτάω εγώ τώρα. Όταν θα την πουλήσεις, θα κάτσεις μετά και ή θα πάρεις μια άλλη εταιρεία να κάνεις το ίδιο. Αν είσαι επιχειρηματίας, πάλι δίνεις, όχι ένα ευρώ, δίνεις 2 ευρώ αυτή τη φορά και φτιάχνεις μια άλλη. Και πάλι ακριβώς. Και κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το επιχειρήν. Επιχειρήν. Δεν έχω μια εταιρεία και πάω προς πάπο. Θα σε πάω σε αυτό με τον Ντανιμανίδη να κάνεις deal. Θα θέλω να πάω στο Dragon's Den. Και θα το πω με αφορμή ένα δημοσίευμα της ναυτεμπορικής, γιατί πρέπει να το πω. Γιατί είναι και. Όχι, θα το πω, γιατί είναι ο οικονομικός του διευθυντής, είναι φίλος μου και δικός μου λογιστής επίσης. Λοιπόν, πώς δικαιώθηκε ο Πετρετζίκης. Διάβαζα από το γυμνάσιο. Ναυτεμπορική. Ναι, κάποιος μας είχε χώσει καθηγητής και μου έμεινε μετά. Τι διάβαζες εσύ στην ναυτεμπορική από το γυμνάσιο? Ό,τι καταλάβαινα. Αυτός από το Αγρίνιο ήρθε να μας μάθει οικονομικά και να τρώμε. Δεν ξέρω οικονομικά. Δεν αντινόμαστε. Όχι, αντινόμαστε. Δεν ξέρω καθόλου οικονομικά. Απλά μας είχε χώσει, μου είχε φανεί πολύ ενδιαφέρον και μετά έλεγα, ρε παιδί μου, ως φοιτητής, άνοιξε ένα site, άνοιξε μια εφημερίδα. Ναι. Τέλος πάντων, έλεγε για την κίνηση που έκανε ο Άκης, που πέσαν όλοι οι καλοθελητές Ελληνάρες πάνω του, ότι ο Άκης έπεσε έξω και φαλήρισε γιατί πουλάει τα εστιατόρια. Τις επιχειρήσεις. Ναι. Όχι. Είδε τι έρχεται στην εστίαση. Αυτό το γράφει η ναυτεμπορική, δεν τα γράφω εγώ. Και έκανε. Γιατί επίσης το timing είναι πολύ σημαντικό. Τη σωστή στιγμή, τη σωστή κίνηση. Έδωσε αυτά και τα έδωσε με κέρδος, χωρίς ζημίες. Χωρίς ζημίες. Και μετά συνέχισε σε άλλο επιχειρηματικό τομέα. Α, okay. Αλλά ναι, και πέσανε όλοι οι Λινάρες και φαλήρισε ο Άκης. Είδατε, πάει το μαγαζί του, έκλεισε. Ναι, μένει κόσμος έξω, γίνεται αλλιώς. Και το μαγαζί στην Αγία Παρασκευή έκλεισε. Όχι, τα πούλησε την κατάλληλη στιγμή πριν πέσει όλο αυτό που λέγαμε το λάδι, ανέβηκε το λάδι, τον ήπιε η εστίαση. Εσύ, Βασίλη, διάβαζε την ναυτεμπορική, γιατί ας πούμε. Κόλλησε τώρα με αυτό, ναι. Ναι, μα κόλλησε, γιατί πρέπει να έχει κάποιο. Ρε παιδί μου, trigger, πώς να σου το πω. Λεφτά. Πρέπει να έχει λεφτά. Δεν είχα, αλλά έλεγα πώς θα διαχειριστώ τις ελιές του πατέρα μου αυτά τα 50 δέντρα. Για να δω στην ναυτεμπορική. Λοιπόν, η Μάνια Λιβιζάτου, η φίλη μας, η αγαπημένη και δημοσιογράφος, να τη βάλουμε στο φίλερ την Μάνια. Ναι. Η σύνδεσή μας με την ενημέρωση από το Μέγκα. Λοιπόν, εγώ πάντως, λέει, που έχω γίνει κουμπάρα 2 φορές, έχω μπει μέσα και τις 2. Θέμα της ημέρας είναι γάμοι και κουμπαριές που βγάζετε ή μπαίνετε μέσα. Βέβαια, αυτό μπορεί, για τη Μάνια μπορεί να είναι και διπλής. Αχα! Βρε, το άλλο εννοούσε.
σκουμπάρα έχει γίνει δύο φορές, έχει μπει μέσα και τις δύο. Μπράβο, Μάνια μου. Ωραία, μπράβο. 100% επιτυχία. Και ο Θάνος Κάπας, παιδιά, ο σκηνοθέτης μας στο Μποντζόρνο, παραλίγο σαρτίνι. Ναι. Πάντως έχεις χαιρετισμούς, μας ακούει. Θάνο, έχεις χαιρετισμούς από τον Γιώργο Καμπουτζίδη. Μου είπε να σου πω πολλά φιλιά. Μπράβο. Μόλις τα έχεις καλά κουφάλα. Γι' αυτό τα ποδάρια σου τα έχεις απλώς όλα τα κανάλια. Ο Θοδωρής λέει καλημέρα. Αν δεν βοηθήσουν οι γονείς στο γάμο, λέει, ή θα μπεις μέσα ή θα είσαι οριακά. Πάλι εκεί στηριζόμαστε, λες, ως γονείς. Πάντως, ρε παιδιά, εγώ στο γάμο πήγα στο Καρπενήσι. Καλά, δεν το σκέφτηκα έτσι τώρα, αλλά τώρα το σκέφτομαι. Ήταν 500 άτομα. Από τα 500 άτομα, ένα δώρο. Τουλάχιστον 50 ευρώ θα είναι το. Που δεν είναι το δώρο 50 ευρώ. Παραπάνω θα είναι, ειδικά οι άνθρωποι αυτοί τώρα που είναι και τη περιφέρεια, που το κάνουν. Τα παιδιά τα αγαπάνε και θέλουν να δείξουν και είναι και το τι θα πει ο δίπλα. Πώς πήρα εγώ δώρο 50 και ο άλλος που είναι. Εγώ ο τριτοξάδερφος. Στο χωριό, ειδικά. Ναι, και ο τριτοξάδερφος έδωσε 200. Να σε ρωτήσω κάτι. 500 επί 50. Πόσο είναι, είναι μια περιουσία. Όχι, δεν είναι. Θα παίξει full set πετσέτα. Θα παίξει full set ποτήρι. Θα παίξει πολύ πενιντάρικο. Γιατί? Δεν ξέρεις εσύ εκεί που πήγες, ας πούμε, η Νύφη είχε άλλα τρία αδέρφια που είχαν παντρευτεί πριν και είχε ξυλωθεί όλο το σόι. Παίζει και αυτό. Μου το έλεγε και η μάνα μου, ας πούμε, για συγγενείς μας. Μου λέει, έχω δώσει, ας πούμε, στο πρώτο το αγόρι ένα πεντακοσάρικο, γιατί είναι πολύ κοντινή μας. Έχω δώσει στο δεύτερο το αγόρι ένα πεντακοσάρικο. Τώρα παντρεύεται το κορίτσι, δεν έχω να της δώσω πεντακοσάρικο. Είναι 3-4, ας πούμε. Ναι. Παίζει και αυτό. Είναι και εγώ η περίοδος. Άστο. Εδώ, ναι, εδώ λέει ο Γιώργης, ο Μάπας, στο γάμο μας βγάλαμε καλό μεροκάματο. Ορίστε. 45 χιλιάρικα και όχι μόνο πληρώσαμε ό,τι χρωστάγαμε για το σπίτι, μας έμειναν κιόλας. Βέβαια, ήταν το 2007 προ-κρίσης, ήμασταν οι πρώτοι από την παρέα και τα σόγια που παντρευτήκαμε, είδατε. Σημαντικό αυτό. Ζούσαν τότε οι παππούδες γιαγιάδες, οπότε καταλαβαίνετε. Πήρατε όλο το χαρτί. Ναι. Βέβαια, λέει, φαγώθηκαν όλες σε χαϊλίκια γρήγορα, οπότε πάμε για ανανέωση όρκων τώρα. Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Έλα, πάμε στην Αμάντα, πάμε στην Αμάντα. Τι φάλω, ρε Σαμαντίνα, κατσιγανιά, ρε τραγή, μουσκαρέ, μουσκαρέ. Αχ, τον έσω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, εντάξει, τέλος, τέλος, εντάξει, 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 θα κάτσω εδώ, χρόνι μου, σύσυγο θα κάτσω. Αθλητική ενημέρωση με την Αμάντα Φούντι. Τι ξέρω, σαν ένα ψυχολογικό βάρος, σαν ένα... να σκάσω. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Καλημέρα, Μάντα. Καλώς το κορίτσι μας. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, μην είσαι έτσι, 8 και 20 σου έβγαλα. Περίοδος μεταγραφών τώρα, δεν γίνεται δουλειά. Δεν κοιμάται, μωρέ, πια. Δεν κοιμάται. Ναι, ναι, ναι. Πήγα να κοιμηθώ και εκεί γύρω στις 2 έσκασε μια μπόμπα και πετάχτηκα όρθια. Ο Τρακής. Παιδιά, είδατε που ο Φρύ, η γάτα του, είχε πρόβλημα υγεία στο το γατί το κακόμοιρο. Παιδιά, είχε τρελαθεί, είχε μπει μέσα στο κλουβί της γάτας και καθόταν μαζί του. Είχε μπει ο κύριος Γιανακόπουλος μέσα στη γάτα. Το μέσα είχε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο. Ναι, 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 ναι. Τον βρήκε αυτόν. Ευχόμαστε όχι. Τέλος πάντων. Και μετά είχε ένα θέμα, η γάτα μέχρι να γίνει καλά δεν μπορούσε να ενεργηθεί. Και περιμένα να ενεργηθεί γιατί μόλις ενεργούνταν θα απέφευγε μια πολύ σοβαρή επέμβαση στο γατί. Α, η γάτα δεν. Ναι, έλα, και κορίτσι μου. Έχεσαι η γάτα, ανέβασε ο κύριος Γιανακόπουλος ένα βίντεο που το χορεύει και λέει: Έχεσαι, όφρυ, έχεσαι. Παιδιά, είναι το συγχαρά του δηλαδή. Είναι, ναι, πολύ, ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Έχει τρέλα με τα γατιά. Ναι, ναι. Και μια επεμβασούλα, να κάνει στο νοσοκομείο, άμα δεν αυτό και δεν. Ναι, καλέ στο νοσοκομείο, δεν θέλει. Άμα δεν σου λέει αεριστής, να κλάσεις. Ναι, 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 ναι. Δεν γίνεται. Τελειώσαμε. Μετά την επέμβαση, μόλις αεριστής, σημαίνει ότι πήγε καλά η επέμβαση. Ναι. Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Μ' αρέσει, το πρώτο δείγμα. Μ' αρέσει που περνάνε αυτά τα νοήματα, τα μηνύματα από το Βάπη Σόου. Έλα, για πες. Οπότε, Αμάντα, τι έλεγες. Τι είναι 2 η ώρα. Ποιος την άφησε 2 η ώρα το πράγμα. Με λίγα λόγια. 2 η ώρα το βράδυ, λοιπόν, μετά τους Γάλλους έρχονται οι Πορτογάλους. Α, Γάλλοι Πορτογάλοι τώρα. Να σου πω πάντως ότι μίλησα με τον κουμπάρο μου τον Λιλί και μου είπε όντως, γιατί είναι τόσο μεγαλόθυμος άνθρωπος και έχει τόσο μεγάλη καρδιά. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς τώρα. Σε ευχαριστώ, Ιωάννη, είναι ψυχάρα. Και έχει πολύ επίπεδο ως άνθρωπος. Και μου είπε όντως ότι είναι πολύ καλός αυτός ο παίκτης ο Φουρνιέ και ότι όντως οι δύο ομάδες του μπάσκετ αναδεικνύονται σε φοβερές ομάδες. Θα δούμε ωραία μάτς. Βέβαια, όχι το πρώτο που είναι τέλος του Σεπτέμβρη. Ας σταθούμε λίγο. Γιατί στο πρώτο δεν θα είναι, μου λέει, αντιπροσωπευτικό λύση, αλλά προς το τέλος εκεί θα δούμε μάχες σώμα με σώμα. Α, θέλει να περιμένει το τέλος ο Λιλής. Και εσύ, αυτό δεν είναι. Αν μη τι άλλο, αυτό έμαθες και εσύ πέρσι. Ότι πρέπει να περιμένουμε το τέλος. Γιατί θυμάσαι πως πανηγύριζες στον αγώνα του. Στον πρώτο αγώνα του Κυπέλου. Τι ήτανε, ο Κυπέλου, τι ήτανε. Ήτανε κατάκτηση, ήταν Super Cup. Μπράβο, δεν ήτανε. Super Cup, ναι, έκανε Super Cup, έλεγε στα δικά σου και μετά έφαγε το εφτάρι. Έφαγε το εφτάρι, να πούμε, στο Σβέρκο και ωραία. Γιατί καλό. Στο Σβέρκο. Και πρωτάθλημα και το. Εγώ δεν έφαγα καν εφτάρι. Ναι, 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 ναι.
Γι' αυτό σου λέω καλύτερα στο τέλος της σεζόν. Λέω εγώ τώρα. Καλά, καλά. Εγώ σου λέω τη γνώμη. Αν θες να περιμένουμε, θα περιμένουμε. Αλλά τώρα είναι πολλά τα εκατομμύρια. Ναι. Α, είναι πολλά, ε. Ναι. Είναι πολλά τα εκατομμύρια τώρα. Αν τα βάλεις κάτω, υπάρχει μια διαφορά. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Λοιπόν. Γιατί έχω κι άλλο να πω. Μου ήρθε τώρα γι' αυτό. Για τον μπάσκετ μιλάς τώρα. Ναι, ναι. Ωραία. Κάτσε να δούμε τις πορτοκάλι. Να πούμε ότι το διευκρινίζουμε αυτό ότι δεν έχουμε ακόμα ανακοινώσεις, αλλά φαίνεται ότι και ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια πολύ σοβαρή κίνηση στο ποδόσφαιρο, δανεικός από τη Μαρσέγη ο Ουνάχη. Όπως φαίνεται ήρθε. Πώς την είπαμε. Ήρθε το Ουνάχη, δεν το περίμενα, δεν το είχα. Ναι, ναι, ναι. Ήρθε με νίκιο από Μαρσέγη και περιμένουμε, περιμένουμε τις ανακοινώσεις και μέσα στο καταχάραγο, παιδιά. Ολιβέιρα. Ολιβέιρα έσκασε για Ολυμπιακό. Ιωάννα, μπείτε Ουνάχη. Ουνάχη, μωρέ, μπες Σέρτζι Ολιβιέρα τώρα, πώς το λέει. Καλά, ρεμίστε λίγο, παιδιά, επειδή εμείς ενημερώνουμε. Εγώ βάζω πλάτη σε Βασίλη. Καλά, εσύ. Ολιβιέ, ναι. Ροντριγκό. Σέρχιο, Σέρχιο. Σέρχιο Ολιβέιρα. Το Πορτογάλο. Το Πορτογάλο, το Πορτογάλο. Για τσέκαρε. Αμάντα, από ποια ομάδα έρχεται το παιδί? Από τη Γαλατά. Α, με περγαμινές ακούω. Βέβαια. Τι θέση παίζει, έπαιζε, θα βάζει γκολ. Έπαιζε και στο... ναι, θα βάζει πιθανότητα. Και με στον ΠΑΟΚ έπαιζε, παιδιά. Τον έχουμε ξαναδεί, δεν είναι τέτοιο. Τι είναι, αριστερό μπακ. Ηρέμησε, ρε, ηρέμησε. Είναι μέσος, μέσος. Ωραία, ωραία. Γιατί είναι μέσος και την αριστερό μπακ. Δεν είναι, τον βλέπεις. Και στον κύκλο θα κινείται αυτός. Δεν είναι για πισινός, είναι για μέση και μπροστά. Ναι. Ναι, το βλέπεις ότι το παιδί δεν είναι. Οπότε περιμένουμε τα περιμένουμε τα τυπικά. Ναι, θα σου πάμε. Άμα τον δεις. Ναι. Είναι για κέντρο και μπρος. Τι είναι, κοντός. Και έχει δείξει. Και έχει... Όχι, είναι ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Εντάξει, είναι, και είναι και φαίνεται. Ναι, είναι και για να είναι. Ναι. Να πούμε για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες λίγο, γιατί χθες είχαμε διπλό χτύπημα. Άλλο διπλό χτύπημα. Δύο Έλληνες στο βάθρο, κάναμε το 1-3. Χρυσό ο Κωνσταντινίδης και χάλκινο Στεφανίδης στη σφαιροβολία. F32. Φοβερή ήταν και σήμερα στις 9 είναι ο αγώνας του Νικόλα μας, του Παπαγγελή μας. Να σας πω επίσης, δεν ξέρω αν θέλετε, αυτά τα γράμματα και οι αριθμοί που βλέπουμε στα αγωνίσματα. Παναγία Μνήκα, στα αγωνίσματα. Με φάγες. Στα αγωνίσματα τι είναι, τι αυτό που. Ναι, 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 να μας πεις, λέμε, βέβαια. Τσαπατάκι BS4, αυτό, F32. Ναι, είναι το classification, η κατηγοριοποίηση που ομαδοποιεί τους αθλητές με αναπηρία για να είναι έτσι σε ένα πλαίσιο fair play. Ναι, πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, εν πάση περιπτώσει. Ναι, 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 τα γράμματα περιγράφουν. Καλύτερα να το πούμε, να μην υπερέχει κάποιος πολύ περισσότερο από το έναν άλλον. Πάντως, ναι, 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 παιδιά, η κατηγοροποίηση, έτσι λέγεται, το κλασικέ. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Αμάντα, με έχει συγκινήσει πάρα πολύ η ιστορία της Λίδας Μανθοπούλου. Η οποία είναι εξαιρετική αθλήτρια. Ναι. Μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν κανονικά. Και λόγω προβλήματος υγείας μπήκε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ένα εξαιρετικό παιδί και μια φοβερή αθλήτρια. Χαίρομαι που λες Λίδα Μανθοπούλου και δεν λες η κόρη του Έαντα Μανθόπουλου, που θα μπορούσες κιόλας. Δεν είναι κακό, βέβαια, αλλά είναι ωραίο να. Ο καθένας, επειδή πραγματικά έχει χαράξει το δικό της μονοπάτι. Πραγματικά έχει χαράξει το δικό της μονοπάτι και είναι, σου λέω, μια τρομερή αθλήτρια και έχει φοβερό μέλλον. Είναι φοβερή αθλήτρια και όντως είχε ξεχωρίσει και πριν. Πριν αρχίσει να αγωνίζεται. Στους Παραολυμπιακούς και όντως είχε ξεχωρίσει και μάλιστα υπάρχει και περίπτωση να είναι και σημεοφόρος στην τελική λήξη, γιατί είναι η μόνη γυναίκα αθλήτρια μέχρι στιγμής που έχει ασημένιο μετάλλιο. Για να δούμε. Οπότε τα γράμματα περιγράφουν το άθλημα και οι αριθμοί την αγωνιστική κατηγορία. Ωραία. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στο τζαπατάκι το SB είναι το πρόστιο. SB4, πρόστιο 4, από το 2 μέχρι το
9 έχει το πρόστιμο συγκεκριμένο. Επειδή είπες τώρα για απλά για να ξέρουμε περίπου. Ναι. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ επίσης η κίνηση της Βασιλικής Ρούσου που είχαν σχέση. Βέβαια. Ήρθα σε επαφή με τη Βασιλική, mm-hmm. γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ταλαντούχα και ήθελα πολύ να είναι στην ομάδα μας. Εν πάση περιπτώσει, δεν τη συνάντησα ποτέ, δεν προλάβαμε να συναντηθούμε. Μάλιστα και στο κουφονί που ήμασταν δεν τα καταφέραμε. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η κίνηση που με επιβεβαιώνει και εμένα που για άλλους λόγους επαγγελματικούς την ήθελα στην ομάδα να ανεβάσει ένα story που να τον τιμά. Και να τιμά τον πρώην της. Mm-hmm. Όχι, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Δεν χωρίζουμε και σκοτωνόμαστε. Αλλά ναι, σε κάθε περίπτωση. Εννοείται. Μπράβο της. Ανέβασε ένα story που έλεγε πόσο πολύ τον θαυμάζει και μπράβο του για το μετά. Δεν σταμάτησε ποτέ να τον στηρίζει και να ανεβάζει. Ακόμη και την περίοδο που είχαν χωρίσει και δεν ήταν γνωστό, που συζητιόταν ή οτιδήποτε. Ποτέ. Ναι, ναι. Έχει μπράβο πολύ μεγάλη και σημασία. Μπράβο της σίγουρα. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Αλλά είναι φοβερό και αυτό που έκανε ο Τσαπατάκης. Ναι, μεγάλος Τσαπατάκης. Το Σαββατοκύριακο σας θυμίζω ότι δεν έχουμε αγωνιστική. Έχουμε διακοπή για εθνικές, για το Nations League. Mm-hmm. Στις 7 του Σεπτέμβρη έχουμε το μάτς με τη Φιλανδία στις 10 παρατέταρτο. Mm-hmm. Θα δούμε το ντεμπούτο του Γιοβάνοβιτς. Ήδη έχουν φύγει αρκετά εστήρια, πάνω από 5.000. Ένας χαμούλης γίνεται. Okay. Να δούμε πώς θα αρχίσει να. Θα αρχίσει να πηγαίνει η εθνική μας τώρα μετά από αυτές τις αλλαγές και θα σας αφήσω με ένα φίλο μας, τον Χάλαντ. Τι έκανε πάλι το αγόρι. Έλα, καιρό είχαμε. Το φάσιο Άικο. Ο οποίος φημίζεται έτσι για τα hat-trick, ήδη έχει πετύχει 2 μόνο φέτος. Και όταν γίνεται αυτό. Πες τον κόσμο τι είναι τα hat-trick. Είναι όταν βάζει 3 γκολ, όταν πετυχαίνει 3 γκολ σε έναν αγώνα. Εγώ το ήξερα. Είναι διαβασμένος ο Βασίλης μας. Όταν γίνεται λοιπόν αυτό, έχει μια συνήθεια ο Χάλαντ. Πάει και βάζει όλους τους παίκτες του να υπογράφουν την μπάλα. Ωραία. Τώρα αυτός προφανώς μάλλον τη συλλέγει. Ή τη πουλάει, τέλος πάντων. Με κανένα ψευδόνυμο στα τέτοια, πώς τα λένε. Φαντάζεσαι. Στα eBay. Φαντάζεσαι, υπέροχο θα ήταν αυτό να έχει φτιάξει λογαριασμό και να πουλάει κρυφά. Οπότε κάνει αυτό το πράγμα, έχει αυτή τη συνήθεια. Καλή, κακή συνήθεια, θεία, δεν ξέρω πώς να την χαρακτηρίσω. Εντάξει, δεν είναι και ενοχλητικό, πιστεύω. Οι συμπαίκτες έχουν απαυδίσει. Oh. Γιατί είναι συνέχεια έξαλλη. Το κάνει αυτό. Βάλε μία εδώ, βάλε μία εδώ, βάλε μία εδώ. Τώρα σου λέω, έχει πετύχει ήδη 2 hat-trick και ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν. Α, μισό λεπτό. Και βάζει όλους, πάμε από την αρχή. Πάμε αυτό τους πονάει, Αμάντα μου. Μα ναι τώρα, σε παρακαλώ. Να μου λες, βγάλανε, παιδιά, βγάλανε συμπέρασμα εδώ οι ειδικοί. Ναι. Οι ειδικοί μίλησαν, που λένε και στο Τσίλι Καφενείο. Οι ειδικοί, να δούμε τι έχουν να πούνε οι ειδικοί. Είναι ένα συμπαίκτη που έχει γράψει πάνω στην μπάλα. I'm sick of writing those match balls. Έλα τώρα με τον κομπλεξικό που το έγραψε αυτό. Ποιο είναι αυτό, τον ξέρουμε. Είναι ένα συμπαίκτη. Είναι γνωστό το όνομά του. Φάζουν τις υπογραφές και αντί να βάλει την υπογραφή, έγραψε αυτό. Τώρα, έχει φορέσει τα ρούχα που έχει φορέσει ο Χάλαντ. Γιατί νομίζω δεν τους βλέπει πουθενά. Τα πιτζαμέ. Άρα μακάρι να τις πουλάει στη μαύρη αγορά ο Χάλαντ. Ή η μάνα του, φαντάζεσαι, σε μικρά γετονόπουλα. Έδω μια μπάλα από το Χάλαντ, 50 ευρώ. Η μάνα μου θα το γεβάσω. Στην κυρία Δήμητρα στο γιο το Θόδωρο. Τέλος πάντων, τι άκανε. Λοιπόν, έγινε, Αμάντα μου, σε ευχαριστούμε, κορίτσι μου, πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούστε, ένα πράγμα. Εγώ είχα ένα επί ένα δωμάτιο στο LSE στην εστία και όλοι μαζεύονταν σε μένα. Ένα κρεβάτι ήταν, φανταστείτε, το οποίο ήταν τείχο με τείχο. Και είχαμε μία τηλεορασούλα που μου είχε πάρει η μάνα μου με το βίντεο από κάτω. Α, ναι. Μία συσκευή ήταν αυτό που σας λέω. Και καθόμασταν και βλέπαμε διάφορα εκεί. Λοιπόν, και ήρθε μετά από τόσα χρόνια, πότε τέλειωσε το LSE, 2001. Mm. Πόσο είναι, 23 χρόνια. Είναι, 23 είναι. Χρόνια μετά ήρθε η κουμπάρα να μας πει ότι δεν δεχόμαστε κόσμο, ότι δεν ανοίγουμε το σπίτι μας. Κάθε εβδομάδα το σπίτι μου έχει καλεσμένους. Ναι, είτε θα έρθουν η κουμπάρη μου, είτε θα έρθεις εσύ, αλλά εσένα. Σε έκοψα, γιατί εσύ ερχόσουνα και μου έκλεβες πράγματα. Δεν έχω κλέψει, ρε παιδιά. Μια φορά πήρα ένα αρωματικό τζομαλό. Μια φορά παραλίγο πάρει το σκύλο. Το οποίο ήταν παραπεταμένο κιόλας. Όχι, δεν ήταν παραπεταμένο. Παραπεταμένο, το έχεις εκεί, παιδί μου, στο τραπέζι, ούτε το έχεις δει. Στο σπίτι δεν ήταν. Ούτε το έχεις δει μπροστά σου. Ήταν ένα αρωματικό πανάκριβο για αρωματικό. Καλά, ναι. Αλλά πολύ καλό, γιατί αυτά είναι τα κορυφαία. Ήταν στο coffee table του σαλονιού. Ούτε που πήρε χαμπάρι ότι το πήρα, παιδί μου. Εγώ του το είπα. Ναι, κλοπή. Αυτό ορίζει την κλοπή αυτή τη στιγμή. Είναι.
ορισμός της κλοπής αυτό. Ναι. Αν είχες μπει με όπλο, ας πούμε, και το ζητούσες, θα ήταν ληστεία. Τώρα ήταν κλοπή. Εγώ που δεν το αυτό κατάλαβε. Που κρατάω είναι ότι λέμε ότι. Το αρωματικό κρατάς. Θέλουμε να πάρουμε κάτι αρωματικά χριστουγεννιάτικα, τα οποία θα βγάλει τώρα το γνωστό μαγαζί. Mm-hmm. Και λέω, θα πάω να πάρω κι εγώ. Γιατί μου λέει, ποιος έρχεται σένα στο σπίτι σου, γιατί λέω, στο δικό σου ποιος πατάει. Όλοι μου λέει, έρχονται. Εγώ του λέω, δεν έρχομαι. Σοβαρά, μου λέει, δεν σε καλώ. Τελευταία φορά πότε έκανες τραπέζι σπίτι σου. Να φωνάξεις κόσμο, όχι εμένα, οποιονδήποτε. Μάζοξε, άστο τραπέζι. Και δεν είναι τη μάνα σου. Η μάνα δεν μετράει. Πάμε παρακάτω. Δεν έχω, πάμε έξω, μωρέ. Μπράβο, πού έξω, πάτε, πού, πότε. Πήγε μια φίλη σου πριν στην προηγούμενη σεζόν, είχε πάει που είχαν πάει σε αυτό το ακριβώς στην Κηφισιά. Α, μπράβο. Βγάζει μια φορά την Προεδρίνα. Δεν πάμε την Προεδρίνα, ναι. Πάμε. Άμα έρθει καμιά άτζελα, κατεβαίνετε κολονάκι ένα βράδυ. Για Προεδρίνα, μωρέ. Γιατί τρώει η Προεδρίνα. Όχι, γιατί τρώει δικιά μα. Βγαίνουν τέλο πάντων. Σωστά. Εκεί που βγαίνουν κάτι κάνουν. Α κρατήσω ότι δεν με καλεί στο σπίτι σου λοιπόν και α προχωρήσουμε την εκπομπή. Καλά, εσύ μην ξανοίγεσαι γιατί ο Δημήτρη πάει και παίρνει 3 εκατοστάρικα αρωματικά. Εσύ δεν θα πάρει. Άστο. Επίσης να σας πω τώρα τι μου χρωστάει που μου έχει τάξει να μου δώσει. Έτσι να μην πάω σε αυτά. Τι χρωστάω. Σε αυτά δεν θα πάω. Κάτι χριστουγεννιάτικες λάμπες. Δεν σου είπε δεν θέλει. Μου είχε πει θα μου το δώσει. Όχι, δεν ήθελε. Τηλεόραση 55 ιντσών. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα να σου δώσει. Πότε βρήκε. Γκόμενα δεν είχα, γκόμενα παίχτησα. Για ποιο λόγο να τα πάρω αυτά. Εσύ μου πει θα μου τα δώσει. Μου λέει να τα δώσω. Άντε, λέω, δώστα εσύ γιατί πίνεις και τα εισπράγματα, ρε πουλάκι μου. Έκανα χώρο εγώ στο σαλόνι για να έρθει τηλεόραση. Σαν τον ονόμο, παιδιά. Τίποτε. Μόλις έπινε ένα ποτηράκι, μας τραχάριζε όλα. Έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Αμάξια έπαιρνε. Ναι. Ο ξάδερφός μου πόσα αμάξια του έχει πάρει και πόσα αμάξια του έχει πάρει. Τέλος πάντων, έτσι είναι αυτό το λάδι. Το ναι, λάδι. Ναι, γι' αυτό ναι, προσέξτε ναι. Ποιον επιλέγετε για νονό. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γιατί συγγνώμη, δεν σου έχω δώσει λίγα. Δεν σου έχω δώσει και λίγα. Απλά αυτά που τα υπόλοιπα δεν τα έχω δώσει. Θα έρθουν και αυτά. Αν με πιέσει λίγο παραπάνω, τα πάρει. Α, ναι, θες πίεση. Θα σκίσω τότε πίεση. Ρε παιδί μου, εφόσον το έχω πει, ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Και στο βαφτιστήρι μου το είχα πει, Γιώργο, θα σου πάρω. Να, καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο. Είναι με τον παπά του, μας ακούει. Πες, Γιώργο, είμαστε με το βαφτιστήρι μου και ήθελε την άλλη μέρα, έπαιζε αγώνα. Ναι. Παίζει φοβερό ποδόσφαιρο. Α, ο Γιώργος ο Πανταζής. Α, ναι. Βέβαια, πολύ. Και μου λένε ναι, να με δεις. Τώρα να ξυπνήσω εγώ το Σάββατο, δεν την πάλευα. Του λέω, Γιώργο μου, δεν μπορώ να έρθω. Θες ένα PlayStation 5. Έτσι, έτσι. Θέλω και δεν ξαναπάω στο γήπεδο. Μου λέει η κουμπάρα μου, η μάνα του. Ναι. Μου λέει η Μαριλένα, μην του το τάζει. Είναι μικρό, το ξέρω. Ξέρω τι κάνω. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν είμαι και μεθυσμένο, δεν ξέρω τι λέω. Ξέρω, ξέρω ότι άμα τάζει σε παιδί. Όχι, σε παιδί δεν το. Γενικά άμα τάζω. Και στο μεγάλο απλά λίγο άμα με ζωή θα το πάρω. Αλλά στο παιδί άπαξ και το είπα τελείω. Και του το πήρα. Πάρθηκε. Γιατί δεν το έταξα εγώ στο παιδί μου το χριστουγεννιάτικο λαμπτήρα και τη τηλεόραση. Πήγαινε να το πάρει. Εσύ που το έταξε το πάρει εσύ. Πήγα να το πάρει. Δεν σου πήρα γυαλιά, δεν σου πήρα ρολόι. Ναι, ναι, μου. Σε άντρα, ποιο σου έχει πάρει τώρα τα τελευταία δύο χρόνια. Βαρύ χτύπημα. Βαρύ. Παιδιά, έρχεται χθες η Ιωάννα και μας λέει: αποφάσισα ότι. Εδώ επανέρχεται και η ενότητα. Αποφάσισα ότι από εδώ και πέρα θα μαγειρεύω. Θα μάθω να μαγειρεύω. Όχι, θα μάθω να μαγειρεύω. Θα τρελαθώ στο μαγείρεμα. Ναι, ναι. Μωρή, αφού δεν ξέρει να μαγειρεύει. Ναι. Έχω, μου λέει το βιβλίο συνταγών του Πετρετζίκη. Ναι. Αυτό του λέω που σου πήρα εγώ. Αυτό είναι για μπραντ. Μπραντ είναι. Δεν πειράζει, μου λέει. Θα τρώμε στις 11 το πρωί. Κάθε μεσημέρι, κρόκ, μαντάμ. Και μετά καταλήγει. Δεν πειράζει, το παιδί μου είναι καλόβολο. Τα τρώει όλα. Θα τρώει μπράτσο. Καημένο το παιδί. Το παιδάκι μου. Εν τω μεταξύ και το να του μάγειρα, πώς το λένε αυτό. Το air fryer. Το air fryer. Και οι συνταγές στα βιβλία τα έχει δώσει στη μάνα σου. Το πρέπει να τα πάρει από εκεί. Τι ναι. Εντάξει, τι να δεις αν οι συσκευές λειτουργούν. Δες το και αυτό γιατί περνάνε τα χρόνια. Ναι. Πρέπει... Καλά, πέρυσι στα γενέθλιά μου το πήρατε. Έχεις και άλλα χρησιμοποιητά. Ο φούρνος σου λειτουργεί. Ναι. Λειτουργεί. Έψησα μανιτάρια προχθές. Α, ωραία. Γιατί. Μανιτάρια Breaking Bad. Ναι. Πόλος Ερμάδος. Έχω βάλει. Έψησα σπαράγγια. Έχω βάλει σα καριά τώρα εγώ. Λοιπόν, θέλω. Επιστρέφει η συνταγή μας. Έχω κάτσει και έχω βρει, δεν καταλαβαίνετε. Και φέτος θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα η συνταγή. Δεν θα έχει μόνο να σας δώσω. Γιατί, παιδιά, να σας πω κάτι. Πάμε σε ένα εστιατόριο και έχει κάποια πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνεις καν τι είναι. Και ντρέπεσαι να ρωτήσεις κιόλας. Γιατί? Γιατί ντρέπεσαι. Ναι. Λες, μην με περάσουν, ρε παιδί μου, για βλαχάρα. Ναι. Αλλά έχω βρει και διάφορα τέτοια. Ναι. Επίσης, τέτοια μου κάνετε και πάτε και τρώτε τα κουκούτσια για να μην το φτύσετε μπροστά ναι, σε κόσμο. Εντάξει, ντρεπόμαστε. Επίσης, έψαχνα σε όλο τον κόσμο. Τότε και ο άλλος θα μας το παίζει πάλι. Τέτοιο. Βασιλομήτωρο. Θα μας το παίζει Βασιλομήτωρο. Αυτό ξέρει τώρα. Δεν να τον κάνουν το βασιλάκι από τα Γρήνιο. Εγώ
τα τουτρά. Μα τώρα σαλάτα είναι αυτή που έχουν προσφέρει. Ναι. Μα τι μενού είναι αυτό. Τι πλάτο είναι αυτό. Μα είναι χωροταξία μενού αυτό. Τι είναι αυτά τώρα, ναι. Παιδιά, κάτι ιδιοτροπίες, παπαπά, Παναγίτσα μου. Στην Τίνο μας έψησε το ψάρι στα χείλη. Και σας τα πούμε κάποια μέρα. Παίρνει και στάση σώματος περίεργης θιάς. Λίγο να μην θέλει να τα κουμπίσει, λίγο να μην θέλει να το μυρίσει. Λίγο μα τι είναι αυτό. Του λέω, ωραία γόρι μου, το δοκίμασες. Όχι. Και γιατί δεν σε αρέσει. Μα είναι δυνατόν να έχουν μενού που να έχουν αυτό και αυτό μετά από αυτό. Πώς είναι δυνατόν. Φάτο ρε του ρε λαλακά. Και άμα δεν σ' αρέσει, πες δεν ήταν ωραίο. Εγώ το έφαγα, ωραίο ήταν. Πάμε στην ταβέρνα. Την επομένη. Μα σε ρηχό πιάτο η χωριάτικη. Γίνεται αυτό. Γίνεται αυτό. Τη στιγμή που πάει να την ανακατέψει εδώ μπρος και τα έχει κάνει όλα όπα. Μαζεύουμε τα κομμάτια και την ντομάτα από τα παντελόνια του. Τι ρε φίλε, γι' αυτό έχει το τραπέζο το χασαπό. Τραπεζομάντιλο πάνω για να μπορείς από το χαρτί να το τραπεζομάντιλο. Αυτό μη μου το θυμίζεις. Έχουμε πάει στην Τίνο κάπου, δεν έχουμε κάτσει ακόμα. Εσύ είσαι λίγο πιο μακριά γιατί μιλάς στο τηλέφωνο και τον βλέπω με νεύρα πάει να ανάψει τσιγάρο. Του λέω τι έπαθες. Δεν μ' αρέσει εδώ. Δεν έχουμε κάτσει τώρα ακόμα, Χριστιανέ μου. Θα σας πω τι δεν μ' άρεσε. Ναι. Ήτανε τα μισά τραπέζια του μαγαζιού κενά. Και κρατάγανε τον κόσμο αναμονή, δίθεν στο πλάι, ό,τι τι! Αφού είναι. Έχει κράτηση, ρε φίλε. Θα έρθει σε λίγο άλλο. Ποιο είναι που θα έρθει σε λίγο? Αυτό που είναι εκείνο το τραπέζι. Μα και ο άλλο που περιμένει με κράτηση. Ήταν, ερχόταν οι άνθρωποι με κράτηση όπω εμεί. Γιατί έχει κράτηση 8, έχει κράτηση 8,5, έχει κράτηση 9. Και εγώ τώρα που πήγα στην Πούλια, στη Ματέρα, είχε ένα τραπέζι δίπλα που έγραφε όμω 10 η ώρα το βράδυ. Ότι θα έρθει ο άνθρωπο 10 η ώρα. Παιδί μου, λέω, έχει κράτηση στι 7. Πας στις 7. Ναι. Αντί να σου πει ελάτε στο τραπέζι σας, περιμένετε 5 λεπτά. Γιατί για να φανεί ότι έχεις αναμονή. Άσε με τρεβά. Είναι marketing, ρε Βασίλη. Αυτό λέω. Marketing. Στα φασεάδικα να πούμε. Στα φασεάδικα να πούμε. Έφαγε τους καλύτερους τηγανιτούς γίγαντες που έχεις φάει να πούμε. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω. Πεινάγαμε το βράδυ, βγήκαμε για κυνήγι στην Τίνο με τα γριογούρουνα να φάμε λίγο κρέας. Όξο μωρί. Σε παρακαλώ. Καλή παραλίγο να φάει τη Σάβρα που κοιμόταν δίπλα στα δωμάτια μας. Καλά, την είχα φερμανίσει σε βράδυ. Τώρα, αλλά εχθές που έψαχνα και έψαχνα διάφορες συνταγές, ρε παιδιά, τι τρώνε στον κόσμο. Έβλεπα, ας πούμε, στην Ταϊλάνδη ότι τρώνε, λέει, σάλτσα φτιαγμένη από σπέρμα ψαριού. Το είπες. Πού είναι το σπέρμα του ψαριού? Ωραίο. Συγγνώμη. Όχι. Όχι. Σαταλάνα. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι? Όχι, γιατί τώρα που μας ανέφερες αυτό, γεννιούνται διάφορες απορίες. Εγώ έχω πάρα πολλές, αλλά δεν θα με αφήσετε. Εγώ δεν ήθελα να κάνουμε τώρα τη συνταγή. Δεν είπαμε θα κάνουμε ένα on και μετά θα πάμε σε break. Αφού σου είπαμε δεν προλαβαίνουμε. Εσύ είπες δεν προλαβαίνουμε. Ναι, είπες δεν προλαβαίνουμε. Ό,τι σαταλάρνα. Αυτό είναι το μάπε show. Μακάρι να ξεκινήσουν οι άλλες εκπομπές λίγο να ηρεμήσετε κι εσείς, να ηρεμήσουμε κι εμείς, να περιμένετε μια σειρά από πράγματα. Πάντα το κουμπί. Η συνταγή της ημέρας από μένα. Μαγειράς τσελεμέντες θα γίνω κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά. Άντε, μαέστρο. Λοιπόν, μέχρι να ψάξω λοιπόν το σπέρμα του ψαριού, πώς θα το βρούμε και πώς θα το αξιοποιήσουμε. Πάντως, υπάρχουν κάποια ψάρια τα οποία χρησιμοποιείται στη γονιμοποίηση, δηλαδή γεννάει τα αυγά το θηλυκό, περνάει από πάνω και τα ψεκάζει. Τα ψεκάζει. Ναι, το αρσενικό για να αυτό γονιμοποιηθούν. Πώς το κάνει το. Εντάξει, τώρα κάνει. Τώρα κι εσύ. Πώς θα το ψεκάζει. Δεν καταλαβαίνει. Αφήνει το, παίρνει το από πάνω. Τι σημαίνει τα ψεκάζει. Από πού το αφήνει, ρε παιδί. Αβυσαλέε, σαραντάρε. Εγώ το έχω ψάξει. Ουρά έχει. Κοιλιά έχει, ναι, κεφάλι αφήνει, έχει. Το αφήνει, σαν τέτοιο είναι. Ναι. Πώς να σου το εξηγήσω, σαν να τα κάνει. Σαν να τα κάνει. Κατάλαβα. Αφήνει και πέφτουν πάνω. Αντίστοιχα και τα αυγά το θηλυκό. Τα αφήνει κάπου πολλά. Μάλιστα οι σουπιές πηγαίνουν, να ξέρετε, είναι οι θηλυκές κάτω και οι. Κατερινά. Με το στόμα ανοιχτό σε παρακολουθεί. Ναι, κρέμεται από τα χείλη σου. Βέβαια, η σουπιά. Οι σουπιές είναι κάτω κάθονται και είναι μεταμφιεσμένες εντός αγωγικών στο χρωματισμό του αρσενικού. Mm. Κατεβαίνει το αρσενικό, ο πιο μάγκας σταμπάρει τη σουπιά που θέλει, αυτή αλλάζει το χρώμα της σε θηλυκό, γονιμοποιεί και φεύγει πάνω. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή που αλλάζει το δέρμα της σε θηλυκό μπορεί να είναι και αρσενικό. Και γίνεται θηλυκό. Όχι, είναι η θηλυκιά που γίνεται σε αρσενικό. Δεν κατάλαβα. Μπράβο. Έχουμε έναν σουπιό για να συνεννόμαστε και μία σουπιά. Ναι. Ποιος αλλάζει το χρώμα του και γίνεται θηλυκό? Ο σουπιός. Γιατί? Έτσι θέλει. Για να κάνει μάτσι μάτσι με την άλλη. Και κάνουν σουπιά.
Σουπιά, σουπιά. Μη δείχνεις σουπιά. Σουπιά με σουπιά. Σουπιά με σουπιά. Την κουβέντα και, σουπιάνε την κουβέντα και αρχίζουν και μιλάνε. Και μετά όποιος γονιμοποιεί, γονιμοποιεί. Ναι. Τέλος πάντων, έλα να κάνουμε τη συνταγή. Έλα, γιατί λοιπόν, η Κατερίνα μου, η μπούκα μου. Έχουμε σήμερα, έχετε φάει πίτσα Σικάγο. Πίτσα Σικάγο, όχι. Μάλλον λοιπόν, όχι. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν έχετε δοκιμάσει αυτό το νέο. Τι είναι η πίτσα την... Σικάγο, λοιπόν. Είναι η πίτσα έτσι όπως τη φτιάχνουν στο Σικάγο, όπως καταλαβαίνετε. Έλα, που δεν είναι πήγε, διαφορετική. Δεν πήγε το μυαλό μας. Είναι τελείως διαφορετική από τη δική μας, την ελληνική, την ιταλική και όλη την πουλια αυτή που έφαγες εσύ. Λοιπόν, θέλουμε. Για να σας δώσω καταλάβετε, έτσι, μια γενική εικόνα, είναι η πίτσα που έχει και τυχώματα. Που είναι σαν τάρτα. Δεν είναι δηλαδή η ευθεία, η thin crust που λέμε. Ναι. Έχει γύρω-γύρω που είναι σαν τάρτα. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε για τη ζύμη. Ναι. 4 κούπες αλεύρι, μισή κούπα αλεύρι καλαμποκιού, 2 κουταλάκια θαλασσινό αλάτι, μία πρίζα ζάχαρης, 2 κουταλάκια ξηρή μαγιά, μία κουταλιά τσούπας έξτρα. Ναι, ρε, λέγε τα υλικά. Θα... Μωρέ, τα ξέρουν ήττα για τη ζύμη. Πού τα ξέρουνε. Α, δεν τα ξέρετε. Έτσι θα τις λέμε τις συνταγές. Αυτό το ξέρετε, δεν πειράζει. Λοιπόν, θαλασσινό αλάτι, μία πρίζα ζάχαρης, δηλαδή αυτό στα δαχτυλάκια μας πολύ λίγο, 2 κουταλιά ξηρή μαγιά, μία κουταλιά της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Εντάξει. Έχετε τελειώσει το σχολείο. 2 κουταλιά ξηρή μαγιά. Μία κουταλιά. Α, 2 κουταλιές ξηρή μαγιά. Πάμε πάλι, ρε παιδί μου. Πάμε. Αλεύρι τι βάζεις. 4 κούπες. Και μία καλαμποκιού είπες. Μισή κούπα αλεύρι καλαμποκιού. Άρα 4 κανονικό το γοχ. Ναι. Για όλες τις χρήσεις. Όχι η φαρίνα. Όχι καλή ωραία, φαρίνα. Ωραία και μισή, μισή κούπα αλεύρι καλαμποκιού. Ωραία. Και βάζει δύο κουταλάκια θαλασσινό αλάτι. Μάλιστα. Μία πρέζα ζάχαρης, πολύ λίγο δηλαδή. Ωραία. Δύο κουταλιές ξηρή μαγιά. Ναι. Και μία κουταλιά της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Είναι η πίτσα η οποία αλλιώς λέγεται deep dish. Deep dish, deep dish, deep dish. Γιατί είναι στο... Κάτσε, για να δείξω μια εικόνα του ανθρώπου, εδώ να καταλάβω. Στο ταψάκι. Στο ταψάκι, μπράβο. Παιδιά, της Κις Λορέν, της Κις Λορέν. Είναι, ακριβώς. Είναι χοντρό σαν παστίτσιο, δηλαδή. Είναι παχύ πράγμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Θα φτιάξετε, θέλω να έχετε και τη σάλτσα. Πάρτε έτοιμη σάλτσα τώρα, γιατί έχουν φοβερές έτοιμες σάλτσες πίτσας, για το να κάθεστε να ξεφλουδίσετε ντομάτες και να φτιάχνετε και να ράνετε. Μην μου πείτε τώρα ότι έχω άδικο. Μου κοστίζει λίγο ακριβά, προτιμώ να φτιάξω. Γιατί ρε εσύ. Τι πήγαινε πάρει ντομάτες τέτοια εποχή, να σου πω εγώ αν θα σου κοστίσει. Το ότι η ζύμη την ξέρουμε. Την σάλτσα να την πάρουμε, τι συνταγή είναι αυτή. Θα φτιάξει όχι. Ταλαντικό από μόνη της. Λοιπόν, θέλω να φτιάξουμε τη ζύμη λίγο τώρα. Ανακατέψτε το αλεύρι με το αραβοσιτέλο που είπαμε σε ένα μεγάλο μπολ και στη συνέχεια θα προσθέσετε το αλάτι το που είπα το θαλασσινό και το ελαιόλαδο. Ανακατέψτε αργά. Αραβοσιτέλο και ελαιόλαδο βάζεις. Και αραβοσιτέλο βάζεις και ελαιόλαδο βάζεις. Δεν είπαμε το καλαμποκάλευρο εννοείς. Αραβοσιτάλευρο. Καλαμποκάλευρο. Ό,τι πάθαμε. Το ίδιο δεν είναι. Όχι, αραβοσιτέλο είναι λάδι. Άμα τελειώνει σε αλεύρι. Ναι. Ωραία. Αλεύρι και. Πώς το πες το. Ελαιόλαδο. Όχι. Το αλεύρι το άλλο. Που βάλαμε. Καλαμποκάλευρο. Καλαμποκάλευρο, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Σε ένα μεγάλο μπολ θα προσθέσετε το αλάτι και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Όπως σκεφτόμαστε ότι οι άλλοι θα έχουν φοβερές ενότητες που βάζουν τους ακροατές να τραγουδάνε, τους βρίζουν τις μάνες. Και εμείς εδώ με τα αλεύρια. Πίτσα Σικάγο, ρε. Και τις συνταγές τους τις πετυχαίνουν όμως. Ανακατέψτε αργά, γιατί έχουμε ενεργοποιήσει και τη ζύμη με το νερό. Θυμάστε που βάζουμε τη. Τη μαγιά ενεργοποιείς. Νερό βάζεις. Τη μαγιά ενεργοποιούμε. Με νερό. Λίγη ζάχαρη. Και ανακατεύουμε τη ζύμη με τα χέρια μας. Αφού έχετε ανακατέψει την ενεργοποιημένη μαγιά με το αλεύρι που έχουμε βάλει και το καλαμποκιού, θα ρίξετε ένα φλιτζάνι νερό, ώστε η ζύμη να μοιάζει με υγρή. Δεν θα είναι υγρή. Θα μοιάζει. Δεν θα είναι ζύμη. Σαν υγρή. Σαν υγρή θα είναι η ζύμη. Στην αργή θα φαίνεται υγρή, αλλά μετά που θα δεθεί και με το αλεύρι και να κατέψει, θα φαίνεται. Θα πήξει. Θα πήξει η ρουφιάνα. Θέλει κανένα δεκάλεπτο. Μόλις αρχίσετε να έχετε μια καλή ζύμη, καλύψτε τον μπολ με μια ζεστή και υγρή πετσέτα και βάλτε τη σε ένα ζεστό μέρος για μία ώρα πριν ζυμώσετε. Πώς φτιάχνουμε τα τσουρέκια που θέλουμε να φουσκώσουν και να γίνουν, αυτό θα το κάνετε δύο φορές. Γιατί τη θέλουμε τη ζύμη της πίτσας να είναι μπαμπάτσικη, αφράτη. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν... Φοβερή πίτσα, λέω, είναι από Ηλιούπολη, ξέρουν μια συγκεκριμένη πιτσαρία που την έκανε. Πες μας πια, Μωρή. Ναι. Ναι, μην τον τρέπεστε. Μωρινίκο. Λοιπόν, θα κόψετε τη ζύμη στη μέση και αφήστε την να καθίσει λίγο. Για λίγη ωρίτσα. Μα πώς θα κάτσει αυτή η ζύμη, πεινάμε λέμε. Λίγο να κάτσει εδώ, λίγο να κάτσει στο μέρος, λίγο να κάτσει ένα κρύο, λίγο να κάτσει μισή, λίγο να κάτσει ολόκληρη. Όλο κάθεται. Θέλει ρε παιδί μου, έχει διαδικασία, άμα θες να κάνεις τώρα καλή ζύμη. Λοιπόν,
Γεμίστε μια κουτάλα με σάλτσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα την έχετε βάλει στα δύο τη ζύμη το. Θα καλύψετε. Εγώ κουράστηκα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Περίμενε, ρε παιδί μου τώρα. Ειλικρινά, ας πάμε και ας μην γυρίσουμε κιόλας. Δεν πίστευα ότι μπορεί να το κάνεις χειρότερα από ό,τι το έκανες. Πόσο κατόρθωσες να κάνεις μια πίτσα, ολόκληρο. Δεν με αφήνετε, με κωδιακόπτετε. Θα βάλετε το ταψάκι που έχουμε πάρει, αυτό της Κις Λορέν, και θα το γεμίσετε γύρω-γύρω και τα τυχώματα με ζυμάρι. Εντάξει. Το λάδω με το ταψάκι. Θα το λαδώσω λίγο το ταψάκι, δεν γίνεται. Λοιπόν, θα βάλετε τώρα μέσα τη σάλτσα. Μπράβο. Στο κέντρο της πίτσας. Θα κάνετε κύκλους μετά για να εξαπλωθεί ως το τέλος. Θα το κάνεις έτσι. Σαν να ανοίγεις κρέπα. Μπράβο. Θα το κάνετε έτσι γύρω-γύρω για να πάει παντού η σάλτσα. Θέλουμε μέχρι και τα τυχώματα να πιάσουμε. Ναι, ναι. Και μετά βάλτε ό,τι γουστάρετε μέσα. Θέλετε μείγμα από παρμεζάνα, θέλετε πεκορίνο, ψιλοκομμένη μοτσαρέλα. Θα σα ρωτήσω κάτι εγώ. Ωραίο, εντάξει, το έκανα. Και πόσο το ψήνεις, πες και να τελειώνει. Λοιπόν, στους 180 βαθμούς θα μαγειρέψετε, θέλει 9 με 10 λεπτά. Αφού όλη σου η συνταγή ήταν η ζύμη, γιατί την πέρασες γρήγορα και λες η ζύμη την ξέρετε. Την πέρασα γρήγορα. Πριν τι σου πω εγώ ότι πέρασε, ανάλυσε την. Όχι, όχι, είπα τα υλικά μια χαρά και την ανέλησα κιόλα. Είναι πολύ σημαντική η ζύμη. Αυτή είναι άλλη μια ενότητα που επαναφέραμε στο Muppet Show. Γι' αυτό την επαναφέραμε. Ένα παράδειγμα που ενότητες που μας αντιγράφουν τις κάνουν καλύτερα οι άλλοι. Όχι μόνο, γιατί ποιος τις κάνει καλύτερα. Ο Γρηγόρης. Σιγά τώρα το Γρηγόρη. Ξέρει ο Γρηγόρης να σου πει αύριο που θα σας πω εγώ το μουσακά. Το ξέρετε. Δεν ξέρει ο Γρηγόρης το μουσακά. Λοιπόν, ναι, υπάρχει χημεία πίσω από το μουσακά για να γίνει ωραίος. Πώς μιλάς έτσι για το μουσακά. Το κάθε υλικό θέλει τη δική του παρασκευή. Αλλιώς τη μελιτζάνα, αλλιώς την πατάτα, αλλιώς την ντομάτα. Όχι, δεν έχει ντομάτα. Δεν έχει ντομάτα, όχι, δεν έχει. Τι έχει, κολοκύθι. Όχι. Τίποτα. Μελιτζάνα, πατάτα. Μελιτζάνα, πατάτα. Κιμά, κιμά και. Μπράβο, ωραία. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα φτιάξετε με ιδιαίτερο τρόπο που θα σας πω εγώ αύριο για να κάνετε το σωστό το μουσακά. Συγγνώμη. Εντάξει. Ναι, ναι. Εγώ θα άλλαζα σταθμό τώρα. Γιατί μου. Ως και πορτοσάλτε θα άκουγα. Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6. Εδώ μιλάμε. Σήμερα. Θέλω δύο πράγματα. Μάπες, καλημέρα σας. Είναι 9 και 14. Θέλουμε να κρατήσουμε. Έχουμε ζοριστεί πάρα πολύ να κρατήσουμε τις ενότητες. Η ενότητα της προηγούμενης Ιωάννας ήταν άθλια, αλλά εδώ πέρα μου λένε σαν να έδινα πανελλήνιες ένιωθα. Ναι. Σαν να διάβαζα και πανελλήνιες. Δεν πειράζει. Αυτή είναι η ενότητα όμως, παιδιά. Οι χειρότερες ενότητες από τη χειρότερη εκπομπή. Εμείς, αν τις κάνουμε καλές, δεν είμαστε οι Μάπες. Mm. Καταλάβω αυτό το κόμμα. Ήδρωσε, λέει εδώ ο Βαγγέλης. Λέγοντας την ναι, πραγματικά σου λέει για ένα δεκάρικο να την παραγγείλει. Εγώ κατάλαβα από τα μηνύματα ότι σου είχε λείψει πάρα πολύ. Και χαίρομαι και εγώ που επανήλθαμε. Ναι, και ναι, δεν καταλαβαίνετε, παιδιά, τι σας έχω στη μαγειρική. Του είχε λείψει πολύ να μην μυστική. θέλω μετά την Εβάνα, γιατί τώρα θα βγάλουμε την Εβάνα. Γιατί και σήμερα δεν προλαβαίνει η Εβάνα. 2-2. Φανταστική. Άρα είναι μάπησα, παιδιά. Έχει ταιριάξει πάρα ναι, ναι, ταιριάξε από πριν. Εννοείται. Και γκρίνια φυσικά. Ολοκάνονικα. Το έχει όλο το πακέτο. Α, είναι δική μα, σαν να την είχα μπριφάρει. Είδαμε και αυτού που μπριφάρα. Τέλο πάντων. Θέλω μετά το τραφικάντε να βάλουμε. Έλα, Εβάνα, τι κάνεις, κοριτσάκι, καλά είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα, άφησα τις καλύτερες εντυπώσεις, βλέπω. Ναι, ναι, τις καλύτερες. Ναι. Εβάνα Ζουμπούρογλου. Έλα, ξαναυποδεχτείτε τη. Είναι το next big thing σε ό,τι έχει να κάνει με την διατύπωση άποψης σχετικά με όλη την κατάσταση που συμβαίνει στην τηλεόραση και όχι μόνο. Πετσοκόβι, ρε, πετσοκόβι. Αυτό θέλουμε. Άποψη με τσαγανό είναι κολοπετσωμένη. Αλλά είναι και καλό παιδί και έχει και παιδεία. Δηλαδή έχει σημασία. Δεν χρειάζεται. Γιατί κάποιο μπορεί απλά να βρίζει. Εκείνη είναι αιχμηρή η άποψή τη. Δεν μασάει γιατί μα ξέρει. Μα έχει δει από την καλή και από την ανάποδη. Και θα τα δεν πιστεύω να κάνει τίποτα κολλητήλικια με celebrity. Κολλητήλικια δεν έχει καθόλου. Έτσι θέλω. Αυτό, όχι, είναι, όχι. Αυτό είναι που θα τη φάει κιόλα. Μπράβο, γι' αυτό είσαι σε αυτή την εκπομπή. Να σα πω κάτι. Για το λίγο χρόνο που έχω να σα μιλήσω. Ακόμα. Το κοριτσάκι δεν είναι. Το κοριτσάκι δεν είναι καλά. Για πε κάτι. Να ξέρει πάντω. Ο μόνο. Γελάει. Η μόνη ακροάτρια που έστειλε χθε μπράβο την Εβάνα, καλά την κάνατε, είναι και όμορφη και την αγαπάμε πολύ κτλ. Είναι η κουμπάρα σου. Α, ναι. Η κουμπάρα είναι δικιά μου. Ποια κουμπάρα, έγραψε όνομα. Γιατί Ορνέλα. Η Ορνέλα. Αλήθεια, ναι. Απίστευτο. Ναι. Πες τώρα, δεν έχω κουμπάρα Ορνέλα. Δεν έχω κουμπάρα Ορνέλα. Απίστευτο, δεν έχω κουμπάρα Ορνέλα. Καλέ, να τη στείλω την αγάπη μου. Να στέλνω τις αγάπες μου σε όποιον θέλει. Ναι, ρε, ναι, εμείς εδώ δεν έχουμε λογοκρισία. Ό,τι θες θα λες. Ναι. Ωραία, τέλεια. Σήμερα στέλνω την αγάπη μου στην κουμπάρα μου. Μπράβο.
Πάμε. Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα, τι συμβαίνει εκεί έξω μέχρι να πάνε. Αρχικά να σας πω κάτι. Χθες ξεκίνησε μια συζήτηση για το βιντεάκι του Γιώργου Λιάγκα και της ομάδας του που κάναμε. Το οποίο έκανε ένα ίδιο, το αντέγραψε ίδιο ο Τσουρός. Όχι, πλάκα, δεν είναι ίδιο, γιατί δεν φοράνε γυαλιά. Α, ναι, σωστά. Α, ναι. Κάνανε αυτή τη διαφοροποίηση, ωραίο. Ναι, αυτό όμως κατάλαβα ότι είναι viral trend στο TikTok. Στο είπα. Με τα γυαλιά εννοώ. Ναι. Κοίταξε, εκεί είναι οι βουλγαράκια, αυτά ξέρει αυτά. Έχει πολύ μουσική γάτα. Συγκεκριμένη ναι, ακριβώς ναι, ναι, ναι. Και κάνουν το ίδιο βίντεο. Και συγγνώμη, Εβάνα μου και Δημήτρη μου, αφού είναι η γάτα οι βουλγαράκι, γιατί την κρύψανε πίσω-πίσω δεξιά να μην τη βλέπουμε την κοπέλα στο βίντεο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεξιά, δεν έχει καταλάβει τη χωροταξία, εγώ την είδα ακριβώς. Ναι, είναι ο Λιάγκας, στο Γιώργο είναι. Είναι ο Γιώργος και είναι. Είναι καθιστός ο Γιώργος. Ναι. Μπράβο. Και είναι. Πίσω του είναι η Φωτεινή, ο Τεριάκης, ο Μπούλ Τεριάκης και παραδείγματα είναι η Βουλγαράκη. Μπροστά είναι ο Λιάγκας και μπροστά του στα πόδια του είναι η Άρια και ο Περής. Και ο Περής, ναι, δηλαδή έχασες. Θα θυμάσαι όλα απ' έξω. Έχει σημασία η επικοινωνία, η επικοινωνιολογία είναι το αντικείμενό μου. Συγγνώμη, εγώ το κορίτσι το είδα στην άκρη και λέω έχουν ένα ωραίο κορίτσι και το βγάλει λίγο πιο μπροστά. Θα την πέτρεψες με άλλη, βρε. Μα δεν την έχουν για ωραία εκεί, για ακόμα του Φωτάρα την έχουν. Εγώ θυμάμαι ότι είναι μπροστά η Αφροδίτη Γραμμέλη, εντάξει, και λογικό γιατί είναι... Αν ήξεχασες την Αφροδίτη, σωστά. Ναι. Για ήσυχασες, εξέχασες. Ναι. Σήμερα έχω να σας πω για αγάπες. Τον έβγαλε το δράκο. Μια και μιλάμε για αγάπες, έχεις Μάριος, Τζίνα, Εμιλία, το καλύτερο κορίτσι πήρατε, Εβάνα, σ' αγαπάμε. Ορίστε. Α, τα φιλιά μου στο Μάριο και την Τζίνα. Και την Εμιλία. Την Εμιλία. Α, και την Εμιλία. Τι μπήφανη για τον αέρα. Είναι τέτοια. Σας λέω, είναι τέτοια. Να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε να τη βγάλω την εβδομάδα. Ναι, να τη βγάλεις. Τα πας φτούφτου να μην σε ματιάζω. Κάτσε, περίμενα. Δεν σε έχω μπριφάρει ποτέ, δεν σου έχω πει τίποτα. Είναι Τετάρτη. Ναι, μπορεί να την βγάλεις. Είσαι γεννημένη μάπισσα. Πόσο. Ωραία. Τώρα σας ακούω και λίγο όλα μαζί, αλλά θα έρχομαι και στο στούντι. Όχι, σου απαγορεύεται, δεν σου δεν ξέρω αν πατάει κανείς. Όχι, εσύ στο ραδιοφωνικό και η Ιωάννα στο τηλεοπτικό είναι άβατο. Δεν γίνεται. Όχι, εντάξει, να έρθεις να μας επισκεφτείς, εννοείται, όποτε θες. Για πες. Ωραία, τέλεια. Θέλω να σας πω για την σχέση του Φίλιππου Τσαγκρίδη με την Κάθριν Εμπειρίκου. Ανέβασαν φωτογραφίες στα social media. Κάτσε να τη δω αυτή, γιατί μπορεί να έχουμε να δώσουμε και εμείς ρεπορτάζ. Καλημέρα το κροκοδυλάκι. Που πρόσεξε, όχι ξεκάθαρη φωτογραφία, έτσι καλλιτεχνική. Έβγαλαν φωτογραφία τις σκιές του στο ηλιοβασίλεμα. Οπότε τώρα είναι όλα τακτοποιημένα. Η Κατερίνα Καινούριου έχει τη σχέση της, ζει τον έρωτά της με τον Παναγιώτη. Είδα να η Μπάργα κάνει τα κατακόρυφα. Όπως ψήλο είδαμε το καλοκαίρι. Το χειροκροτώ εγώ αυτό τον έρωτα. Μπράβο. Ναι, πώς. Και εγώ πήρα μια χαρά. Μπράβο, και δύο τρομάρες. Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι, δεν θα δούμε τώρα. Και εγώ όχι, εγώ πήρα μια χαρά. Έχω ακούσει και πάρα πολύ καλά. Ότι όντως είναι πολύ καλά και ευτυχισμένη και ήρεμη. Μακάρι, και μπράβο. Ρε, παιδί μου, το γιατί κορίτσι έχει ταλαιπωρηθεί πολύ. Πέραν των επαγγελματικών κατά καιρούς που μπορεί να έχουμε διαφωνήσει είναι, ή και να έχουμε τσακωθεί, ποτέ δεν σταμάτησα να... Εσύ δεν τσακώνεσαι. Όχι, όχι. ποτέ δεν έχω πει, παραγνωρίσει ότι είναι ένα παιδί που έχει καλή καρδιά. Τα απ' έξω καμιά φορά τα μπερδεύει, αλλά εντάξει, είναι επειδή βάζει πάθος αυτό που κάνει και της βγαίνει και λίγο πινελίκι παραπάνω. Όπως και εμένα. Αλλά έχει καλή ψυχή και είναι από πολύ. Το σπίτι της την έχει μεγαλώσει πολύ καλά την Κατερίνα. Είναι σημαντικό. Σημαντικό. Ωραία, μπράβο. Είχε λεβιακά ως έναν έρωτα. Συγγνώμη να καταλάβω κάτι. Τον Τζαγκρίδη εμείς δεν τον είδαμε στην Τίνο φέτος. Λοιπόν, και εδώ ερχόμαστε. Το ρεπορτάζ. Είμαστε οι μηθανείς με τα μαγιουδάκια μας, ωραιότατη στην πισίνα, με τη συντρόφισσα Λαΐου. Ήταν και η Αμάντα μας. Βασιλική ήσουν, Και η Βασιλική μας. Μόνο εσύ δεν ήσουν, Δημήτρη, για κάποιο λόγο. Γιατί ερχόμουν να κάνω μια του χρόνου θα είμαι. Του χρόνου θα είσαι πρωτόκολλο. Ναι, καλά. Είμαστε λοιπόν, πήρουμε τα ποτάκια μας ωραία χαλαρή. Να πω ότι ήμασταν η μόνη παρέα στην πισίνα, οι άλλοι εκείνη πηγαίνανε ημέρα, παραλία ναι, συνήθως ναι. Αυτά, οπότε είμαστε μόνοι μας. Και ξαφνικά βλέπουμε να περνάει ένας κύριος με μια κυρία από πίσω μας. Και εγώ, παιδιά, να σας πω, έπιασα το γυαλί οράσεως που είναι αυτό το χαρακτηριστικό στρογγυλό, το κίτρινο. Το στρογγυλό. Ναι, και λέω κάτι. Το κίτρινο. Κίτρινο, σαν ναι, το ναι. Λαλά. Α, σαν τον το Κεβόρκ. Όχι, σαν τη Σοφία Μπέλη. Κεβόρκ, ο παραγωγός μας φοράει. Πιο πολύ με το Κεβόρκ μοιάζει, αλλά σε κίτρινο. Μπράβο.
Είναι αυτό το πολύ ωραίο το σύγχρονο. Ο Γεμόρ και έχει διάφορα χρώματα. Βέβαια, γιατί έχει πολλά λεφτά. Έτσι ακριβώς. Οπότε, ανάλογα με το ποιον μιλάει, βάζει το ακριβό, το φτηνό. Είναι λοιπόν και περνάνε από πίσω μας ο κύριος Τσαγκρίδης με κάποια κυρία την οποία συνοδεύει και τον συνοδεύει και εκείνη. Σκουντάω. Παλικάρι. Ψηλό παλικάρι, έτσι ωραίο. Πολύ. Σκουντάω την Ιωάννα, με σκουντάει και αυτή, πέφτω στην πισίνα. Όχι. Σκουντάω την Ιωάννα. Με σκουντάει, τη λέω. Είναι ο κύριος, λέω που αυτό. Ναι, μου λέει είναι ο κύριος. Και ξεκινάει όπως καταλαβαίνετε τώρα μια ιστορία. Ποια είναι αυτή? Να αναγνωρίσουμε τη συνοδό. Πηγαίνανε προς το εστιατόριο. Ναι, και τους γιατί λέω. Μου λέει η Ιωάννα. Ναι. Είναι η μπάρκα της, λέω δεν είναι. Είναι η Κατιέν, όχι, μου λέει δεν είναι. Ψάχνουμε για τρίτο άτομο, τέταρτο, πέμπτο. Την Κατιέν θα την καταλαβαίνατε γιατί θα έχει όλη την κουστοδία από πίσω. Γιατί δεν θα καταλαβαίνανε με την μπάρκα? Θα τις καταλαβαίναμε όποια και να ήταν γιατί περάσανε από πάνω από το κεφάλι. Σχεδόν μας πηδήξανε τα πόδια για να περάσουν από την πισίνα. Μας πηδήξαν τα πόδια. Και τους λέω εγώ. Πάνε στο εστιατόριο και τους λέω θα βάλω το παρεό να πάω. Ναι. Το να που λέ. Μέχρι να βάλω το παρεό, δεν τους είδα. Σιγά, πόση ώρα να το βάλεις το παρεό εσύ? Έλατε. Δεν καταφέραμε, Εβάνα μου, να διαπιστώσουμε το εξής. Αν πράγματι μέναν στο ίδιο ξενοδοχείο. Είχαν έρθει για φαγητό. Είχαν έρθει για φαγητό. Οι εμπειρίκου ήταν αυτοί. Ναι, ναι. Βλέποντας τώρα τις φωτογραφίες. Είσαστε σίγουροι, γιατί από αυτά που λέτε δεν είσαστε σίγουροι. Είναι. Είμαστε. Είμαστε. Τώρα που είδαμε τη φωτογραφία, είμαστε σίγουροι ότι ήταν μαζί. Ναι, παιδιά. Τον ήπιαμε. Είναι το ξανθό αυτό κορίτσι. Ναι. Έρε και πάρει εμπειρίκου τώρα και δεν ήμουν. Είναι το ξανθό αυτό κορίτσι. Και τι είναι. Τι έχουν, με πού. Ωραία κοπέλα. Τι έχουν αυτοί, πώς έχουν βγάλει το από πού. Των γνωστών εμπειρικών. Πώς είναι πώς εμπειρικός. Ο γνωστός εμπειρικός είναι λόγοτε γράψει το Μέγα Ανατολικό. Ήτανε λογοτέχνης. Έβγαλε λεφτά. Αυτή έχει και άλλους εμπειρικούς καλέ που είναι εφοπλιστές. Καλέ είναι της γνωστής οικογένειας. Ναι. Βέβαια. Α, είναι τη γνωστή. Με αρχοντικά στην Άνδρο. Στάσω δύο λεπτά. Εγώ δεν την είδα. Ακούστε, μίλαγα με ένα φίλο μου εχθές. Δεν ξέρω, θες να φύγεις, Εβάνα, να πω αυτό? Όχι, γιατί ενοχλώ. Όχι, προς Θεού, εγώ. Μη είπες, ρε. Μιλάγαμε για ρολόγια, ρε παιδί μου, γιατί εγώ πάθει μια κρίση του μεσήλικα και λέω τώρα, αφού δουλεύω από το πρωί στο βράδυ, τουλάχιστον τα λεφτά που βγάζω. Ναι. Παιδιά, σκυλιά δεν έχω. Τον Κούπερ έχω βέβαια, αλλά ακόμη δεν. Δεν φοράει ρολόι. Δεν φοράει ρολόι. Να πάω να κάνω μια αγορά, ρε παιδί μου, και εγώ. Το συζητάγαμε και με την κουμπάρα, λέω ότι να πάρω, πάρω ένα αμάξι. Με έχει βάλει και του ψάχνω το ρολόι. Ναι, ψάχνω ρολόγια. Μα είναι ένα κοινό γνωστό που είναι δικό τη κουμπάρα. Ο κανονικό τη κουμπάρα βασικά, όχι εγώ δεν είμαι. Και μιλάμε και ξέρει, είναι γνώστη. Και μου λέει αυτό, μου λέει τώρα πρέπει να το βρει. Μου είπε και κάτι κόλπα. Ακούστε τι κάνουν, πα ένα κοσμοτοπικό. Κάτσε και εσύ. Τι, αφού το λέει ο άλλος. Σου λέει, σου δώσω το ρολόι αυτό που δεν το βρίσκεις εύκολα, θα μου πάρεις και 30-40 χιλιάρια κοσμήματα από κοσμοτοπολείο. Το θα μου πάρεις με τρόμαξε λίγο. Όχι, θα μου αγοράσεις. Καλά, να σου πω, τ' άλλο προτιμούσα από το 40 χιλιάρια κοσμήματα στο κοσμοτοπολείο. Συγγνώμη, έτσι δεν είναι. Καλά, τέλος πάντων. Εν κατακλείδη μου είπε εκτός από αυτό το ρολόι μπορεί να το πάρεις μόνο από αυτό το κοσμηματοπόλη. Μου λέει που δεν θα σου κόψουμε τίποτα. Μου λέει εκτός να τα φτιάξεις με την κόρη του. Α! Να την βρούμε την κόρη του που είναι. Δεν λέω τα ονόματα, εντάξει. Συγγνώμη, αυτό μου θυμίζει λίγο. Από Β' ξεκινάει. Τον Lord Frey στο Game of Thrones που έλεγε να κάνουμε συμμαχία αλλά να παντρευτείτε και καμιά κόρη. Ακριβώς. Να βγάλουμε τώρα για ένα ρολόι θα πάρουμε την κοπέλα αναγκαστικά. Όχι προς Θεού, η κοπέλα δεν είναι εγώ να την φλερτάρω. Όχι ότι η κοπέλα δίνεται ή δεν έχει σχέση. Μου λέει ότι επειδή έχει κόρη, δηλαδή, αν είσαι τόσο τυχερός και σε γουστάρει, τότε μόνο θα σου κάνει καμιά έκπτωση αυτός. Έτσι μου είπε. Οπότε ψάχνουμε την κόρη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μάλιστα. Εβάνα, πραγματικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία μαζί σου σήμερα. Νιώθω ότι κάποια στιγμή απλά θα μας το στερήσεις αυτό και δεν θα ξαναβγεις. Όχι, ρε, γιατί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Με διώχνετε με τρόπο. Όχι, έτσι έχω μάθει. Έτσι έχω μάθει. Όποιος ξαφνικά μας εγκαταλείπει. Δεν, δεν λέει όχι όμως. Ωραία. Λοιπόν, άρα ο Τσαγκρίδης με την Εμπειρίκου. Ναι. Και εμείς αυτό. Πώς θέλει πολλά λεφτά στην Αμερική. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Κάνει post ο Φίλιππος στο Instagram. Καρουζέλ. Καρουζέλ είναι με πολλές φωτογραφίες, ναι. Ξέρετε. Ναι. Και πάει η Δανάη Μπάρκα και βάζει καρδούλα από κάτω μπλε και ελληνική σημαία. Ρε παιδί μου, ναι, τώρα. Γιατί θέλει, γιατί η Δανάη, μπράβο και στη Δανάη, στηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα τα ελληνικά και ειδικά τα πλοία με ελληνική σημαία. Γιατί βέβαια, πολύ σημαντικό. Αλήθεια. Βέβαια, βέβαια, γιατί το ξέρω. Τα πλοία με ξένη σημαία. Τα πλοία με ξένη σημαία, ξέρετε, μπορεί να ακούει και ο Μινάς ο Τσαμόπουλος τώρα. Λοιπόν, τα ξένη σημαία έχουν μόνο τον πρώτο μηχανικό και τον καπετάνιο Έλληνες και όλοι οι άλλοι είναι ξένοι. Αμάν. Ελληνικών συμφέροντων. Μπράβο στη Δανάη που στηρίζει τα ελληνικά, τα πλοία και τα γλυκά τα συμφέροντα τη ναυσιπλοεία και τη αυτερότητα. Και πρόσεχε τι λες εσύ, γιατί σε λίγο θα την πετύχει μπροστά σου.
Όχι, εγώ μπράβο θα πω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε πολύ λίγο μπορεί να σε ψάχνει τώρα που μιλάμε. Πάμε, Δανάη, κολύμπα. Πού κρύβομαι. Δεν έχει να κρυφτείς. Άμα θέλει να σε βρει, δεν κρύβεσαι πουθενά από τη Δανάη. Καλημέρα, Δανάη. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλιά, φιλιά, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε My Radio 104,6. Αυτό που ακούτε είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κρίμα. 9:37. Κρίμα. Εντάξει με τις ενότητες, κάπως τα έχουμε κουτσοφέρει. Τις αναφορές δεν έχουμε κάνει. Θα κάνουμε και τις αναφορές και έχουμε να βγάλουμε και τους δύο κλαψομάπες μας που τους έχουμε επιλέξει ήδη. Προς το παρόν να σας πω. Και να ξέρετε, συγγνώμη, ότι τώρα στο break κάναμε επιχειρηματικά σχέδια. Προσπαθούμε να βρούμε πώς θα βγάλουμε λεφτά για να πάρουμε ένα ρολόι. Και μέχρι τώρα δίνουμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βρούμε και έναν απαταιώνα να πούμε. Να, εδώ πέρα μιλάμε τους, όλοι με το σταυρό στο χέρι. Μιλάω με έναν κοσμηματοπόλη, ξέρω. Τον Κόφα. Με το σταυρό στο χέρι. Μα δεν γίνεται. Συγχαρητήρια. Σε πάγω σε κάτι Ιταλού στη Μήκο να σου βρουν ό,τι θες. Ωραία. Τέλος πάντων, τι έλεγα. Μισό λεπτό, γιατί θέλω να πω κάτι τώρα. Α, και λέγαμε, ναι, γρήγορα. Θέλω να μας πείτε και εσείς μάπες για επιχειρήσεις. Λοιπόν, εγώ είπα ότι τα λεφτά είναι τα πάρκινγκ. Πρέπει να. Δηλαδή, ένα. Και συμφωνούμε όλοι. Ένα κομμάτι γης το οποίο δεν θέλει τίποτα για να το συντηρήσεις και σου βγάζει διαρκώς λεφτά. Ένα κομμάτι γης. Απλώς λέγαμε ότι αυτό είναι δύσκολο να το βρεις και. Λέγαμε τέλος πάντων για μία γνωστή μου η οποία θέλει μία επιχείρηση να ξεκινήσει και να απασχολείται. Δεν μπορεί η γυναίκα να κατεβαίνει, ας πούμε, στο πάρκινγκ να κάνει τι. Θέλει κάτι με το οποίο να ασχολείται προσωπικά. Θέλει να ασχολείται. Θέλει να ασχολείται προσωπικά. Δεν είναι θέμα καθαρά βιοπορισμού. Ναι. Θέλει και να ασχολείται. Είπαμε μετά ότι εστίαση και αυτά. Δεν το είναι εμείς. Πολύ δύσκολα όχι, πια. Όχι, είναι όχι. Πολλά τα τερτύπια και τα μυστικά και για το που εμείς πρέπει... θα την πατήσουμε. Το κρασί, αν πάμε στο Ζαν Μπατίστε. Δεν θα πατήσετε, να πείτε και τι να το κάνουμε. Όχι, έλατε εδώ και πατήστε. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε ναι, για να το πιούμε αυτό. Δεν είμαστε για τέτοια. Γιατί να τα πατάμε τα σταφύλια, αλλά μέχρι εκεί. Είπαμε το pet grooming. Το pet grooming είπα ότι είναι πολύ περίεργοι όμως οι πελάτες. Γιατί το ξέρω γιατί έχω σκύλο και αν μου πειράξει κανένα τον Κούπερ θα του κόψω τον κόλο. Μετά είπαμε να φέρουμε κάτι από το εξωτερικό, έχουν έρθει όλα. Τα Primark πρέπει να έρθουν. Εγώ ήρθα με μια βαλίτσα Primark το Άμστερνταμ. Για κάποιο λόγο δεν έρχονται. Ναι. Για να μην τα έχουν φέρει κάποιοι πολύ πολύ πλούσιοι, μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Ναι. Μήπως τότε να πάμε να παντρευτούμε ένα πλούσιο, να βρούμε την κυρία Κάθη Εμπειρίκου, είναι τώρα πιασμένη. Ή κάποιον άλλον. Να πάμε στην κυρία Φράγκου. Εμάς περιμένουν οι κύριοι και κυρίες, ε. Διάβαζα τη λίστα με τους πιο πλούσιους. Α, για πες. Μακράν η Φράγκου. Μακράν. Έβαλε τα βρουδάκια δίπλα σε νύφες. Ναι. Άλλοι. Δεν μπορώ να σου πω γιατί είναι και. Αλλά είναι στην πεντάδα. Είμαστε στην πεντάδα. Είμαστε στην πεντάδα, ναι. Καλά πάμε, πάμε καλά. Λοιπόν, η Έλενα λέει: Δημήτρη μου, έλα σε εμάς, θα σου βρούμε ό,τι θέλεις και χωρίς να πάρεις την κόρη μας. Φτιάξτε τα λέξανά τα πρωινά μου πηγαίνοντας στη δουλειά. Καλημέρα, μάπες μου. Καλημέρα, Ελενάκη, και σε όλα τα παιδιά που στέλνουν. Τι μαγαζί. Ποιο είναι, ποιο είναι. Τι λίγες λεπτομέρειες, Ελενάκη. Το ζολότα και το ζολότα. Τη το αολά, κύριε. Λοιπόν, να σας πω εγώ ότι έχουμε στην παρέα μας το Tommy G και Water Liptin. Είναι το μαγικό νερό για τα χείλη μας. Σε απόχρωση πετάλων τριαντάφυλλου που δίνει ένα διάφανο σεξι χρώμα για πολλές ώρες. Έτσι, ένα ελαφρύ χρώμα για τα χείλη, το οποίο στεγνώνει άμεσα, αλλά δεν είναι αυτό που στα στεγνώνει και κολλάνε, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που σου δίνει και την αίσθηση ότι έχει juicy χειλάκια. Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος. Οπότε λοιπόν, βρείτε το και αυτό και ανακαλύψτε το tommyg.gr Water Liptin. Ωραία, μια που τα λέτε αυτά, να σας στείλω κι εγώ στο. Στο Primer Music Festival. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, μοναδική εμπειρία. 1+1 εισιτήριο από Vodafone Sigio Around. Κατεβάζεις τώρα My Sigio Application, μπαίνεις, ακολουθείς οδηγία και έχεις 1+1 εισιτήριο και δωρεάν data για τις 2 ημέρες του φεστιβάλ. Και καβατζώνεις τώρα επί τόπου τα αμαρέτη με την αγαπημένη καλλιγραφική γραμματοσειρά αμαρέτη, την κόκκινη σε χρώμα. Γιατί αν είσαι γονιός, αν έχεις εγγόνια, αν έχεις ανήψη, αν έχεις βαφτιστήρι, αν το κάνεις για τον εαυτό σου, γιατί θες να τον αποζημιώσεις, θες να ξεκινήσεις καλά η μέρα σου, θες αυτή την απαλή γεύση σοκολάτας που δεν σε γκώνει, που δεν νιώθεις ενοχές γιατί έχεις ξεκινήσει και τη διατροφή σου, να φας τον κοφρετάκι σου ή την κοφρέτα σου, γιατί έχει και τα μίνι αμαρέτη, αλλά έχει και την μεγαλύτερη συσκευασία των, έχει τα 125 γραμμάρια και έχει μετά και έχει το family pack. Τι λέω? Λοιπόν, έχει τη μεγάλη συσκευασία 125, έχει την 90 γραμμάρια και έχει και τα μίνι. Εντάξει. Λοιπόν, τσεκάρετε, γιατί θα σας φτιάξει η διάθεση, γιατί θα ακουμπήσετε και θα γευτείτε την παλιά, τις παλιές τις μυρωδιές, τις παλιές τις γεύσεις, αυτή την αίσθηση που έχεις και σε κάνει να νιώθεις οικία και ασφαλής. Αυτά είναι τα αμαρέτη και αυτά κληρονομείς. Κληροδοτείς.
και στους ταμόρφωνες της Αγίας Λέξης, καλύτερα είναι φέτος. Ναι, κληροδοτήσεις. Δεν το συζητώ. Και στις, στην επόμενη γενιά, στις επόμενες γενιές, μαζί με αυτούς λοιπόν, γευόμαστε όλοι μαζί τα αμαρέτη. Αν θες τώρα να κερδίσουν, να είσαι μέσα στους 10 νικητές, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα κερδίσεις το πιο στυλάτο και eco-friendly lunch box, lunch bag για την ακρίβεια. Είναι έτσι βαλιτσάκι για το lunch σου. Γεμάτο με τα αγαπημένα σου αμαρέτη classic, πάντα φυσικά, όχι άδειο θα στο δίνανε. Οι άνθρωποι είναι κυμπάριδες για το πιο γλυκό ξεκίνημα της χρονιάς, της σεζόν, της ημέρας, ενός έρωτα. Και στο σύντροφό σου μπορείς να τα δώσεις τα αμαρέτη και θα είναι η υπέρτατη έκφραση αγάπης. Τότε μπαίνεις στην επίσημη σελίδα των αμαρέτη στο Instagram, at Amaretti Greece, και συμμετέχεις στο διαγωνισμό μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Μην το δείτε, σας το είπα. Ωραίο φλερτ αυτό πάντως. Ωραίο είναι. Θες έτσι μια. Και δεν σε λένε ούτε ότι τσιγκουνεύτηκες ούτε τίποτα. Έχει μια πολύ ωραία ρομαντική γλυκιά. Αίσθηση όλο ναι, αυτό. Γιατί περνάει η σκέψη, λες, κοίτα με σκέφτηκε, μου άφησα αμαρέτη. Ναι, μωρέ. Καλά, εμένα σοκολάτα δώσε μου και πάρε μου την ψυχή. Εσένα πόσα χρόνια έχουν να σε αφήσουν αμαρέτη. Πάμε. Τι να λέμε τώρα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Σε λίγο βγάζουμε τους κλαψομάπες μας. Περιμένουμε να μας στείλετε και τα ζητήματα καρδιάς, γιατί από αύριο ξεκινάει αλήθειες με τη Γιάννα. Βέβαια. Θα σας δίνω εγώ λύσεις στα προβλήματά σας, τα αισθηματικά. Στείλτε μου και στο Instagram όποτε θέλετε, στο Ιωάννα Λαΐου. Παιδιά, έγινε το πάλι σε φωνάζαν αρχηγό. Χθες πρέπει να ήταν, Παναγία μου. Τετάρτη, σήμερα. Όχι, είναι σήμερα. Και μάλιστα θα γίνουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το απόγευμα, να έχετε το νου σας. Να κλειστούμε μέσα εμείς του κέντρου. Θα δυσκολευτείτε. Για να μην παρεξηγηθούμε, είναι η μεγάλη συναυλία του Sky και του Όλοι Μαζί Μπορούμε, να το πούμε και αυτό. Βέβαια, στο βέβαια. Καλή Μάρμαρο, με όλους, με όλη την αφάνκατε, όλη την αφρόκρεμα των καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν προ τιμήν του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αλλά όχι μόνο αυτό, όλο αυτό είναι προσανατολισμένο στον ιερό σκοπό του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που μέχρι. Με κάθε ευκαιρία προχωρά σε αναδασώσεις και μάλιστα με ειδικά σου λέει δεντράκια, τα οποία είναι ανθεκτικά, περισσότερο ανθεκτικά ναι, στις βραδιές καύσεως δεν μεταφέρουν τη φλόγα. Δηλαδή γίνεται δουλειά συγκεκριμένη και στοχευμένη. Γιατί και το να βγεις με πέντε φυτά να πεις εγώ θα σωστά. Κάνω δεντροφύτευση. Ναι, έσκαψα μια τρύπα, έβαλα ένα δεντράκι. Το έκανα και live. Δραστηριοποιεί τους ανθρώπους για την κοινωνική τους συνείδηση και αν θυμάστε και κατά καιρούς που είναι οι μεγάλες έξοδοι των αυτοκινήτων, πάντα, πηγαίνουν πάντα. Στα διόδια και δίνουν οικολογικές. Τώρα το 15 Αυγούστου. Μπράβο. Ήταν πάλι εκεί. Άρα γίνεται δουλειά. Αλλά και αυτό το. Όλοι σε φωνάζαν αρχηγό, μα σκίσα τάντερα. Ναι, ναι. Παιδιά, λίγη προσοχούλα στο μάρκετινγκ γιατί ναι. Τα φτάκια μας. Μετά έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Εμείς σας αγαπάμε. Μας ξύζατε τάντερα. Όλοι σε φωνάζαν αρχηγό. Ναι. Όλοι σε φωνάζαν αρχηγό. Το λέω να ξέρετε συνέχεια στο σκύλο μου στο σπίτι. Όταν... ναι, μα αρχίζει ας πούμε και μου κάνει ένα μπούλινγκ γιατί τώρα πήγε καλόμαθε στη μάνα μου 2-3 μέρες τα μεζεκλίκια τα τέτοια και μου κάνει ένα μπούλινγκ. Οπότε την ώρα που υποχωρώ τη λέω όλοι σε φωνάζαν αρχηγό. Όλοι σε φωνάζαν αρχηγό, παιδιά, την άλλη. Πάμε καλή μηνύματα. Όχι, ναι, θέλουμε να βγάλουμε. Μήνυμα. Περίμενε, ρε παιδί μου. Πρέπει να βγάλουμε κλαψομάπα, παιδιά, θα προλάβουμε. Αλλά να στείλουμε πολλά φιλάκια στη φίλη μας τη Μάρθα από τα Φάρσελα που έχει τα γενέθλιά της και τον Ιούνιο χάσε τον μπαμπά της. Λέει και ξαφνικά όλες οι γιορτές τώρα μου φαίνονται κάπως περίεργες. Έτσι θα είναι, μέχρι να. Δεν θέλω να σου χρυσώσω το χάπι, μέχρι να το συνηθίσεις και να ζεις με αυτό, όχι με τη στεναχώρια. Με άλλο νόημα. Με τον μπαμπά σου μέσα σου και θα βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Είσαι το εξελιγμένο μοντέλο, να ξέρεις τώρα, το επόμενο που έχεις και τον μπαμπά μαζί. Να το ξέρεις αυτό. Δεν είναι κακό αυτό που λέω. Δεν είναι και απαραίτητος παρηγορητικό. Είναι η αλήθεια όμως. Ναι, είναι η κατάσταση. Ναι. Ποιος είναι στη γραμμή μας? Η Αντωνία. Όχι, ποιος ξέρει τι έπαθε και δεν πήγε διακοπές. Το έκλεισε η Αντωνία. Τι? Για ξαναπάρε. Ρε παιδιά, θα βγάλουμε μια θλιβερή περίπτωση εδώ πέρα. Μα πραγματικά, μην τρέπεστε παιδιά να πείτε τον πόνο σας. Να κλαφτείτε. Δεν θέλουμε τον πόνο. Θέλουμε το πάθημα. Το πάθημα. Καταλαβές. Ο πόνος, ρε παιδί μου, μπορεί και να του φέρει του αλλού. Ο πόνος είναι που δεν πήγα διακοπές. Και να το πει ναι. Και να στεναχωριέται που το λέει. Όχι. Γιατί δεν πήγες διακοπές. Μπορεί να μάλωσες με το αγόρι σου τελευταία στιγμή με την κοπέλα σου. Μπορεί να σου φάγανε λεφτά. Ναι. Μπορεί να έπιασες δουλειά και δεν μπόρεσες. Μπορεί να μην είχες όρεξη. Μπορεί να μην είχες λεφτά γενικά. Όχι μπορεί να είσαι αυτός ο Μερακλής που βλέπουμε ότι μένει την ώρα που κλείνει η πόρτα του πλοίου απ' έξω πάντα στο Sky την τελευταία στιγμή στη σύνδεση. Ο Βάκης. Βακαρός, τα κατάφερε. Τον βλέπατε από πάνω. Το χεράκι. Και ερχόταν πλάθα πλωθά. Χωμά. Πάρτο, πάρτο. Να σου πω πάρτο, όπως είσαι. Στείλτε, βάλτε, βάλτε. Μην μας πεις καν. Ναι, ναι, βάλτε. Αφού ξεκίνησες τηλέφωνο με αναστεναγμό. Πώς σε λένε η Αντωνία είναι αυτή? Βασιλική. Γεια σου, ρε Βασιλικού. Ρε Βασιλική, τι έχει συμβεί? Δεν ξέρω, σε θα μου πεις. Το κάνει κανονικά και λέει. Γιατί δεν πήγες διακοπές? Γιατί είχαμε κανονισμένη άδεια περίπου 15 μέρες. Mm-hmm.
Αλλά τελικά κόπηκε η άδεια του άντρος μου λόγω επαγγελματικού ταξιδιού. Οπότε δεν πήγαμε, δηλαδή τις υπόλοιπες μέρες που είχαμε κοινές, έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε κλείσει εισιτήρια, τέτοια, δεν αλλάζαν αυτά. Και τα χάσαμε και δεστήρια, χάσαμε και διακοπές, τα χάσαμε όλα. Να σου πω τώρα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, επειδή ξέρεις, είμαστε μάπες. Κανονικό επαγγελματικό ταξίδι ή είχε ένα δείπνο με κάτι Γερμανούς? Όχι, όχι. Συγγνώμη. Για να μην έχουμε άλλα τουλάχιστον. Αυτά τα συνέδρια με Κινέζους να τα προσέχουμε. Είχε επαγγελματικό ταξίδι, δηλαδή εκείνος έφυγε, πήγε κάπου αλλού και έμεινε σε εσύ Αθήνα. Ναι, ναι, επαγγελματικό, ναι, ναι, όχι ενώ διακοπές. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, λέει κιόλας. Δεν ξέρεις, είπες. Εσύ όχι, τώρα, επαγγελματικό. Αν κερδίσεις και πας άνδρο, θα τον πάρεις μαζί ή θα πεις επαγγελματικό? Ναι, καλέ, όχι, άκου. Είναι καλό παιδί, εννοείται. Είναι καλό, να σου, Βασιλική, είναι καλό τεστ αυτό. Πες, κέρδισα από τα παιδιά αυτό. Ναι. Θα πάμε. Ναι. Άμα σου βγάλει κανένα εμπόδιο, τι να σου πω τώρα. Ναι, ναι, δεν. Ναι. Κοίτα, άμα σου βγάλει στη λεπτή του μαγαζιά. Κοίτα, δουλάπα. Ο παδός των Μπαξ. Λοιπόν, όχι, κάνουμε πλάκα, όπως συνήθως οι μάπες το παρατραβάμε. Λοιπόν, είσαι μέσα, Βασιλικούλα μου, ελπίζω όλα να πάνε καλά, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Ευχαριστώ, παιδιά. Φιλάκια πολλά. Να είσαι καλά, κορίτσι. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε. Τίποτα, ρε, χαρά μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Φιλιά. Καλημέρα. Αντίο, καλή συνέχεια. Γεια. Έχουμε άλλον. Τώρα μεταξύ μας, επαγγελματικό, το ταξιδάκι του. Βασί, πάντως. Το ταξιδάκι του το πήγε μεταξύ μας. Έτσι ακούγεται πάντως ένας άνθρωπος που δεν πήγε διακοπές, σαν τη μάπηση. Ναι, ρε, παιδιά, πραγματικά, με ένα στεναγμό. Δηλαδή και το ευχαριστώ που πήγε στην κλήρωση δεν. Πρόσεξε όμως. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά. Υπάρχει, δηλαδή, μην λέμε και ξελέμε, και οι μάπες τι έχουμε πει, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ξεσυχούν. Και η προχθεσινή μάπησα που το πήρε στην πλάκα και το γελούσε το πάθημά της που της έφαγε όλα τα λεφτά. Ναι. Και αυτό είναι μάπικη αντιμετώπιση. Δηλαδή, ναι. Και αυτό είναι, κατάλαβες. Δηλαδή, μπορεί να είσαι έτσι όπως είναι η Βασιλική, όπως εγώ δηλαδή, που αναστενάζεις με το καλημέρα και λες, ω Χριστέ μου, πώς θα πέρασε η σημερινή μέρα. Αλλά μπορεί να είσαι κιόλας που λες. Χαιστήκαμε, όσα πάνε και όσα έρθουν. Επίσης σου θυμίζω ότι η άλλη τον είχε και βίντεο να παίρνει τον παγιόκο, οπότε ήταν καβατζωμένη. Εδώ η Κατερίνα λέει, μα πόσο μάπας έχω γίνει τελικά και τόση ώρα ψάχνω να βρω ποια είναι η Γιάννα που θέλει να της πούμε τις αλήθειες. Έχουμε ρεπορτάζ, παιδιά. Η Αθανασία λέει, καλημέρα μάπες, ήταν και στην Άνδρο η Εμπειρίκου με τον Τζαγκρίδη. Κάνανε τουρ. Στην Άνδρο δεν είναι εφοπλιστές ή στην... Παιδί μου, σου λένε τον Εμπειρίκο. Όχι, που πάει η άλλη, ρε. Η Ζαρίφη, δικιά μας. Πού, παιδί μου? Σχοινούσα. Πάντως στην Άνδρο είναι νησί καπετανέικο. Ναι, βέβαια. Είναι από, μα το λέει Ανδριώτη, όχι, Χιώτη. Και καπετάνιο Χιώτη. Και καπετάνιο Χιώτη. Ναι, ναι. Ναι, στην Άνδρο είναι εφοπλιστική. Είναι, ναι, ναι, ναι. Είναι και τα σπίτια αυτά που λέμε, έτσι που τα βλέπεις τα καπετανέικα, ναι, με τις καμάρες, με τα αυτά μπροστά, είναι τα πολύ ωραία. Καλή σιγά, και στη Βούλα έχουμε ένα σπίτι που έχει ένα κατάρτι. Έχετε. Α, ναι. Έχουμε. Να πούμε καλημέρα στο Βλάση που έχει στείλει την καλημέρα του νωρίτερα. Καλημέρα και στον Αποστόλη. Καλημέρα στο Μιχάλη που λέει για το θέμα με τα προϊόντα που λέγαμε νωρίτερα, τα επώνυμα, τα ιδιωτικής ετικέτας, πώς διαμορφώνονται, πώς παράγονται. Είναι ίδια προϊόντα από τις μεγάλες εταιρείες. Λέει, αλλάζει η συσκευασία, λείπει το μπάτζετ της διαφήμισης, το κόστος της διανομής, γιατί παραδίδονται συνήθως στα κεντρικά. Και από πάνω έχω και. Κάτσε τώρα να δω το όνομα, να το πω σωστά. Η Zenab. Ίσως, η οποία λέει καλημέρα από κεντρικά γραφεία πασίγνωστου σούπερ μάρκετ. Είναι, λέει, τα γνωστά και ως φασόν προϊόντα για τις βιομηχανίες. Για παράδειγμα, το ψωμί τοστ της δικής μας ιδιωτικής ετικέτας το κατασκευάζει πασίγνωστη εταιρεία που βγάζει ψωμιά. Τα γιαούρτια, άλλη εταιρεία που βγάζει γιαούρτια δικά της επώνυμα, δίνει και την ιδιωτική ετικέτα. Οπότε έτσι γλιτώνει, ας πούμε, από τη διαφήμιση από όλο το υπόλοιπο. Να πούμε και στον Αλέξανδρό μας. Συγγνώμη, αν φάω το ψωμί και φάω και πάθω ψωμόλυσα. Ναι. Ναι, πού θα αποταθώ να. Στην ιδιωτική ετικέτα. Έχει πάνω και λέει Βλάχος ΑΕ. Απλά ανήκει στο σούπερ μάρκετ αυτό το. Ναι. Να πούμε και στον Αλέξανδρο όμως που έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: Παιδιά, μπαίνω σε λίγο χειρουργείο. Όλα θα πάνε καλά, Αλέξανδρέ μας. Τίποτα, θα πάνε όλα καλά και απόλαυσε τη φάση που μπαίνει αέρα στον πάτο σου. Είναι γιατί μπαίνει αέρα στον πάτο του. Γιατί φορά του, του έχουν βγάλει τώρα όλα τα ρούχα και του έχουν φορέσει κάτι ειδικά παπουτσάκια για να προχωράει. Και ναι, μετά, αυτή τη ρόμπα, λέγεται ότι μπαίνει αέρα από εκεί. Όλο, ανοιχτό είναι πίσω. Μην βλέπει που το φορέ ανάποδα για να ανοιχτό μπροστά, μπα και βρει καμιά χαρά. Ναι. Δεν είναι έτσι. Πάντως να λέτε. Και, και επίσης πολύ καλή στιγμή είναι όταν θα σε βγάλω το χειρουργείο. Δεν ξέρω τι θα κάνει ολική νάρκωση ή μέθη ή οτιδήποτε. Είναι φανταστική απόλαυση, ειδικά αν δεν παίρνει ναρκωτικά. Απόλαυσε την κατάσταση που έχει βγει και είσαι σε ένα μεσοθάλαμο ανάμεσα στο χειρουργείο και να σε πάνε στο δωμάτιο. Εξαιρετικό. Που λες μόνο πίπες, ακούς μόνο πίπες, δεν σε νοιάζει τίποτα. Φανταστικά. Είναι από τις καλύτερες στιγμές της ζωής σου. Ναι, πραγματικά αυτό. Α, τι. Έλα, έχουμε και το δεύτερο κλαψομάπα. Ναι, έλα, καλημέρα.
Καλημέρα. Εντάξει. Και αυτή είπαμε. Εσύ κάπως το πάλεψες. Πώς σε λένε? Αντωνία θα είναι. Αντωνία. Έλα, Αντωνία. Αντωνία μου, τι σου συνέβη. Αντωνία, έχεις και λίγο νεύρα, εσύ έχεις λίγο μια μανούρα. Είμαι στη δουλειά τώρα και είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει. Πες μας γιατί δεν πήγες διακοπές. Αντωνία με λαχτάρα. Γιατί δεν πήγες διακοπές. Λοιπόν, δεν πήγα διακοπές γιατί μετακόμισα. Ναι. Σε καινούργιο σπίτι, εδώ και τρεις μήνες. Οπότε έχουν πέσει όλα. Δεν είχα έπιπλα, δεν είχα τίποτα άλλο. Ηλεκτρικές συσκευές, όλα την αρχή. Να σου πω, αλλά τώρα είσαι εντάξει, πώς λέγεται. Εντάξει. Τα πήραμε όλα. Πήρα λίγο βοήθεια από γονείς. Δεν γίνονταν αλλιώς. Εντάξει, λογικό. Δεν γίνονταν πολλές διακοπές, δεν γίνονταν όλα. Τακτοποιήθηκες όμως, μπήκαν τα πράγματα μέσα. Γιατί τα βασικά τα έχουμε. Winter is coming, που λέγει ο Τζον Σνου. Έρχεται ο χειμώνας τώρα. Ναι, τα βασικά τα έχουμε, μπορούμε να ζήσουμε. Μπράβο, κορίτσι μου. Λοιπόν, όλα. Άρα εντάξει, σου λείπουν οι διακοπές. Θα πας διακοπές από εμάς. Θα πας, θα μπει στην κλήρωση. Ναι, γιατί εμείς τώρα ψυγεία και έπιπλα δεν έχουμε να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε με διακοπές. Μακάρι να είχαμε, μέγα μου. Ξέρεις, τι σκέφτομαι. Είναι μεγάλη βοήθεια κι αυτό. Μακάρι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι στην Άνδρο δύο ημέρες. Πληρωμένα και τα ναύλα και το ξενοδοχείο. Περάκης, ξενοδοχείο Περάκης, hotel Περάκης.com και από τη Fast Ferry στα εισιτήρια. Λοιπόν, με όποιον θες φυσικά. Είσαι στην κλήρωση κι εσύ, έχουμε συμπληρώσει τους τρεις και έχουμε άλλο έναν αύριο, έτσι. Ναι. Άντε, μακάρι να πάνε όλα καλά. Νομίζω ότι και οι τρεις σας είστε. Το αξίζουν μέχρι τώρα, ναι. Μακάρι, κορίτσι μου, να πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα γεια σου, Αντωνία. Καλή συνέχεια. Γεια. Ξέρετε τι σκεφτόμουν τώρα, ναι. Είχαμε αυτή τη συζήτηση. Μήπως να μιλήσουμε, γιατί έχουμε εμπορικό με αντανακλαστικά. Ναι. Και αντίστοιχα με αδένες. Έτσι και τα τρία κορίτσια. Βέβαια, δεν ξέρω αν είδατε την Στέλλα. Ναι, πολύ μου άρεσε. Ναι. Συγγνώμη. Θα κόψω εγώ τα ράστα ή dreadlocks ήταν, δεν πρόσεξα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Τέλος, κοτσιδάκια. Κοτσιδάκια. Μακριά μέχρι τον ποπό, θα τα κόψω εγώ τα μαλάκια. Δεν τα κόψω, είναι πανάκριβα. Ναι, καλέ. Είναι πανάκριβο αυτό όλο που λέω. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί να το κεφάλι σου με αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι αν δεν είναι κοτσιδάκια, που καταρχάς τώρα αυτήν την περίοδο, άμα κάνεις και κανένα μπάνιο, μπαίνουν αλάτια μέσα. Τα λούζεις και όλα αυτά. Το ράστα το σωστό πρέπει να είναι και βρώμικο. Αυτή είναι η τζίβα. Α, η τζίβα. Ναι. Εχθές λοιπόν, για να ξέρετε, οι συνομιλίες μου με τον Βασίλη είναι οι εξής. Χθες το απόγευμα, ηχητικό. Βασίλη, το σώμα της Σέρσεϊ είναι το κανονικό στο Walk of Shame. Είναι CGI. Και είναι CGI, αργά μου. Είναι CGI. Είναι ένα φοβερό σώμα. Αυτή και καλά, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αυτή έχει ομολογήσει αιμομιξία και μοιχεία. Και επειδή κουμάντο κάνουν οι παπάδες, να σου το πω έτσι. Τους οποίους εκείνη ξεσήκωσε για να φάει κάτι άλλο που ήθελε. Για να φάει κάτι άλλο, σου έφερε τους παπάδες πάνω για να φάει τους αμαρτώλους. Αλλά έλα που και αυτή είχε κάνει τις αμαρτίες της και τη βάλανε στην μπουζού. Λέει λοιπόν αυτή, επειδή πήγαινε για αποκεφαλισμό, θα ομολογήσω. Και τη λέει αυτό. Να πάω λίγο στο παιδί μου τώρα. Πήγαινε, τη λέει αυτό, αλλά μισό λεπτό. Τι έγινε, λέει. Θα πρέπει να κάνεις, λέει, να υποστείς, λέει, την μετάνοια. Να μετανοήσεις. Πώς να μετανοήσεις, σας είπα συγγνώμη, λέει. Όχι, δεν είναι συγγνώμη. Λέει. Θα κάνεις, λέει, το walk of shame. Και την δίνουν, τη κόβουν τα μαλλιά, Ιωάννα μου. Από το ένα παλάτι στο άλλο. Και εσύ δεν είσαι καμία, δεν είσαι καμία ορθόδοξη. Ναι. Λοιπόν, και τη κόβουν τα μαλλιά και την πάνε όλο το δρόμο από τη φυλακή μέχρι το κάστρο. Περνάει μέσα τον κόσμο, ο οποίος στην αρχή μάλιστα τσιτσίδι, με ένα φοβερό σώμα. Όμως. Από του Μαξίμου στο κοινοβούλιο. Με όλο, να καταλάβεις. Μάτωσαν τα πόδια της, από ένα σημείο και μετά. Τις πετάγαν πράγματα. Άρχισε ο κόσμος να παίρνει μπρος, γιατί στην αρχή και αυτοί είχαν σαστήσει. Ο κόσμος τις πετάει, να πούμε, διάφορα ζαρζαβατικά κτλ. Τι πετάγονταν οι διάφορες ιερόδουλες και λέγανε: Εγώ έχω πάρει λιγότερους από σένα και βγαίνανε μπροστά. Άντρες γυμνοί λέγανε: Έλα, Παναγίτσα. Και φτάνει μετά στο κάστρο και δεν σώζει, δεν ξέρει. Τώρα υποτίθεται υπάρχει και δίκη, γιατί ομολόγησε δύο από τα αμαρτήματά της. Αλλά μου λέμε με τον Βασίλη ότι άμα γίνει. Του είπα του Βασίλη ότι άμα γίνει και δίκη, μετά δεν έχει νόημα. Αφού σώθηκε τώρα, έκανε και το walk of shame. Αυτή η κορμάρα τελικά ποια νόημα. Κορμάρα. CGI. Σέρσεϊ. Και το έχουν κάνει. Α, δεν ξέρω αν είναι ντουμπλάζε ηθοποιού ή αν κάνουν. Το σώμα αλλού είναι. Προφανώς κάποιο πρότυπο σώματος πήρανε, γιατί τώρα ξέρεις παίζουν και αυτά με τα CGI, με τις διάφορες. Φοβερό, ρε παιδί μου. Ναι, πάντως δεν το έκανε, ας πούμε, ηθοποιός έτσι γυμνή. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα ήταν δύσκολο. Ποια είναι αυτή, ρε Βασίλη, για να την πούμε. Γιατί είναι αυτή που παίζει και στους 300. Ναι, είναι η Λίνα Χίντεϊ, νομίζω λέγεται. Αμα, Βασίλη, πώς είναι αυτή, γιατί ηθοποιός είναι. Όχι. Είναι γερά γυναίκα πολύ. Όχι. Θέλανε να υπάρχει σχεδόν full frontal, δηλαδή είναι full frontal. Μπροστινό πλάνο, ολόκληρο καθαρό. Fruit Vonal. Πάει θεία. Ναι. Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε. Έλα. Πρώτη φορά θα δούμε front τέτοιο. Ας το βρε αγάπη μου και έχεις να δεις χρόνια. Front push. Έλα. Εγώ παρήγγειλα αυτό το κομμάτι.
Τραφικάντε. Ε, να φύγουμε. Ναι, ας το πείσω, γιατί μάλλον έχει βρει σχέση. Παιδιά, αύριο πάλι, δεν έχουμε άλλα. Να τα ακούσουμε, ναι, πρώτα. Τα έχουμε βρει τώρα με τον. Ο Όμιλος μπαίνει χρηματιστήριο. Δεν μπορούμε να παίζουμε εμείς τώρα να μπαίνει λύκια. Ναι, και ο τραφικάντε ο διακινητής δεν είναι. Ναι, τώρα δεν παίζει. Κανείς δεν το κατάλαβε, ρε Βασίλη. Διαβάστε τα τελευταία μηνύματα. Καλά, εσύ κόλλησες το φρόνταλ. Ετοίμασε μια καραπατάκι γιατί την γυρίζω την μπιφτέκα. Θέλω να μου δώσει συνέντευξη και την γυρίζω την μπιφτέκα. Θα με στηρίξει η Κατερίνα Μπούκα που σε να σε πάει. Ωραία. Αλλάζουμε τώρα. Αλλάζουμε, ναι, χρειάζομαι συνέντευξη. Τα σπάει η καραπατάκι. Αχ, ναι, ρίξε μία και μας έλειψε. Δεν είμαστε τελείως, ρε παιδιά. Εντάξει, η αλήθεια δεν μας στήριξε στο μαραθώνιο. Παρεξήγηση. Αλλά θα μας στήριξε αλλού. Παρεξήγηση. Παρεξήγηση. Α, είναι παρεξήγηση. Ναι, αν δεν έχει γίνει παρεξήγηση όμως. Πάμε παρακάτω, ελάτε. Ναι, πώς. Ναι, αν δεν γίνει. Καλημέρα να πούμε και στο Μαράκι που μας έχει στείλει εδώ την διευκρίνηση και λέει ήταν έγκυος η ηθοποιός όταν γύριζε αυτή τη σκηνή και γι' αυτό την ντουμπλάρανε. Παιδιά, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα το κάνανε. Ναι, ακόμη και στην Εμίλια Κλάρκ που νομίζαμε ότι εκείνη η σκηνή ας πούμε, που σηκώνεται με τους δράκους είναι το σώμα της και αυτά δεν είναι. Παιδιά, εδώ στα δικά μας τα θέατρα τα ελληνικά πάνε και τσιτσιτώνονται. Στο Χόλιγουντ που παίρνουν και ένα σκασμό λεφτά δεν θα τα βγάλει. Θέατρο, θέατρο. Ναι. Τηλεόραση. Να σε ρωτήσω κάτι της Διερμηναίος που είναι φοβερή γυναίκα. Το σώμα που σε κάποια φάση φαίνεται γυμνό, που δείχνει τον άσπου, βλέπει ο άσπυλος να κάνει μπάνιο. Είναι το κανονικό της αυτό, ξέρεις. Νομίζω ότι όσο λιγότερα βλέπουμε, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να είναι και το κανονικό. Αυτή πάντως πρωταγωνιστεί τώρα σε μια ταινία που βγαίνει τώρα στο κινηματογράφο. Δεν είπαμε και για το Wolverine versus Wolverine End. Deadpool και Wolverine. Δεν ήταν ωραίο, φτάνει με τη Marvel με τα αστεία. Δεν θέλαμε να δούμε κομμωδία. Όλοι αυτό ανεβάζουν. Αν θέλαμε να δούμε κομμωδία, θα βλέπαμε ο Κλέο Ροξημαρίνα και ο Κοντός. Βγάλτε μια περιπέτεια τώρα, κανονική μέσω περίρωες να τη δούμε. Παρά γέλιο. Εκεί που πάει να γίνει λίγο ένα καλό, πετάει μια μαλακία. Καθαρά social mediaκό ήταν αυτό. Δηλαδή, ξέρεις και να πάει ο ένας και ο άλλος στην πρεμιέρα, να αντιθούν λίγο κόκκινο-κίτρινο, να ανέβουν τα φίλτρα. Το κίτρινο ήταν. Μάλιστα, συγγνώμη, Ιωάννα, υπάρχει ολόκληρη ιστορία από πίσω. Το κίτρινο είναι η πρώτη στολή. Η πρώτη του 70, γιατί, καλά, τα ξέρω όλα. Γιατί ήταν ο πιο δυνατός X-Man, τον βγάζανε μπροστά για να παίρνει αυτός όλα τα πυρά. Με την κίτρινη στολή να φαίνεται αυτός, να ξέρεις. Και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το Hugh Jackman με τη μάσκα του Wolverine. Ποτέ ξανά στον κινηματογράφο. Σωστά. Πήρε πάρα πολύ μπαγιόκο για να τη βάλει έστω και για τα λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, τώρα η ταινία δεν έλεγε. Πιο ωραίος είσαι εσύ που σε ανεβάσανε ως Lord Corlys από το House of the Dragon. Δεν το κατάλαβες, ε? Όχι, κατάλαβα ότι ήταν το House of the Dragon, όμως, γιατί τον είχα δει αν ήταν από το, Lord of the, από το Game of Thrones. Λοιπόν, θα σας πω τη μικρή ιστορία τώρα για να διαβάσουμε τα τελευταία μηνύματα και να περάσουμε στην Κατερίνα Μπούκα και να σας αφήσουμε σιγά-σιγά. Γιατί έχω και εγώ, έχουμε τρέιλερ και πρέπει να πάνε υπογράψουμε. τι έλεγα. Μέσα στο κομμάτι λοιπόν, στην σκηνή της μεγάλης μάχης, μέσα στην ταινία, στη σκηνή της μεγάλης μάχης ανάμεσα στον Wolverine και τον Deadpool και όλους τους υπόλοιπους Deadpools εκείνη, ναι, ναι, παίζει το κομμάτι της Madonna, mm-hmm, το... Ποιο? Love is a mystery. Ναι. Just like a prayer. Just like a prayer. Η Madonna, μου τα πει με ένα γεωργαντάς, αυτά που τα ξέρει, βέβαια, ναι, δεν δίνει κομμάτι ούτε του παπά, ούτε του αγγέλου της νερό. Δεν δίνει κομμάτι. Τώρα? Πήγανε μόλι, χτυπήσανε την πόρτα ο παραγωγός και ο Ryan Reynolds, κανονικά έτσι όπως το λέω. Και τη λένε: θέλουμε να σου μιλήσουμε. Τους κλείνει ραντεβού και κάνανε μια συζήτηση με τη Μαντόνα, όπου την έπεισαν να τους δώσει. Δεν τους έδωσε και ολόκληρο κι αυτή. Ένα πόσο. Ένα μικρό κομματάκι που παίζει εκείνη την ώρα. Γι' αυτό και ανατριχιάζει όταν τα ακούς, γιατί ξέρεις όλη την. Αν ξέρεις, θα σας λέω, θα το ξέρετε. Ξέρεις όλη την προϊστορία του πράγματος. Καλά, πληρώθηκε η Μαντόνα. Μάλιστα σε κάποια φάση όταν το εξηγούσε. Ναι, αλλά σου λέει: δεν το κάνει γενικά. Δεν το δίνει για όλα. Η αλήθεια είναι ότι η μόνη φορά που την είχαμε δει. Ή από τις ελάχιστες τέλος πάντων και σε soundtrack έτσι δυνατά εμπορικής ταινίας ήταν το Die Another Day στο 007 τότε. Αυτό το ήταν, ήταν η επίσημη soundtrack, αυτό το κομμάτι. Ναι. Εδώ σου λέω να δώσει κάνει κομμάτι της εμπορικότητας, ναι, να δώσει το sample. Και μάλιστα σε κάποια φάση λέει ο Ryan Reynolds, γιατί έβλεπα κάτι συνεντεύξεις, ότι ήταν με τον παραγωγό και κάπως του συνεπήρε η συζήτηση και αυτή του το τραγούδισε. Και τον σκούνταγε ο Ryan τον διπλανό του, λέει: γράψτε! Μα τραγουδάει η Μαντόνα, μωρή! Μα τραγουδάει η Μαντόνα! Τον σκούνταγε και τώρα την έχει χάσει τη φωνή όμως. Δεν είναι και αυτό που ήταν. Δεν είναι όπως ήταν, ναι. Φορές η Βύση. Δεν είναι η Μαντόνα που ήταν. Λοιπόν, μάπες, πάμε να διαβάσουμε τελευταία μηνύματα για να, να τελειώσουμε να κλείσουμε με αυτό και να περάσουμε στην Κατερίνα Μπούκα. Ήθελε να φύγουμε. Να φύγουμε. Είμαστε να φύγουμε. Να φύγουμε, Αντωνάκη, να φύγουμε. Να φύγουμε, ωραία. Μάπες, ξέρουμε ότι έχετε κι άλλα να πείτε. Αύριο πάλι 7 η ώρα, δεν πιάσαμε καθόλου τους γάμους.
Αύριο θα ξεκινήσουμε με γάμους. Θυμηθείτε το. Αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έχουμε πάρει φόρα. Κρίμα που έχουμε πάρει φόρα και θα σας αφήσουμε την επόμενη εβδομάδα για τους άλλους ανταγωνιστές μας που έρχονται. Αλλά τι να κάνουμε, εμείς είμαστε οι χειρότεροι, παιδιά. Είμαστε η τελευταία τρύπα της φλογέρας, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Κλείνουμε με Ιουλία Καραπατάκη για να επιστρέψουμε λίγο στην. Έλα, γύρνατε την πιφτέκα τώρα. Έλα, ναι. Πάμε, κουλούντουμπα. Και που ξεκινήσαμε τέλος πάντων. Στις καταβολές μας. Ναι. Άμα δεν ξανάρθει όμως. Τρία. Ναι, θα φάει πολύ πολύ. Θα φάει εγώ. Κάνσελ. Τρία. Δύο. Ένα. Δυναμώστε. Πανιστήριτσου με έκανε. Ποιος. Η αλήτησα σου φύση. Πανιστήριτσου με το στανιό. Γιατί. Και τι φλαστό με θύ. Τικά, τικά! Τι καλημέρα να σου πω. Άμα τι, άμα τι. Άμα δε σ' αντικρίζω. Κι άμα δε σ' έχω αγκαλιά. Και να σε καμπλατήσω. Αυτή είναι η Ελληνίδα Μαντώνα, παιδιά! Ούρε, θα κάνω τώρα τη γέφυρα, τώρα κάνω τη γέφυρα, δεις τώρα. Και ο εισβολέας, παιδιά. Λοιπόν, σβήσε, σβήσε, γιατί έχω τάξει άλλο. Έχω τάξει την Μαντώνα τώρα. Bye, πάμε, bye, λοιπόν. Χαμήλωσε το. Αχ, θα πάρω μια κονσολίτσα εδώ μικρή. Και δεν θα ξέρω τα κουμπιά. Μωρέ, γεροντο, παραξένεψες κι εσύ. Τι είπα, μωρέ, πλάκα κάνω. Λοιπόν, ποιος είμαι, ο Μάνεσης. Να βρεις ο σκηνοθέτη μου. Ναι, θέλω να το κάνετε εικόνα, παιδιά. Έρχονται αυτοί σε slow motion. Προχωράει μπροστά, είναι νομίζω ο Wolverine και πίσω είναι ο Deadpool. Και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν full frontal, όπως αδυνατή να μάθει και η κουμπάρα. Θα το πεις, όλο Άντρια. Το στρατό των Deadpools. Κάντε το εικόνα. Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.